Καλημέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε και μέσα από την καρδιά μας ευχές, τις θερμότερες ευχές, στις Ανούλες που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Γιορτάζει και η δικιά μας η Άννα Σανουζίδου, ψυχή της εκπομπής εδώ και πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε και προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία τόσων χρόνων. Χρόνια πολλά και σε όλους τις Άννες που έχετε εσείς στις οικογένειές σας και να είσαστε πάντα καλά, όσο και αυτές βεβαίως, να χαίρεστε ο ένας τον άλλον. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη το Σαββατοκύριακο στη Βουλή. Καταρχάς, μετά από πολύμερη συζήτηση στη Βουλή, υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2014. Κάτι μας λέει, το σίγουρο είναι μάλλον, ότι δεν θα είναι ο μοναδικός, θα δούμε πολλούς συμπληρωματικούς. Κρατήστε όμως και για την ιστορία τους αριθμούς, δηλαδή πόσες θετικές ψήφοι, 153 θετικές ψήφοι υπέρ της κυβέρνησης, 142 αρνητικές, ίσομη αντιπολίτευση καταψήφισε. Τι σημαίνει το 153 συν 1, ο κύριος Πιλιατόπουλος, ο οποίος δεν πρόλαβε το αεροπλάνο. Είναι ηθικό δίδαγμα αυτό. Σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής ότι θέλει να περάσει κυβέρνηση με αυτή την οριακή πλειοψηφία. Μάλλον θα πρέπει να στέλνει οδηγούς για να παραλαμβάνουμε τους βουλευτές, μην υπάρχουν καθυστερήσεις, μπαίνουμε και σε χειμώνα. Κάποιες πτήσεις μπορεί να μην γίνουν, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί αν συμβεί κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της ημέρας. Έχουμε την Τρόικα, η οποία μετά από ένα θρίλερ διαπραγματεύσεων και τηλεγραφημάτων και ανακοινώσεων τελικώς θα έρθει αύριο στην Ελλάδα με τον κύριο Στουρνάρα κατευθείαν από το Eurogroup. Θα ξανάρθει όμως τον Ιανουάριο και όλοι πια διακρίνουν ότι μέσα στο Δεκέμβριο δεν φτάνουν οι μέρες, δεν βγαίνουν οι μέρες για να συμφωνήσουν να φτάσουν σε μια τελική συμφωνία. Έχουμε επίσης και στη Βουλή σήμερα τον φόρο ακινήτων. Επίσης θέμα που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Κλείνει μάλλον και σήμερα περιμένουμε να το δούμε να κατατίθεται το φορολογικό νομοσχέδιο για τα ακίνητα. Επίσης, δεν θα κόβεται το ρεύμα στις ευπαθείς ομάδες, λέει η κυβέρνηση, η οποία πετάει τον μπαλάκι στους Δήμους. Υπεύθυνοι θα είναι οι Δήμοι να ανακαλύψουν τις ευπαθείς οικογένειες, τις ευπαθείς ομάδες, τις πληθυσμιακές. Οικογένειες δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και να μην τους κατεβάζει η ΔΕΗ το ρολόι. Να αναλαμβάνουν οι Δήμοι αυτό το διακανονισμό, αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πάμε να δούμε όμως πριν ξεκινήσουμε στο θέμα της ημέρας, τα θέματα της ημέρας, πριν τα δούμε αναλυτικά, να δούμε τι καιρό θα έχουμε στην Ελλάδα, τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Και μένω στην Ελλάδα, διότι τόσο στην Αμερική όσο και στη Βορειοδυτική Ευρώπη έχουμε έντονη κακοκαιρία. Αναμένεται να έρθει χιονιάς και στη χώρα μας. Θα έχουμε λοιπόν προς το παρόν σήμερα και αύριο κατά το ίμιση της ημέρας με σχετική ηλιοφάνεια, συννεφιές σε κάποιες περιοχές. Από αύριο όμως ληφθείτε πολύ καλά γιατί κάνει βουτιά ο υδράργυρος και παράλληλα φτάνουν και τα χιόνια ακόμη και περιμετρικά της Αττικής. Άνεμοι σήμερα ήρεμοι, 2 με 3 μποφόρ το πολύ, άρα ταξίδια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο μπορείτε να κάνετε, να μετακινηθείτε αν θέλετε προς τις νησιωτικές περιοχές, αν μένετε εκεί. Ηλιοφάνεια, αραιή συννεφιά, θα έχουμε εδώ Δεκάνησα, Κυκλάδες αλλά και Κρήτη, όπως επίσης εδώ και στην κεντρική Ελλάδα. Στα βόρεια επίσης θα έχουμε αραιές νεφώσεις, ενώ στη δυτική Ελλάδα πιο έντονες θα είναι οι νεφώσεις στη διάρκεια της ημέρας. Οι θερμοκρασίες πώς θα κυμανθούν σήμερα, για να δούμε τις κάρτες μας. Έχουμε μέχρι 13 βαθμούς στην Αθήνα, αλλά από πολύ χαμηλά ξεκίνησε το θερμό. 2 μόλις βαθμούς έδειχνε το πρωί, 2 με 13 και στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα αρνητική θερμοκρασία, μείον 4 το πρωί και αργά το απόγευμα, θα φτάσει όμως μέχρι 10, 6 με 14 βαθμούς Κελσίου στην Πάτρα, για να ανέβουμε προς την Αλεξανδρούπολη, 5 με 11 βαθμούς θα δούμε εκεί, 3 με 14 το θερμόμετρο στο Ηράκλειο, μείον 4 με 8 βαθμούς στη Φλόρινα που το κρύο καλά κρατεί εδώ και καιρό, ενώ στη Ρόδο 8 με 14 αν χειμώνιασε και στη Ρόδο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για την υπόλοιπη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε και κάποια προβλήματα. Πάμε στο Τύρι να συναντήσουμε Ραλιό Λεπίδου ανάμεσα στους άλλους συνεργάτες που έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους στην εκπομπή. Η Ραλιό είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα μας δώσει ένα συνολικό ρεπορτάζ για τα προβλήματα που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ραλιό. Έτσι, Πόπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 3 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί. Στο μεγαλύτερο μέρος του δικού δικτύου κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας υπάρχει παγετός, πολύ κρύο. Μείον 3 βαθμούς στην Έδεσα. Στο Καϊμάκτσαλα, αν όσοι θέλουν να πάνε, θα πρέπει να έχουν αλυσίδες και γενικότερα να πούμε ότι είναι κλειστό το χιονοδρομικό κέντρο εκεί, όπως και το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 πηγάδια. 2 βαθμούς δείχνει εκεί το θερμόμετρο. 1 βαθμό Κελσίου έχουμε Σέρες και Πολύγυρο. Μείον 4 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Φλόρινα, ενώ απαιτούνται αλυσίδες στο επαρχιακό δρόμο Φλόρινας Καστοριάς μέσω Βιτσίου. Στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στα Γρεβενά. Ωστόσο, όσοι θέλουν να πάνε στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής, εκεί δεν χρειάζονται αντιολοσθητικές αλυσίδες, μπορούν να κινηθούν άνετα. Γενικότερα, ο καιρός θα επιδεινωθεί, όπως είπες και εσύ, από την Τετάρτη και μετά θα δούμε χιόνια, αλλά οι τυχεροί θα είστε εσείς που θα δείτε άσπρη μέρα, διότι θα χιονίσει τη δική σας προς την Νότια Ελλάδα. Στην Βόρεια Ελλάδα, απλά οι θερμοκρασίες θα είναι
ιδιαίτερα χαμηλή. Λοιπόν, σύνδεση από την Καμάρα, λοιπόν, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης και πολύ ωραία αυτή η γωνία από την οποία έχουμε πιάσει με την κάμερά μας την Καμάρα της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο Θεσσαλονίκη. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια και η Θεσσαλονίκη από κρύο και υγρασία. Αν αυτό λοιπόν σας φαίνεται δύσκολο τοπίο για τα ελληνικά δεδομένα, δείτε τις εικόνες που μας έρχονται από την Αμερική. Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, με τους δρόμους να έχουν γίνει πραγματικά παγίδες για τους οδηγούς και παρά το γεγονός ότι συνεχώς κυκλοφορούν τα χιονιστικά μηχανήματα, τα τροχαία και θανατηφόρα σε πολλές περιπτώσεις, Δέσποινα Μανδελενάκη, δεν λένε να σταματήσουν. Ακριβώς, Πόπη, οι Αμερικανοί σε πολλές περιοχές βιώνουν πολικές θερμοκρασίες. Και όταν λέμε πολικές, εννοούμε θερμοκρασίες που έχουν φτάσει έως και τους μείον 29 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως είναι η Μοντάνα και η Νότια Ντακότα. Ενώ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αναμένεται να υπάρξουν και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους μείον 46 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιοχές που δεν βλέπουν τόσο συχνά τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι, μιλάμε για φαινόμενα δεκαετιών πια. Ακριβώς, όπως η βορειοδυτική Μινεσότα. Εκεί αναμένεται ότι θα χτυπήσει το νέο κύμα χιονιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλήττονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει χιονίσει σε πάρα πολλές περιοχές, έχουν προκληθεί πολύ σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Όπου δείτε εδώ την προσπάθεια του λεωφορείου, αυτού του αστικού λεωφορείου, να σταματήσει. Δεν υπάρχει, τσουλάει, θαρρείς και είναι σε πίστα του σκι πραγματικά. Το βαρύ αυτό όχημα δεν μπορεί να σταματήσει παρόλα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα γεωταχή αυτοκίνητα. Είναι εντυπωσιακές εικόνες που όμως έχουν προκαλέσει, επαναλαμβάνουμε, τροχαία δυστυχήματα και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί. Έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμα και από υποθερμία πολλοί άνθρωποι, Πόπη, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Ξαναβλέπουμε εδώ το λεωφορείο, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί λόγω του παγετού που υπάρχει στους δρόμους και του σφοδρού χιονιά και του χιονιού που πέφτει. Βλέπουμε εδώ ότι τα οχήματα δεν μπορούν να έχουν, οι οδηγοί δεν μπορούν να έχουν έλεγχο των οχημάτων τους και υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις, στις συγκοινωνίες και στα ταξίδια. Τώρα, επιστροφή πίσω στα δικά μας, γιατί κάθε φορά που ακούμε ότι πέφτει το θερμόμετρο, ανησυχούμε πώς θα ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Και όσοι έχουν θέρμανση στη διάθεσή τους, τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν? Γιατί, για παράδειγμα, τους έχουν κόψει το ρεύμα. Ο Λάμπρος Χαβέλλας βρίσκεται στο γραφείο της ΔΕΗ, εκεί που μπορείτε να πάτε να κάνετε επανασύνδεση της δικής σας συνδρομής, αλλά και διακανονισμό, έτσι ώστε να τακτοποιήσετε την οφειλή σας και να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε διακοπή της σύνδεσης. Θα μας πεις, Λάμπρο, τι εικόνα έχουμε σήμερα, γιατί Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν κλειστά τα γραφεία της ΔΕΗ λόγω αναβάθμισης συστήματος. Ακριβώς, καλημέρα από κυρίες και κύριοι από την οδό Αριστίδου, όπου η εικόνα εδώ σήμερα είναι κανονικής εργάσιμης ημέρας, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Οπότε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΔΕΗ πάει αυτή τη στιγμή καταναλωτής, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα με τη βοήθεια του Γιάννη του Ζήλικα να σας δείξουμε το τμήμα όπου γίνονται οι διακανονισμοί. Κοιτάξτε λίγο το νούμερο, 118 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι στιγμής. Τι σημαίνει αυτό? 118 άτομα έχουν προβεί σε διακανονισμό. Και όπως μας έλεγε και ο προϊστάμενος εδώ της υπηρεσίας, περισσότερα από 350 άτομα καθημερινά έρχονται για διακανονισμό. Πάντως, εάν δούμε αυτό το νούμερο, το 118, η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά, φανταστείτε μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι πόσοι άνθρωποι θα έχουν περάσει από το συγκεκριμένο τμήμα προκειμένου να προβούν σε διακανονισμό. Πάρα πολλοί κόσμος. Θα γυρίσει και τώρα η κάμερα να δείτε και πόσος κόσμος βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το τμήμα. Είναι το τμήμα για αλλαγές ονομάτων και αιτήσεις διακοπής. Είναι γεμάτη αίθουσα. Όλοι οι υπάλληλοι βρίσκονται στις θέσεις τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αυτό που μας έλεγε και ο προϊστάμενος, έχει δοθεί εντολή όσο είναι δυνατόν περισσότερος κόσμος να εξυπηρετείται κάθε μέρα. Όσον αφορά τώρα τις διακοπές, έχει δοθεί εντολή να ο κάθε υπάλληλος να εξυπηρετεί όσο γίνεται περισσότερο τον καταναλωτή που του έχει κοπεί το ρεύμα, προκειμένου κατά περίπτωση να βλέπουν το πρόβλημα και να προχωρούν σε επανασύνδεση. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε και κάτι τελευταίο, Πόπη, κυρίες και κύριοι, ότι πλέον ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί και τηλεφωνικά στο 11770. Αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο δίδεται εδώ στη ΔΕΗ, όπου μέσα από
το τηλεφωνικό κέντρο, το 11770, μπορεί να προβεί ακόμη και σε διακανονισμό. Μάλιστα. Το ζήτημα βεβαίως είναι να απαντάει το 11770, διότι έχουμε πολλές παρεμβάσεις από τηλεθεατές με μηνύματα που μας στέλνουν στην πλατφόρμα επικοινωνίας μας, στο liveview.gr, που μας λένε ότι παίρνουμε και δεν απαντάνε. Και δεν είναι το μοναδικό τηλέφωνο. Γενικώς, όταν προσπαθούν να βρουν άκρη με την πολιτεία, με το κράτος, με τις ΔΕΚΟ, δυσκολεύονται. Ελπίζουμε το 11770 και κρατήστε τον, είναι ένα τηλέφωνο το οποίο σίγουρα θα απαντήσει σε όσους το χρειαστούν. Δημήτρης Τρουμπάκο, η πολιτεία τι κάνει τώρα από την πλευρά του κυρίου Μανιάτη και του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά στις διακοπές ρεύματος και στις ευπαθείς ομάδες? Πετούν μπαλάκι στους Δήμους για, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε διακοπή ηλεκτροδότησης? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Από μετά από σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και πρώτον εξάρχοντα ήταν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Μανιάτης. Βέβαια, συμμετείχαν και άνθρωποι από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Να σας πω τι λένε, δηλαδή, να συγκροτηθούν ομάδες από τους Δήμους, τις περιφέρειες, αλλά και από την Εκκλησία, να δίνουν λίστες σε σχετικές επιτροπές που θα υπάρχουν. Και άρα, λοιπόν, για τις ευπαθείς ομάδες να μην υπάρχει πρόβλημα ή άμεση επανασύνδεση του ρεύματος ή αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης. Όπως λες και εσύ, υπάρχει το μπαλάκι στους Δήμους και στις Εκκλησίες, αλλά προσπαθεί το κράτος μέσω από αυτούς τους φορείς να κερδίσει, όπως λέμε, χρόνο και να μπορέσει τουλάχιστον να μην υπάρχουν προβλήματα σε ευπαθείς ομάδες. Υπάρχει και ένα 70% που λέει, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που λέει ότι θα υπάρχουν και εκπτώσεις ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινωνικές δομές, σε συσίτια, σε φαρμακεία, ιατρία, ούτως ώστε να μπορέσει να παρέχεται πιο άνετα το ρεύμα στους ανθρώπους εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έλατε τώρα να δούμε μία είδηση, σχεδόν θα έλεγε κανείς, τελευταία στιγμή. Οι εφοριακοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν πρόσβαση στο TaxisNet. Τη χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα που έχουν, την πρόσβασή τους δηλαδή στο TaxisNet, για να ελέγξουν ποιους λέτε. Να ελέγξουν τον Υπουργό Οικονομικών και το επιτελείο το οικονομικό της κυβέρνησης. Κάτι που παραβαίνει βεβαίως τα καθήκοντά τους και τις δυνατότητες που έχουν στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Σπύρο Δημητρέλη, έχει ασκηθεί, έχει αρχίσει η δικαιοσύνη να ψάχνει το ζήτημα? Όπι, καλημέρα και από μένα. Οι πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι υπάρχουν ίχνη αναζήτηση των φορολογικών δηλώσεων όχι μόνο του κ. Στουρνάρα, αλλά του συνόλου σχεδόν του οικονομικού επιτελείου από εφορίες, από τερματικά του τάξης, στα οποία δεν υπάγονται οι φορολογούμενοι. Mm-hmm. Να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, εάν εσύ φορολογείς τη ΔΟΗ Κηφισιάς, έχει γίνει αναζήτηση, ας πούμε, στη ΔΟΗ Γλυφάδας, όπου δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο είναι αναρμόδιο να το κάνουν, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται από τον νόμο. Λοιπόν, έχει εντοπιστεί ότι έχουν γίνει διάφορες τέτοιες αναζητήσεις σχεδόν στο σύνολο του οικονομικού επιτελείου από μη αρμόδιες εφορίες. Τα σχετικά στοιχεία. Δηλαδή από περισσότερες από μη εφορίες. Είναι από διάφορες εφορίες, λένε οι πληροφορίες Πόπη. Τα στοιχεία έχουν δοθεί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, στους οικονομικούς επιθεωρητές, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει και όπου διαπιστωθεί παράβαση καθήκοντος, να ασκηθούν και οι προβλεπόμενες πειθαρχικές δίωξεις. Μιλάμε για. Έχουν βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανθρώπους, για εφοριακούς δηλαδή, που έχουν πρόσβαση στο σύστημα, ή θα μπορούσε να είναι και ένας χάκερ, ο οποίος θα παρέκαμπτε τα συστήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφάνιζε ότι μπαίνει από συγκεκριμένες ΔΟΗ στα συστήματα? Όχι, όχι, πρόκειται για χρήστες του TaxisNet. Μας λένε δηλαδή είναι από χρήστες μέσα από τις εφορίες. Δεν είναι από κάποιο εξωτερικό παράγοντα που έχει παραβιάσει την ασφάλεια του συστήματος. Έχουμε μείνει στον έλεγχο στοιχείων που έχουν να κάνουν με τον Υπουργό Οικονομικών και το Οικονομικό Επιτελείο, ή βρήκαν στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησαν στη συνέχεια κάποιοι? Όχι, δεν χρησιμοποιήθηκαν πουθενά. Απλώς τώρα κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται στο πλαίσιο που τσομπονεί γενικώς όταν αλλάζει ένας υπουργός. Διάφοροι μπαίνουν μέσα στο τάξη για να δουν τι δηλώνει αυτός ο υπουργός, τι περιουσία το Οικονομικό Επιτελείο το αντίστοιχο, τι περιουσία έχει. Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο του πειθαρχικά και θα δούμε πού θα καταλήξει η Πόπη. Θα το δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως. Ευχαριστούμε, Σπύρο, για την ενημέρωση. Για να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο παιδεία. Μετά από τόσες εβδομάδες με τα πανεπιστήμια κλειστά, τα δύο μεγάλα ιδρύματα, Πολυτεχνείο και Καποδιστριακό, και η νομική σχολή, σήμερα θα υποδεχτεί τους φοιτητές της. Πάμε στη Χριστίνα Καλοκαίρη να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η πραγματικότητα στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Χριστίνα. Γεια σας. Κανονικά λειτουργεί σήμερα το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς οι διοικητικοί υπάλληλοι ανέστειλαν την κινητοποίησή τους. Ωστόσο, θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση την προσεχή Πέμπτη με αντικείμενο την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού. Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας η απεργία συνεχίζεται και σήμερα, με το απεργιακό μέτωπο όμως διασπασμένο, καθώς η πλειοψηφούσα παράταξη τάσεται υπέρ της αναστολής της απεργίας και της συνέχισης του διαλόγου. Πάντως, η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων αποφάσισε αργά το βράδυ την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων για να ανασυντάξει, όπως αναφέρει, τις δυνάμεις της και παραμένει σε αγωνιστική επαγγελματική.
αγρύπνηση μέχρι ο Υπουργός Παιδείας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που πήρε στο διάλογο τους. Σώζεται το εξάμεινο τελικό στη Στίνα ή όχι? Ορίστε. Σώζεται το εξάμεινο ή όχι? Αυτό το δούμε. Αυτό που θέλω να πω οπωσδήποτε είναι ότι σημαίνει το γεγονός ότι η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων των ΑΗ αποφάσισε το βράδυ την αναστολή, πως στη σημερινή συνεδρίαση των διοικητικών υπαλλήλων του Καποδιστριακού που έχει οριστεί για τις 11, δύσκολο θα είναι να περάσει μια νέα απεργία χωρίς την κάλυψη της Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το εξάμεινο, σώζεται οριακά όπως όλοι λένε, με την προϋπόθεση βέβαια τα παιδιά να κάνουν μαθήματα και Σαββατοκύριακα και εξεταστική και μάλιστα και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Όπι. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε στη Βάλια Σκούρα. Βρίσκεται έξω από τη νομική. Μας πει αν έχουν αρχίσει, ήδη έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται φοιτητές εκεί, όχι μόνο φοιτητές που περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το εξάμεινό τους, αλλά και πρωτοετής προσπαθούν να γραφτούν ακόμη στη σχολή. Βάλια. Καλημέρα, Πόπη. Εδώ λοιπόν η νομική σχολή ήταν ανοίξει σήμερα με απόφαση του Προέδρου. Υπήρχαν παρόλα αυτά ομάδες περιφρούρησης από νωρίς το πρωί φοιτητών, οι οποίοι όπως έλεγαν υπάρχει απόφαση της συνέλευσης των φοιτητών να μην ανοίξουν τα πανεπιστήμια όπως και των διοικητικών υπαλλήλων. Οπότε ήταν αποφασισμένοι να περιφρουρήσουν την απεργία. Τελικά τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Νομική Αθηνών δεν έχει ανοίξει μέχρι στιγμής. Πρέπει να σας πω ότι πριν λίγη ώρα είχαμε μία μικροένταση. Οι φοιτητές οι οποίοι περιφρουρούσαν την απεργία είχαν κάποιο λεκτικό διαπλεκτισμό με άλλους φοιτητές, με κάποια μέλη ΔΕΠ, με καθηγητές οι οποίοι είχαν έρθει λίγο πιο πέρα από την είσοδο της Μασσαλίας και οι οποίοι ήθελαν να ανοίξει το πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας λεκτικός διαπλεκτισμός. Υπόθηκαν πράγματα όπως το είναι τυραννία κάποιος να θέλει πτυχίο. Οι άλλοι από την πλευρά τους έλεγαν ότι 14 εβδομάδες που ήσασταν. Αυτή τη στιγμή έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Παραμένουν συγκεντρωμένοι φοιτητές από όλες τις πλευρές παρόλα αυτά. Για να καταλάβουμε. Μέσα στη νομική είναι ομάδα περιφρούρησης φοιτητών που έχουν δημιουργήσει φοιτητές οι οποίοι δεν θέλουν να ανοίξει η σχολή και απ' έξω είναι τα παιδιά τα οποία προσπαθούν να μπουν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, στο τμήμα τους, να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, να δουν τι θα γίνει με το εξάμεινο. Ακριβώς, Πόπη, ακριβώς. Όλοι βρίσκονται απ' έξω από τη νομική, δεν έχει ανοίξει η νομική. Περιφρουρούν την απεργία. Παρ' όλα αυτά, έξω από την είσοδο της νομικής ήρθαν και άνθρωποι, όπως και καθηγητές και φοιτητές, οι οποίοι ήθελαν να ανοίξει. Έξω λοιπόν από το πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει ανοίξει, υπήρξε ο λεκτικός διαπλεκτισμός. Μάλιστα. Και έχουμε και την εκκρεμότητα του κυρίου Πελεγρίνη με τον Παναγιώτη Στάθη. Θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα ήταν ο παρουσιαστής του εισαγγελέα εξηγήσει για τη στάση που κράτησε τις τελευταίες ημέρες. Παναγιώτη, πήρε αναβολή. Ακριβώς. Και πήρε προθεσμία ο κύριος Πελεγρίνης για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι πλάνα που έχουμε πριν από λίγη ώρα τραβήξει και μεταδώσει, έτσι. Προσήλθε στον εισαγγελέα τον κύριο Ιωαννίδη ο κύριος Πελεγρίνης. Ζήτησε σήμερα λοιπόν πρόκειται να δώσει ενωμοτή κατάθεση για ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων όπως αυτό της παράβασης καθήκοντος. Ο κύριος Πελεγρίνης, όπως είχε δικαίωμα, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να ενημερωθεί για το υλικό που υπάρχει, που έχει σχηματίσει ο εισαγγελέας. Για τις εξηγήσεις που θα δώσει την επόμενη Δευτέρα. Την έρευνα δεν κάνει ο κύριος Ιωαννίδης, επαναλαμβάνω, ο εισαγγελέας, με αφορμή αναφορά του Υπουργείου Παιδείας του κυρίου Αρβανιτόπουλου, αλλά και ανακοίνωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, που του καταλογίζει ευθύνες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ίδρυμα. Μάλιστα. Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, θα παράσχει αυτές τις εξηγήσεις ο κύριος Πελεγρίνης. Παναγιώτη, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο του θρίλερ με την Τρόικα και να δούμε τι συνέβη τα τελευταία 24 ώρα. Τι είδους τηλεγραφήματα ήταν αυτά που έφτασαν κατόπιν εορτής στο επιτελείο το ελληνικό, το οικονομικό επιτελείο της χώρας. Ενώ οι δημοσιογράφοι είχαν ενημερωθεί πρώτοι και καλύτεροι ότι τελικώς η Τρόικα δεν θα έρθει. Και τι συνέβη, Θάνο Αθανασίου, και μέσα σε λεπτά, μέσα σε μερικά λεπτά της ώρας, τα πράγματα άλλαξαν και τελικώς η Τρόικα θα έρθει αύριο. Για δώσ' μας λίγο παρασκήνιο της ιστορίας αυτής. Πολύ δράμα για το τίποτα. Πολύ δράμα για το τίποτα. Και η κυβέρνηση ήξερε ακριβώς τι θα γίνει και ο Υπουργός Οικονομικών ήξερε ακριβώς τι θα γίνει. Δεν ευνηδιάστηκε κανείς, δηλαδή. Δεν ευνηδιάστηκε κανείς από την περίφημη επίσκεψη Τρόικα τον Ιανουάριο στη χώρα. Ας μην γελιόμαστε. Όταν υπάρχει μια αποτίμηση της κατάστασης αυτή τη στιγμή που δείχνει ότι από 135 δράσεις, απλές μεταρρυθμιστικές δράσεις, έχουμε κάνει τις 60, δεν είναι με κανέναν τρόπο δυνατό αυτές οι υπόλοιπες δράσεις να υλοποιηθούν μόλις στις υπόλοιπες μέρες που χρειάζονται για να κλείσει το έτος. Δεν θα γινόταν αυτό. Επίσης, να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν το ξέραμε τώρα. Το ξέραμε από τον Νοέμβριο ότι δεν μπορεί να γίνει. Όταν έβγαινε ο κοινοτικός αξιωματούχος και έλεγε μετά τις διακοπές του σκι, δεν το έλεγε για πλάκα, ούτε γιατί ήταν σαδιστής και δεν μπορεί να καταλάβει ποιες είναι οι θυσίες του ελληνικού λαού και οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Το θέμα λοιπόν ήταν πλέον επικοινωνιακό. Θα κατέβαινε η Τρόικα τώρα,
θα ανοίγαμε πάλι επίσημη συνεδρία ελέγχου, αυτό είναι το οποίο ανοίγει, και θα φεύγει άπραγη. Και θα λέγαμε θα ξανάρθει και τέταρτη φορά και πέμπτη φορά. Για να μην γίνει αυτό, γιατί εκτός από εμάς, που το τι λέμε εμείς δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το τι λένε οι κοινοί γνώμοι και οι κυβερνήσεις των εταίρων. Αυτοί μας βλέπουν. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτεί αυτή η διαδικασία στα μάτια των εταίρων που μας χρηματοδοτούν. Τι λένε λοιπόν, θα κατέβουμε, θα κάνουμε κάποιες τεχνικές συζητήσεις, ακόμα και αν είναι οι επικεφαλής μέσα, θα είναι τεχνικές συζητήσεις και θα είναι τεχνικές συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια, όχι σε πλήρη σύνθεση, σε μερική σύνθεση. Όταν θα γυρίσουμε τον Ιανουάριο, θα κάνουμε κανονική συνεδρία ελέγχου. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει καμία αποτυχία αν δεν κλείσουμε τώρα, που δεν θα κλείσουμε τώρα. Έτσι λοιπόν σβήσαμε επικοινωνιακά τη λέξη αποτυχία. Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να κλείσει είναι ο τέταρτος έλεγχος του δεύτερου προγράμματος, αυτού δηλαδή που τρέχει τώρα. Όχι ο τρίτος έλεγχος. Ο τρίτος έλεγχος είναι αυτός ο οποίος έχει τις εκκρεμότητες με τα τέσσερα προαπαιτούμενα, δηλαδή την ΕΑΣ. Αυτό το ζήτημα θα κριθεί, είπαμε, σε χαμηλό τεχνικό επίπεδο. Θα υπάρξει μια απάντηση στην πρόταση κυβέρνησης και αν η κυβέρνηση υποχωρήσει και αυτό το οποίο υπάρχει στο τέλος είναι λουκέτο, τότε ναι. Η Τρόικα θα δώσει το OK και το EWG αμέσως πριν το τέλος του έτους, ίσως και πριν το τέλος του επόμενου δεκαήμερου, μάλιστα, θα στείλει το ένα δις. Λοιπόν, για τα άλλα, ναι, απλά περιμένουμε πολύ. Θάνο, για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το πολύ κακό για το τίποτα, ποιος ευνόησε, ποιος κέρδισε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Εγώ εκτιμώ ότι κερδίζουμε όλοι αν δεν υπάρχει αποτυχία σε αυτή τη συνεδρία ελέγχου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι διαβάζουμε και πού το διαβάζουμε. Όταν ο Σάιμον Ο'Κόνορ στέλνει στον τύπο στις Βρυξέλλες γραπτή ανακοίνωση που εξηγεί ποια είναι η διαδικασία, αυτό δεν είναι ένα απρόσωπο tweet. Είναι ένα email που έχει πάει στους διαπιστευμένους συντάκτες. Μάλιστα. Και η Κομισιόν και το Υπουργείο είχαν συνεννοηθεί για αυτό το θέμα. Το γνωρίζανε. Δεν ευνηδίασε η Κομισιόν το Υπουργείο ή το Δέλτα Νιτάφ. Τα υπόλοιπα είναι δράμα για το τίποτα. Η ουσία είναι ότι ήταν 135 γράμματα να γίνουν και έχουν γίνει τα 60. Δήμητρα, ας τα κάνουμε να τελειώνουμε. Δήμητρα, για να δούμε τι λέει τώρα η πλευρά, η ελληνική. Η ελληνική πλευρά λέει ότι συνεχίζει τη διαπραγμάτευση, όπως είπε και ο Θάνος, εκεί που έμεινε την Παρασκευή. Δεν άλλαξε τίποτα το Σαββατοκύριακο ουσιαστικά με αυτή την ανταλλαγή δηλώσεων. Το ζήτημα είναι, όπως είπε και ο Θάνος, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Από όπου αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε μήνα που περνάμε, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Δεκάδες εκκρεμότητες μπαίνουν σε ένα μεγάλο κουβά, ο οποίος γεμίζει. Γεμίζει διότι η κυβέρνηση, από ό,τι λένε και παράγονται στην Ελλάδα, καθυστερεί σε πλειάδα όχι επώδυνων μέτρων, αλλά διαρθρωτικών μέτρων που δεν γίνεται. Τι περιμένει λοιπόν η Αθήνα αυτή τη στιγμή? Θέλει πάση θυσία να κλείσει το θέμα των αμυντικών συστημάτων. Βεβαίως, η ελληνική πλευρά δεν μιλά για λουκέτο. Μιλά για μεταβατικό έστω καθεστώς με εξαγωγική δραστηριότητα και για θελουσία 500 περίπου υπαλλήλων. Ναι. Θα δούμε τι θα συμβεί, ποια θα είναι η συμφωνία και αν θα υπάρξει τελικά το Δεκέμβριο. Επίσης, καίγεται να κλείσει κάποια θέματα τα οποία λύγουν λίγη ισχύ του 31-12. Μιλάμε για του πληστηριασμού, μιλάμε για το ΦΠΑ στην εστίαση που πρέπει να παραμείνει, λέει η κυβέρνηση, στο 13%. Και μετά έχουμε τα μεγάλα θέματα στα οποία πιέζει η Τρόικα να υπάρχουν αποφάσει, οι ομαδικέ επωλήσει, η λίστα του ΟΣΑ με τι 66 μεταρρυθμίσει. Πληροφορίε αναφέρουν, Πόπη, ότι η κυβέρνηση με την Τρόικα θα επιχειρήσει να κλείσει σε όσο πιο πολλά πεδία γίνεται. Με ποια έννοια? Να συμφωνήσουν για κάποιον εφαρμοστικό νόμο, ο οποίος θα ασκηθούν πιέσεις να έρθει στις γιορτές των Χριστουγέννων και όταν και αν έρθει και αν υπάρχει πρόοδος, θα επιστρέψει το Γενάρη Τρόικα στην Κρατώ Αθήνα. Δύο μεγάλα θέματα, αγκάθια για όλους μας. Πληστηριασμούς από τη μία, ΦΠΑ στην εστίαση από την άλλη. Δεν βλέπει κανείς συμφωνία στον ορίζοντα. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, αφού φτάνουμε στο τέλος του χρόνου? Θα αναγκαστεί να νομοθετήσει μονομερώσει κυβέρνηση? Αυτό λένε υπόλοιποι κυβερνητικά στελέχη, ότι όπως συνέβη στο προϋπολογισμό, άλλωστε, που είχαμε μονομερή με ανοχή της Τρόικας ψήφιση του προϋπολογισμού, θα προχωρήσει μόνο μερό στους πληστηριασμούς και στο ΦΠΑ. Λοιπόν, μικρό καλάθι κρατάμε για την επίσκεψη στην Αυγανή. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν είναι μικρό. Θα είναι νέο άλλωστε προαπαιτούμενο μετά και πρέπει να σας το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή, εάν η κυβέρνηση δεν νομοθετήσει, τότε και τα δύο θέματα, και το ΦΠΑ και οι πληστηριασμοί, θα είναι στην αρχή του επομένου έτους όπως το έχουν συμφωνήσει με την Τρόικα. Δηλαδή ελεύθερη και ΦΠΑ ψηλό. Αν νομοθετήσει, τότε θα έχουμε δύο καινούργια προαπαιτούμενα από το νέο έτος
τα οποία θα πρέπει και αυτά να τα παλέψουμε. Και ο έλεγχος καινούργια, παλιά είναι. Και μάλλον αυτό θα συμβεί. Παλιά είναι, απλώς θα παραμείνουν τα προαπαιτούμενα. Τώρα γίνονται προαπαιτούμενα από για καταβολή τη επόμενη δόση. Τώρα δεν είναι. Άμα δεν νομοθετήσουμε, δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, αν νομοθετήσουμε, δημιουργούμε εξτρά πρόβλημα. Θέλω να σε ρωτήσω τι να περιμένουμε από το Eurogroup το σημερινό, Θάνο. Αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι δηλαδή. Ο αξιωματούχος, ο οποίος πρόσκειται στο EWG και μας ενημέρωσε για την προετοιμασία του σημερινού Eurogroup, λέει ότι θα είναι ένα ήσυχο Eurogroup, ότι θα κρατήσει λίγες ώρες, ότι θα δουν έτσι επιφανειακά κάποια θέματα. Περισσότερο αύριο είναι το μεγάλο πρόβλημα με τις τράπεζες και το ECOFIN. Όμως σε σχέση με εμάς, ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα, θα υπάρξει συζήτηση. Η συζήτηση αυτή θα είναι αρκετά έντονη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Και σε αυτή την έντονη συζήτηση θα ζητηθούν από τον Έλληνα Υπουργό μια σειρά από διαβεβαιώσεις. Η διαφορά είναι ότι οι Βρυξέλλες πιστεύουν ακράδαντα ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν είναι αυτός το ελληνικό πρόβλημα. Είναι αυτός που προσπαθεί να το λύσει. Μάλιστα. Και κάποιοι του κρατάνε τα χέρια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, και σένα, Δήμητρα. Να πάμε στο Βάιο Σύρο, μένοντας λίγο στο πολιτικό μέρος του πράγματος, να δούμε την ώρα που γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, τι ετοιμάζεται να στηθεί στην αυλή του Μαξίμου. Κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί έχει τη σημασία του, σημειολογικά να το δει κανείς. Είναι περισσότερο παραπολιτικό παρά πολιτικό. Έτσι. Τι είναι η τέντα που χρησιμοποιεί ο Μπαράκ Ομπάμα κάθε φορά που βρίσκεται σε περιοδία και θέλει να τηλεφωνήσει με ασφάλεια. Θα σας πάω λίγο πίσω, γιατί λέγατε για την αυλή του Μαξίμου. Θυμάστε παλιά το μακαρίτι του Καντάφη που είχε μια σκηνή και υποδεχόταν τους ξένους επισήμους. Αυτή εξελίχθηκε η σκηνή, έγινε η τέντα του Ομπάμα, η σκηνή του Ομπάμα. Είναι η σχετική φωτογραφία που βλέπουμε. Ναι. Τι ακριβώς είναι. Μετά τις καταγγελίες του Snowden ότι οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τους πάντες και τα πάντα, βγήκε αυτή η φωτογραφία όπου υπάρχει ένα αντίσκηνο που μέσα ο Αμερικανός πρόεδρος, κυρίως στα ταξίδια που έκανε τις συνομιλίες του, είναι μια τέντα η οποία σε προστατεύει από τις υποκλοπές. Δεν μιλάμε βέβαια για υποκλοπές του δικτύου, αλλά μιλάμε για υποκλοπές σε χώρους που ενδεχομένως να είναι παγιδευμένοι με μικροφωνάκια κτλ. Αυτό λοιπόν σκέφτεται να αγοράσει και το Μαξίμου. Έγινε η πρώτη επαφή μέσω της ελληνικής αστυνομίας, κοστίζει γύρω στις 110.000 ευρώ και μάλλον θα στηθεί μέσα στο Μαξίμου για να γίνονται οι επικοινωνίες καταρχάς και βέβαια και στα ταξίδια του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εξωτερικών κτλ. Κρατήστε το. Μία μικρή χρήσιμη πληροφορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαέσυρε. Είχαμε πάει στην ΔΕΗ, στα κεντρικά στην Αθήνα και είχαμε δει πριν από λίγο τι συνέβαινε εκεί με τον κόσμο που περίμενε για να διακανονίσει λογαριασμούς, για να επανασυνδέσει το ρεύμα του ή να διακόψει το ρεύμα του. Δείτε μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας την ουρά που έχει σχηματιστεί. Όση ώρα μιλούσαμε για τα όσα συμβαίνουν στην Βρυξέλλες και στο οικονομικό λάμπρο, τι έγινε στη ΔΕΗ και έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ουρά. Πόπι, πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σειρά για τα ταμεία. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, μιας και οι νέοι άνθρωποι περισσότεροι είναι άνεργοι ή δυσκολεύονται αυτή την ώρα να πληρώσουν. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Ημέρα. Ήρθατε για να πληρώσετε το λογαριασμό. Φυσικά. Έκοψα το τσιγάρο για να πληρώσω το ρεύμα. Το έκοψα και το ψωμί. Αν επιτρέπετε, πόσο σας ήρθε? Ευτυχώς αυτή τη φορά είναι λίγα. 117. 117 και σβήνω τα φώτα νωρίς. Και η σύνταξη? Η σύνταξη 750 έπαιρνα, μου τα πήγαν 710. 710 μείον 117 το ρεύμα, με τα υπόλοιπα πρέπει να ζήσουμε. Πώς να ζήσω, από πού, δεν το ξέρετε. Αυτοκτονίες γίνονται, κρέμονται, χωρίζουν. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθατε να πληρώσετε το λογαριασμό? Ναι. Πόσο σας ήρθαν, επιτρέπετε? Μην τα συζητάτε, 1000 τόσα. Πόσο? 1000 τόσα. Και η σύνταξη? Η σύνταξη δεν την έχουμε. Στον αέρα η σύνταξη. Σύνταξη δεν υπάρχει. Ήρθατε κι εσείς εδώ για να πληρώσετε. Μαζί είμαστε, τους έχω. Πάντως ξέρετε, κύριε, ότι μου κάνει εντύπωση ότι μόνο άνθρωποι συνταξιούχοι είναι στη σειρά. Φαντάσου να θέλαμε να εισπράξουμε τι θα γινόταν. Για να πληρώσουμε δυσκολευόμαστε τι θα γίνεται με την εισπράξη. Πάντως πρέπει να πούμε, Πόπη, ότι όλα τα ταμεία λειτουργούν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Θα γυρίσει η κάμερα να δείτε και μέσα στο χώρο πόσοι είναι, πόσοι βρίσκονται. Πάρα πολλοί κόσμος και όπως σας είπα, οι περισσότεροι έχουν έρθει για να πληρώσουν. Έτσι. Όλοι έχουν έρθει να πληρώσουν. Είναι είτε από διακανονισμό,
είτε έχουν έρθει να πληρώσουν το ποσό της δόσης, είτε έχουν έρθει να πληρώσουν κανονικά το λογαριασμό. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε. Στο Λάμπρο είναι οι ουρές, έχουν αρχίσει ήδη και σχηματίζονται εκεί πέρα. Τις βλέπουμε, θα ξαναγυρίσουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η Δέσποινα Μαδελενάκη είναι τώρα στο εξωτερικό μας δελτίο για να δούμε τι γίνεται με τη δημοσκόπηση που φέρνει τον Ολάντ στις τελευταίες θέσεις. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι παραδέχονται ότι έχει κάνει κάτι στη χώρα του Ολάντ? Ένας στους δύο Γάλλους πάντως παραδέχεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει επιδείξει κανένα έργο στη θητεία του από το 2012. Στην ερώτηση τι έχει καλό θετικό επιδείξει, τίποτα ήταν η απάντηση. Τίποτα. Ενώ του προσάπτουν και διάφορους χαρακτηρισμούς το αποδίδουν, όπως άδικος, δογματικός, αλλά και αδύναμος. Αυτή είναι μια νέα δημοσκόπηση που έγινε από το Ινστιτούτο Polling Vox. Και να σου πω ότι το 53% θεωρεί ότι από την εκλογή του τον Μάιο του 2012 ο Ολάντ έχει φανεί άδικος, το 40% θεωρεί το αντίθετο, το 76% τον θεωρεί αδύναμο, έναντι του 20%, ένα μικρό ποσοστό που τον θεωρεί δυνατό, ενώ το 54% θεωρεί ότι ο Ολάντ είναι δογματικός, ενώ το 35% υποστηρίζει ότι είναι συνενωτικός. Να σου πω ωστόσο ότι το 69% όσων τον ψήφισαν τον Μάιο του 2012 δηλώνουν ότι θα τον ξαναψήφιζαν αν η αναμέτρηση γινόταν πάλι με τον Νικολά Σαρκοζή. Φαντάζομαι τι γνώμη έχουν για τον Σαρκοζή. Λοιπόν. Για να καταλάβουμε λοιπόν. Είναι θέματα που αυτή η αμφισβήτηση του πολιτικού κόσμου δεν συμβαίνει μόνο στα δικά μας. Συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κρίση του πολιτικού που περνά το πολιτικό σύστημα είναι γενικευμένη. Στην Ιταλία έχει γυρίσει η σελίδα η κεντροαριστερά. Ακριβώς. Ποιος είναι ο καινούργιος ηγέτης, λοιπόν, το βλέπουμε στο Βήμα. Είναι ο άνθρωπος αυτός, είναι ο 38χρονος δήμαρχος της Φλωρεντίας, ο Ματέο Ρένσι, ένας νέος άντρας, ένας πολιτικός ο οποίος ψηφίστηκε από το σύνολο των ψηφοφόρων της Ιταλικής Κεντροαριστεράς, της μεγαλύτερης δύναμης μάλιστα της Ιταλικής Κεντροαριστεράς, του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι ο δήμαρχος της Φλωρεντίας, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά, καθώς δηλώνει ότι η Ιταλία πρέπει να μπορέσει να ξαναρχίσει να τρέχει, πρέπει να σταματήσει να είναι η ωραία κοιμωμένη της Ευρώπης, ενώ τόνισε ότι αφήσαμε την Ευρώπη στα χέρια γραφειοκρατών, που είναι ικανοί να μας δείχνουν πολύ καλά τις διαφάνειές τους, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από τα νούμερα κρύβονται άνθρωποι. Τώρα για την Ευρώπη, αυτή που την αμφισβητούν οι Ευρωπαίοι, που τη βλέπουν πολύ διστακτικά με αυτή την έννοια, το λέω, και που είναι στους δρόμους λόγω της λιτότητας που έχει υποστεί ο πληθυσμός της συνεχώς. Σε μια άλλη χώρα κάνουν διαδηλώσεις προκειμένου να ενταχθούν, υπογραφή σύμφωνο δηλαδή σύνδεση. Αλλά θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο εκεί. Η Ανέτα Καβαδία είναι στη γραμμή μας. Να μας πεις, Ανέτα, τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξανανοίγουν κεφάλαιο τόσο έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση και αντιπαράθεση. Μένει η πλευρά Λαφαζάνη να βγαίνει ξανά μπροστά και να μιλά ακόμη και για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Καλημέρα από όπου, κυρίες και κύριοι. Είναι σαφές ότι στο ΣΥΡΙΖΑ οι συσχετισμοί είναι δεδομένοι. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την για ένα διάστημα είχαν ισορροπήσει κάπως οι όποιες διαφορές έχουν. Οι συσχετισμοί, επιμένω, παραμένουν δεδομένοι. Υπάρχει ένα ποσοστό, το οποίο είναι το 1 τρίτο της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο αποτυπώνει τις απόψεις της αριστερής πλατφόρμας. Mm-hmm. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί είναι αλήθεια πως το εσωκομματικό ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ιδιαιτερότητές του. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο χαρακτήρισε τη χθεσινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν η αναμενόμενη, όπως σου είπα, ούτως ή άλλως με δεδομένους τους εσωκομματικούς συσχετισμούς, διαφοροποίηση της αριστερής πλατφόρμας σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά η επιλογή που έπει του Αλέξη Τσίπρα να ανεβάσει σε σχέση με τη συζήτηση του Σαββάτου στη Βουλή για τον προϋπολογισμό πολύ περισσότερο τους τόνους απέναντι στον Πρωθυπουργό. Τον ακούσαμε λοιπόν και έχει τη σημασία του να χαρακτηρίζει τον κύριο Σαμαρά ως μαέστρο της κινδυνολογίας, της καταστροφολογίας και του φόβου, τον κατηγόρησε ως ενορχιστρωτή συνειδητών ψεμάτων απέναντι στον ελληνικό λαό, ως ηθικό αυτουργό εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί, του δράματος που, όπως είπε, ζουν οι Έλληνες πολίτες, και τον κάλεσε εν ώψη της αναμέτρησης στις ευρωεκλογές να βγει και να πει ευθέως στον ελληνικό λαό ότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, θα υποστηρίξει τον εκλεκτό της κυρίας Μέρκελ. Αυτά σε ό,τι αφορά στην επίθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό, από εκεί και πέρα. Βεβαίως και αποτυπώθηκε η διαφοροποίηση της αριστερής πλατφόρμας, έτσι όπως αυτή εκφράζεται πρωτίστως από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται κυρίως του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Ο κύριος Λαφαζάνης τι έκανε? Επανέφερε τη γνωστή και πάγια πρότασή του για την ανάγκη ύπαρξης ενός εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις που μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει με τους δανειστές. Διαπραγματεύσεις που, όπως λέει ο κύριος Λαφαζάνης, θα πρέπει να έχουν στον πυρήνα τους την εναλλακτική της εξόδου από το ευρώ, εάν θέλουμε, όπως είπε, αυτές να έχουν αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σας πω
ότι για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, κάθε φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι θα κατατεθεί από την πλευρά της πλατφόρμας ένα κείμενο συμβολής, έτσι το ονομάζουν, στον προβληματισμό του κόμματος, χωρίς αυτό να κατατίθεται αντιθετικά στο κείμενο της πλειοψηφίας. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι ακόμη και στελέχη της συγκεκριμένης τάσης της πλατφόρμας εκτιμούν, συνομιλώντας μεταξύ τους, ότι το να υπερτονίζεις τη διαφωνία για τη διαφωνία, όταν μάλιστα έχει ιτηθεί ως άποψη στο συνέδριο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και για να κλείσουμε, θέλω να σας δώσω μία φράση που αποτυπώνει το κλίμα αυτό που σας περιγράφω. Όταν συνάδελφος δημοσιογράφος ρώτησε ένα στέλεχος της αριστερής πλατφόρμας χθες, βλέπω όξυνση, του είπε, θεωρώντας ότι τα πνεύματα έχουν γίνει πολύ πιο έντονα, της απάντησε με νόημα, μάλλον είσαι νέα στο ρεπορτάζ και δεν έχεις μελετήσει το τι συνέβαινε σε άλλες εποχές. Πόπι. Ναι, αλλά οι εποχές άλλαξαν. Οι εποχές άλλαξαν, οι θέσεις παραμένουν δεδομένες και επαναλαμβάνω ότι οι συσχετισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι, αποτυπώθηκαν και στο συνέδριο του κόμματος και όπως έχει στην ερώτηση, εκπρόσωποι Ανέτα, φαντάζομαι ότι δέχτηκαν. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σε συνεντεύξεις του, για να μην το ξεχνάμε αυτό, έχει πει ότι οι αποφάσεις παίρνονται από την πλειοψηφία. Υπάρχει μια δεδομένη, μια συγκεκριμένη πλειοψηφία στο κόμμα και μια συγκεκριμένη μειοψηφία. Αποτυπώνονται οι απόψεις, η γραμμή όμως του κόμματος χαράζεται από την πλειοψηφία. Μάλιστα. Λίγο όροι παρελθοντικοί ακούγονται όλο αυτό, έτσι. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το οποίο ενδεχομένως αύριο να κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, να ψάξει συμμαχίες για να το κάνει αυτό. Και αντί να ψάχνει για συμμαχίες, θα πρέπει να ψάξει το εσωτερικό του να βρει συμμάχους. Κάποιοι θα τους έλεγαν όρους παρελθοντικούς, θα χαρακτήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα που λειτουργεί υποδειγματικά η εσωκομματική δημοκρατία. Που η μισή θέλει να βγει από το ευρώ και η άλλη μισή να μείνει. Δεν είναι η μισή να θέλει να βγει από το ευρώ. Το ένα τρίτο, έστω. Δεν θέλει να βγει από το ευρώ, θέλει να τονίσει την ανάγκη ύπαρξη της ενός εναλλακτικού σχεδίου. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης αυτό που λέει είναι ότι στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Μα αν το εναλλακτικό σχέδιο είναι η έξοδος από το ευρώ, δεν είναι κάτι που πρέπει το κόμμα να αποφασίσει να έχει ενιαία γραμμή και στάση. Η εναλλακτική αυτή που λες πρέπει να υπάρχει ως όπλο στη φαρέτρα, ως ένα όπλο στη διαπραγμάτευση, λέει η πλευρά Λαφαζάνη, που επαναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένη η δύναμή της μέσα στο Ανέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε το κεφάλαιο του μεγάλου αγκαθιού που λέγεται φόρος ακινήτων από τη μία, και μάλλον περιμένουμε το δούμε σήμερα στη Βουλή, και πληστηριασμοί κατοικιών από την άλλη. Πάμε με τον Σπύρο Δημητρέλη να δούμε τι γίνεται με το φόρο. Σπύρο. Πόπι, περιμένουμε σήμερα, αν και δεν είναι δεδομένο, υπάρχει να ανοιχτό το ενδεχόμενο το νομοσχέδιο να πάει αύριο και την Τετάρτη στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, ο προγραμματισμός λέει ότι θα πάει σήμερα μαζί με τις αλλαγές του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Έχει υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο κομμάτων μαζί με το Μέγαρο Μαξίμου και για το Υπουργείο Οικονομικών για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Ο βασικός φόρος στα κτίσματα θα είναι 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Στα οικόπεδα θα είναι από 0,03 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 3 λεπτά το τετραγωνικό, από 3 ευρώ το στρέμμα έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο. Τα αγροτεμάχια φορολογούνται για πρώτη φορά και θα έχουν έναν βασικό φόρο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό. Για τα καλλιεργούμενα και τα αρδευόμενα ο φόρος ανεβαίνει στα 2-2,2 ευρώ αναστρέμα και το συνολικό, το εισπρακτικό αποτέλεσμα του φόρου θα είναι 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014. Μάλιστα. Πόπι. Δήμητρα, κατά θα μας πεις και για τους πληστηριασμούς, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση από τη μία, αλλά και τι κάνουν οι τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνειά τους, σε τι ρυθμίσεις προχωράνε προς τους δανειολήπτες. Πόπι, από τη μια πλευρά έχουμε το θέμα που είπαμε σε τελική ευθεία διαπραγμάτευση για τους πληστηριασμούς. Η κυβέρνηση επιθυμεί να διασφαλίσει ένα υψηλό εισοδηματικό κριτήριο, γύρω στα 25.000 ευρώ για αυτούς που θα καλυφθούν στη μεταβατική τουλάχιστον περίοδο απαγόρευση πληστηριασμών. Η Τρόικα προβάλλει αντιστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι διατηρηθεί ο νόμος Κατσέλη για τα νοικοκυριά που πτωχεύουν. Mm-hmm. Το σίγουρο θα καταργηθεί η διάταξη Πάπα Αθανασίου που ορίζει ότι για χρέη από κάθε πηγή έως 200.000 ευρώ προστατευόσου μέχρι στιγμής, το 2014 δεν θα προστατεύεσαι. Τώρα, όσον αφορά στα δάνεια, κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες, υπήρχε μια συνάντηση την προηγούμενη Παρασκευή μεταξύ του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κ. Προβόπουλου, και των τραπεζιτών.
απέφθαινε κάποιες συστάσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών και για συντονισμό των κινήσεών τους. Οι τράπεζες γενικότερα προσπαθούν να μην κολλησιεργούν πλέον, αλλά επιταχύνουν στις ρυθμίσεις δανείων. Προωθούν μια ενιαία αντιμετώπιση των χρεών από πολλές τράπεζες. Δηλαδή, όταν κάποιος χρωστά σε διαφορετικές τράπεζες και μια τράπεζα κινείται πιο γρήγορα και ρυθμίζει το δάνειό του, να μην έχει προβλήματα από μια άλλη τράπεζα που δεν το ρυθμίζει και έχει ενδεχομένως και μπορεί να πτωχεύσει κάποια επιχείρηση για αυτόν τον λόγο. Επιπλέον, δίνουν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος έως 2 χρόνια, κάνουν επιμήκυση της διάρκειας του δανείου και κάνουν συνήθως μονοετείς διακανονισμούς μειωμένης δόσης με πιθανή επανεξέταση μετά της δυνατότητας του δανείου. Όσοι δηλαδή ακόμη δεν έχουν κάνει τις ρυθμίσεις τους ή χρειάζονται να κάνουν περαιτέρω ρυθμίσεις, καλό να απευθυνθούν στις τράπεζες, διότι βγαίνουν προγράμματα διευκόλυνσης. Θα ξεκινήσει μια συντονισμένη διαδικασία από όπου, γιατί όλοι πλέον έχουν. Θέλουν να μην κοκκινίζουν δάνεια. Μάλιστα, και οι δύο λοιπόν, πλευρές. Ελάτε μαζί μου τώρα για να δώσουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις και να δούμε τι μπορείτε να κάνετε τόσο με δάνεια όσο και με φόρο ακινήτων. Ποιοι επιβαρύνονται, ποιοι όχι και με ποιο τρόπο. Με Βαγγέλη Αμπελιώτη, το φοροτεχνικό μας, που είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας. Βαγγέλη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Να κάνω και εγώ ρεπορτάζ. Για πες. Επειδή το πρωί στο πρωινό του Μέγα, ναι, στην εκπομπή του Οικονομέα και του Καμπουράκη. Mm-hmm. Χαιρετίσματα δώσε. Που πάντα μου λένε τα καλύτερα λόγια για σένα. Τόσα χρόνια. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα σας. Είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Λαζαρίδη, mm-hmm, του Υπουργού και του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού, ο οποίος τι είπε? Που ξεκαθάρισε το θέμα. Έτσι, το πληστηριασμό εννοείς? Όχι, το θέμα των ακινήτων. Των ακινήτων. Φόρου, τι είπε δηλαδή? Το είχε αναλάβει. Για δώσε μας ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε σημαντική μείωση στα αγροτεμάχια της επιβάρυνσης. Δηλαδή, ξεκινάει από 1 ευρώ το στρέμμα. Έτσι, το οποίο είναι πολύ από σημαντικό. Πόσο ήταν, ξεκίναγε 1,5. Από πόσο ήταν? Ήτανε 1,5. Πήγε 1 ευρώ το στρέμμα. Επίσης, έχουμε σημαντική μείωση και στα εντός σχεδίου οικόπεδα, που ξεκινάει από 3 ευρώ το στρέμμα και φτάνει, και φτάνει τις 9.000 ευρώ το στρέμμα. Mm-hmm. Από 3.000 ευρώ το στρέμμα και φτάνει στις 9.000 ευρώ το στρέμμα. Που ξεκίναγε από 20 ευρώ το στρέμμα εκεί. Επίσης έχουμε σημαντική μείωση, αν συγκρίνουμε με το χαράτσι, όσον αφορά τα διαμερίσματα. Δηλαδή, επειδή όπως ανέφερε στο πολύ σωστό ρεπορτάζ που έκανε ο συνάδελφός σας, ξεκινάμε από 2 ευρώ και φτάνουμε στα 13 ευρώ, ενώ με το χαράτσι, που βέβαια ήταν, πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα έκτακτο τέλος, τώρα γίνεται μόνιμο, αυτή είναι η διαφορά, έφτανε τα 18 ευρώ, έτσι, και 20 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, αυτοί που έχουν ένα διαμέρισμα και ένα αγροτεμάχιο, το οποίο, έστω το αγροτεμάχιο, έστω και να είναι ποτιστικό, αντρευόμενο, mm-hmm, ή καλλιεργούμενο, σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάει από 1/2, ξεκινάει δηλαδή 2-3 ευρώ το στρέμμα. Μάλιστα. Όταν είναι καλλιεργούμενο. Άρα έχει σημαντική μείωση της επιβάρυνσης. Εκεί όμως που υπάρχει πρόβλημα είναι, επιβάρυνση, επαναλαμβάνω, δηλαδή, ναι, περαιτέρω επιβάρυνση, περαιτέρω επιβάρυνση είναι οι μονοκατοικίες, τα οικόπεδα. Λοιπόν, θέλεις λίγο να μας δώσεις μονοκατοικίες, οικόπεδα, σε τίτλους δώστα. Ναι. Τι άλλο επιβαρύνεται? Μονοκατοικίες, οικόπεδα που η τιμή ζώνη είναι μεγάλη. Και ακίνητα που είναι πάνω από 5.000 ευρώ, mm-hmm, τιμή ζώνης, και ειδικά όταν αυτά δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, δηλαδή είναι ένα διόροφο, ένα τριόροφο, επειδή προσμετράται και το οικόπεδο, εκεί θα έχουμε επιβάρυνση. Λοιπόν, αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη Αμπελιώτη, αφού πρώτα πάρουμε και τις δικές σας ερωτήσεις στο liveview.gr, στην πλατφόρμα επικοινωνίας μας. Στείλτε τη δική σας περίπτωση τώρα, για να τις θέσουμε ως ερωτήματα, να τις θέσουμε τις περιπτώσεις σας ως ερωτήματα στο Βαγγέλη Αμπελιώτη και να πάρουμε απαντήσεις. liveview.gr, το βλέπετε συνεχώς και γραμμένο στην οθόνη μας εξάλλου. Επίσης, έχουμε σήμερα ένα δώρο να χαρίσουμε σε έναν τηλεθεατή, μία τηλεθεάτρια. Είναι ένα Hewlett Packard, ένας υπολογιστής, ένα λάπτοπ 15,6 ιντσών τεχνολογίας LED, επεξεργαστής Intel Core, διαθέτει μνήμη RAM στα 4 GB ο υπολογιστής που βλέπετε, 500 δίσκος, τρέχει τα Windows 8,1, φωτογραφίες, βίντεο, όλα τα multimedia αρχεία σας τέλος πάντων, Wi-Fi βεβαίως, 3 θύρες USB, μία θύρα HDMI, ζυγίζει μόλις λιγότερο από 2,5 κιλά και μπορεί να γίνει δικό σας με ένα τηλεφώνημα στο 14 748.
Άλλο νούμερο σήμερα, 14-7-48. Καλέστε λοιπόν στο 14-7-48, διεκδικήστε το λάπτοπ που βλέπετε στις οθόνες σας. Καλό χριστουγεννιάτικο δώρο από την εκπομπή μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Πηγαίνουμε σε σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για να απαντήσουμε μέσα από το liveview.gr και την εκπομπή βεβαίως και τον Βαγγέλη Μπελιώτη στις δικές σας ερωτήσεις. Ερχόμαστε. Αυτό το λάπτοπ θα διεκδικήσετε σήμερα και θα το κερδίσει ένα τυχερό ή μια τυχερή. Το χαρίζουμε εν ώψη Χριστουγέννων, μάλιστα, μέσα από το 14-7-48. Τηλεφωνήστε στο 14-7-48 και αυτό το λάπτοπ θα γίνει δικό σας. Μεγάλη οθόνη, 15,6 ίντσες, 4 γίγκα η μνήμη του, 500 ο δίσκος του και βεβαίως πολύ πολύ ελαφρύ. Είναι, ζυγίζει 2,45, 2 κιλά και 450 γραμμάρια, λιγότερο από 2,5 κιλά. Καλή επιτυχία σε όλους στο 14-7-48. Επαναλαμβάνω, διεκδικήστε τον. Ο Βαγγέλης Αμπελιώτης είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας. Λέγαμε για τη φορολόγηση των ακινήτων και για τα όσα είπε μιλώντας και στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα σήμερα ο κύριος Λαζαρίδης, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, για το θέμα. Να πούμε ξανά σε επιγραμματικά. Τίτλους, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν στη φορολόγηση. Σημαντική μείωση από το αρχικό σχέδιο της επιβάρυνσης στα αγροτεμάχια, τα οποία όταν λέμε αγροτεμάχια, εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού εδαφικές εκτάσεις. Ξεκινάει από ένα ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, αν έχεις μια καλλιέργεια, δεν πάει τα 3 ευρώ, δεν ξεπερνάει τα 3 ευρώ στις περιοχές αυτές, ναι, το στρέμμα. Λοιπόν, ένα ευρώ το στρέμμα ξεκινάει, έτσι, να μην μπερδευτούμε. Όχι το τετραγωνικό, ένα ευρώ το στρέμμα η βάση υπολογισμού. Έχεις 10 στρέμματα, 10 ευρώ. Τεμάχια. Ακριβώς. Πάμε παραπέρα. Επιβάρυνση έχουμε στα οικόπεδα, δηλαδή αυτά που είναι εντός σχεδίου και εντός οικισμού, διότι για πρώτη φορά φορολογούνται, δεν είχαν επιβολή κάποιας επιβάρυνσης από το ενιαίο τέλος ακινήτων, το λεγόμενο χαράτσι μέσω ΔΕΗ. Τώρα αυτά θα επιβαρύνονται, αλλά από το αρχικό σχέδιο και εδώ σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ το αρχικό σχέδιο έδινε 20 ευρώ, ξεκίναγε το στρέμμα, τώρα ξεκινάει 3 ευρώ το στρέμμα. Μάλιστα. Επίσης, θα έχουν ελάφρυση διαμερίσματα, τα οποία είναι σε περιοχές μέχρι και 5.000 ευρώ αντικειμενική τιμή ζώνης. Άρα λοιπόν μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό των κτισμάτων έναντι του χαρατσιού. Θα φορολογηθούν με το συμπληρωματικό φόρο αυτοί που έχουν περιουσία πάνω από 300.000, καθότι το αφορολόγητο αναφορολογούμενο είναι 300.000, ενώ με το φόρο ήταν 200.000, και έχουμε μια μείωση της επιβάρυνσης για ποσά αξίας περιουσιών πάνω από 1 εκατομμύριο, ενώ ήταν 800.000 που πήγαινε στο 1%, πλέον πάνω από 1 εκατομμύριο θα έχουμε επιπλέον επιβάρυνση 1%. Τι μπορείς να πεις ότι είναι η μεγάλη χαμένη? Ο μέσος Έλληνας που έχει τι στην κατοχή του? Σου είπα, αυτοί που είναι χαμένοι είναι αυτοί που έχουν οικόπεδα εντός με σημαντική τιμή ζώνης. Ναι. Οικόπεδα λέμε εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, συνήθως εντός σχεδίου πόλης. Αυτοί λοιπόν φορολογούνται σημαντικά, εκτός εάν είχαν μεγάλη περιουσία. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που είχε ένα οικόπεδο και ένα ακίνητο, ένα διαμέρισμα και ήταν κάτω από 200.000 ευρώ, πλήρωνε μόνο για το διαμέρισμα το χαράτσι, ενώ για το οικόπεδο εφορολογείται, γιατί ήταν μέσα στο αφορολόγητο όριο των 200.000. Τώρα αυτοί θα πληρώσουν το ενιαίο τέλος, αλλά επιπλέον θα έχουν φορολόγηση του συμπληρωματικού φόρου. Μάλιστα. Όταν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Λοιπόν. Και όπως προανέφερα, και αυτοί που έχουν μονοκατοικίες και κατοικίες διόροφες, τριόροφες, στις οποίες δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και προσμετράται και το οικόπεδο, αφού δεν έχει καλυφθεί το οικόπεδο. Ληξιπρόθεσμα χρέη, και πολλοί από εσάς μας ρωτάτε τι γίνεται με τις κατασχέσεις από λογαριασμούς σας, από καταθετικούς ή μισθολογικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Επειδή εδώ και δεκαετίες, συνήθως για διασφάλιση, οι καταθέτες
χρησιμοποιούσαν σε σκηνούς λογαριασμούς πάρα πολλούς δικαιούχους. Αυτό τι πρόβλημα εγκυμονεί και τι κινδύνους. Ο άλλος έβαζε κάποιος τον αδερφό του, ο πατέρας έβαζε τα παιδιά του, μετέπειτα μπορεί να βάζει ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα φίλο. Ναι. Εάν ο φίλος ή το συγγενικό πρόσωπο έχει οφειλή η οποία είναι ληξιπρόθεσμη, μπορεί αυτός ξαφνικά ο λογαριασμός να το δεις άδειο. Δηλαδή τον έχεις βάλει συνδικαιούχο σε περίπτωση... Αλλά μπορεί να σε παρασύρει στην καταστροφή. Και μπορεί να δεις... Όποιος χρωστάει, παιδιά, προσοχή, τι σχέση έχουμε τραπεζικά μαζί του. Ο πραγματικός δικαιούχος στην ουσία είναι το πρώτο πρόσωπο του λογαριασμού. Δεν αποκλείεται και ο δεύτερος δικαιούχος, δηλαδή να. Ναι, μπορεί ο δεύτερος, ο τρίτος. Υπάρχουν λογαριασμοί με 6, με 7, 8 δικαιούχους. Ειδικά προδεκαετίας που είχαμε την περίοδο του χρηματιστηρίου και έχουν μείνει ανοιχτοί πάρα πολλοί λογαριασμοί για να συμμετέχουν στις αυξήσεις των κεφαλαίων των επιχειρήσεων, των εισηγμένων, βάζανε πάρα πολλούς δικαιούχους. 10 δικαιούχους, 15 έχουν παραμείνει. Αυτοί οι λογαριασμοί, λοιπόν, προσοχή, είναι πιο επικίνδυνοι. Έχουν παραμείνει κάποιοι τέτοιοι λογαριασμοί και ξαφνικά από το πουθενά κάποιος, χωρίς να ξέρει τι ποσό έχει το λογαριασμό του, βλέπει ότι μειώθηκε το χρέος του από ίσπραξη κάποιου λογαριασμού. Ενώ ο πραγματικός δικαιούχος βλέπει να αδειάζει ο λογαριασμός, γιατί στην ουσία αυτού είναι η κατάθεση. Για σκέψου, έτσι. Να πληρώσει άλλο. Μεγάλη προσοχή, ξαναελέγχουμε τους λογαριασμούς, βλέπουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι και διαγράφουμε. Ο χαμένος είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Και αυτός που ωφελείται είναι θα δώσει να χρωστάς 5-10.000 και να έχει εσύ κοινό λογαριασμό μαζί, να χρωστά εγώ και να πάρουν τα δικά σου χρήματα. Όχι, να χρωστάς εσύ και να πάρουν τα δικά μου χρήματα. Έτσι, σ' αρέσει. Το άλλο είναι καλύτερο, πρέπει να σου πω, να πληρώσει άλλος, να πληρώσει άλλος την ύφη. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω και για τις αποδείξεις. Ναι. Αν δηλαδή γνωρίζουμε, τι πρόκειται να κάνουμε με τις αποδείξεις. Άλλο γεωφύρι Άρτας αυτό. Ναι. Από 1η-1η του 2013, λοιπόν, και λίγοι το 2013, αποδείξεις συγκεντρώνουν και τις καταγράφουν στον κωδικό 049 της φορολογικής δήλωσης, το έντυπο Ε1, μόνο μισθωτή και συνταξιούχη. Προσοχή όμως. Εάν στο ζευγάρι, στους έγκαμους, υπάρχει μισθωτός συνταξιούχος ο ένας και ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος ο άλλος ή έχει ένα εισόδημα από ακίνητα, συγκεντρώνουμε αποδείξεις επί του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, διότι με την ακαθάριση που ισχύει σήμερα γίνεται επιμερισμός, οπότε εάν έχεις βάλει εσύ το απαιτούμενο ποσό επειδή είσαι μισθωτός ή συνταξιούχος, και δεν έχει συμπληρώσει ποσό για τη σύζυγο η οποία έχει ένα εισόδημα από ακίνητα, επιμερίζεται επί του συνολικού εισοδήματος και μειώνεται αυτό που έχει καταθέσει, οπότε παίρνεις ποινή. Το είπα λίγο κινέζικα, να το πούμε παράδειγμα. Να το ξαναβάλουμε στο liveview.gr, να το ξανακούσουμε, γιατί όπου καταλήγουμε σε ποινή, πρέπει να το καταλάβουμε ακριβώς τι εννοείς. Να το πω με ένα παράδειγμα. Το κεφάλι, καμιά ποινή. Έχουμε, και να το πω σε ίσο εισόδημα. 20.000 ευρώ μισθωτός συνταξιούχος ο σύζυγος, ας πούμε και 20.000 από μια εμπορική επιχείρηση και η σύζυγος. Ένα διαδεδομένο παράδειγμα. Ποιοι βγάζουν σήμερα 40.000 το χρόνο? Λοιπόν, 10 και 10. 10 και 10. Έτσι, το έσεφ, 10.000 ένα συνταξιούχος και η σύζυγος παίρνει και 10.000, ας πούμε, ένα εισόδημα, ενίκιο κτλ. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση έχει υποχρέωση μόνο ο σύζυγος, ναι, που έχει 10.000. Επί 25% 2.500. Έλα όμως που με την εκαθάριση, αν βάλεις 2.500, επιμερίζεται στο συνολικό εισόδημα των 20.000, το 25% στις 20.000 είναι 5, άρα πρέπει να βάλεις 5, οπότε έχεις βάλει εσύ 2,5, υπολείπονται 2,5. Τρως πρόστιμο. Τρως πρόστιμο με 22% φέτος. Όχι με 10 που ήταν το 12. Ναι. Η ποινή έχει μεταβληθεί από, ναι, 10 σε 22. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση που βάλεις την εκαθάριση να την αλλάξει. Σε περίπτωση δεν έχεις πρόβλημα. Τα περισσότερα δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Πες μου κάτι, ποιες αποδείξεις. Να αλλάξει την εκαθάριση και να βάλει κωδικό 49α49β. Να μην γίνεται οικογενειακό ο ίδιος κουβάς, αν μου επιτρέπει την έκφραση. Ναι, Βαγγέλη, σε ποιες περιπτώσεις περνούν οι αποδείξεις? Για το 2013 περνούν όλες οι αποδείξεις. Σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ τα πάντα. Τρόφιμα, για το 2014, τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Εκτός από λογαριασμούς ΔΕΗ, κινητής τηλεφωνίας, ίδρευσης, έτσι, αυτά εδώ, διόδια, αυτά δεν, ναι, αεροπορικά εισιτήρια, αυτά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αποδείξεων. Έχετε παιδί δηλαδή και σπουδάζει σε άλλη πόλη, ξεχάστε το. Ό,τι αποδείξεις μαζεύει, πετάξτε τις. Μόνο ό,τι τρώει θα χρησιμοποιήσετε. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι έχει μειωθεί σημαντικά, έχουν μειωθεί οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν. Ισχύουν μόνο οι φοροαπαλλαγές για μισθωτούς και συνταξιούχους στα εισοδήματά τους, που είναι από δαπάνες υγείας και δωρεών.
Καθώς επίσης πρέπει να πούμε ότι 1/1/14 αναμένουμε την απόφαση του Υπουργού, βάσει της οποίας θα οριστεί ποιες δαπάνες θα ενισχύουν αυτό που είπαμε προηγουμένως και δεν θα παίρνουμε την ποινή. Θα στηρίζουν δηλαδή, ας πούμε, παλιά, όπως λέγαμε, το αφορολόγητο. Μάλιστα. Αυτές θα είναι, από ό,τι έχουμε πληροφορία, από κλάδους οι οποίοι έχει εντοπιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι γίνεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή, ώστε να υπάρχει κίνητρο. Και θα δοθούν κάποια μπόνους. Θα δούμε πώς θα γίνει στην πορεία. Τι γίνεται στην πράξη, πώς είναι αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, με νομικές διαδικασίες, πώς είναι στα αυτόφορα και στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα, βλέπε χρέη προς το δημόσιο. Αυτό εντείνεται και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να εντοπίσει τις αιστείες φοροδιαφυγής, τους φοροδιαφεύγοντες δηλαδή, έχει πλέον κλειδιά και τρόπους που μπορεί να το πετύχει αυτό με τη διασταύρωση των στοιχείων. Έχει εξελιχθεί πλέον το μηχανογραφικό σύστημα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση και αυτοί που έχουν ληξιπρόθεσμα πρέπει να προσέχουν πολύ. Αυτοί που έχουν πάνω από 5.000 ευρώ οφειλή ληξιπρόθεσμη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα. Και μια συμβουλή. Και βέβαια. Εάν δείχνουν στην εφορία κάθε μήνα έστω και ένα ποσόν μικρό, 100 ευρώ, 200 ευρώ, 50 ευρώ, δείχνουν μια θέση σωστή απέναντι στο χρέος τους, ότι δεν έχουν κλείσει τα μάτια, τα ότι είναι συνεπείς, είναι ένα ακόμη μέτρο, και αν ένα ο έφορος ποσό. Και να μην το δεχθεί, δεν σου κάνει ρύθμιση με αυτό το ποσόν, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μην, δεν θα είσαι στην πρώτη γραμμή σε αυτούς που θα υποστούν μέτρα. Δείχνει ότι έχει μια συνέπεια, τέλος πάντων. Θα ληφθεί υπόψη αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε λίγο τώρα στην Ειρήνη Σαββοπούλου, διότι μιλάμε συνεχώς για προβλήματα και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που μένουν απλήρωτοι κλπ. Προσέξτε ποιοι έχουν αφήσει, ποιοι υπάλληλοι έχουν μείνει απλήρωτοι και τι σκοπεύουν να κάνουν μάλιστα. Ειρήνη, είναι όσοι εργάζονται στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ απλήρωτοι και θέλουν να πάνε το κόμμα στα δικαστήρια. Ακριβώς, Πόπη. Είναι απλήρωτοι από τον περασμένο Φλεβάρι, παίρνοντας μόνο τα επιδόματα, ουσιαστικά Πάσχα και καλοκαιρινή άδεια και με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις να έχουν πάρει κάποια ποσά στο ενδιάμεσο. Ωστόσο, είναι σχεδόν ένας χρόνος, 10 μήνες. Μάλιστα, από τον περασμένο Απρίλιο έχουν υπογράψει και σύμβαση εκπαιδευτικής εργασίας, ουσιαστικά διήμερη εργασία, 2 μέρες δουλεύουν, 3 εργάζονται. Είναι γνωστό ήδη ότι από το καλοκαίρι έχουν μεταφερθεί τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ από την Ιπποκράτους στην Χαριλαοτρικούπη λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και μάλιστα κάποιοι θα κινούνται νομικά, διεκδικώντας τα χρήματα που τους χρωστούν από το κόμμα, το οποίο ουσιαστικά η απάντηση είναι ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί, δάνεια δεν υπάρχουν και σκοπεύουν, όπως είπα, να κινηθούν νομικά, διεκδικώντας ουσιαστικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω, Ειρήνη, κάποιοι είπες από αυτούς βρίσκονται και σε επίσκεψη εργασίας εδώ και 6 μήνες. Το είπες με τον καλύτερο τρόπο, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος, ακόμη και αν αυτό είναι κόμμα. Ο Σπύρος Δημητρέλης είναι στη γραμμή, διότι έχουμε και αλλαγές στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης για όσοι είναι μισθωτοί συνταξιούχοι και έχουν ή έχουν μία πηγή εισοδήματος. Σπύρο. Πόπη, την Παρασκευή το βράδυ στην ομιλία του στη Βουλή ο κύριος Μαυραγάνης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, είπε ότι εξετάζεται η απλοποίηση του συστήματος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Ήρθε και ο κύριος Θεοχάρης σε μία συνέντευξή του να το επιβεβαιώσει και αυτός. Και να πούμε τώρα τι ακριβώς εξετάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών, τι σχεδιάζεται. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ως μοναδική πηγή εισοδήματός τους το μισθό ή τη σύνταξη, θα απαλλαγούν από το 2014 από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Για να είμαστε πιο ακριβείς, από την υποχρέωση συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης. Ακριβώς, συμπλήρωσης και υποβολής. Η φορολογική τους δήλωση, η οποία είναι πλέον σε ηλεκτρονική μορφή από φέτος, θα προσυμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και μόνο στην περίπτωση που ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος βλέπει ότι υπάρχει κάποια ανακρίβεια στα ποσά, τότε θα μπορεί να ζητήσει να παρέμβει για να αλλάξει τα δεδομένα αυτά. Σε άλλη περίπτωση, απλά εγκρίνει τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει το Υπουργείο. Ακριβώς. Και προχωράει και γλιτώνει από την ταλαιπωρία της συμπλήρωσης της υποβολής. Να πούμε όμως ότι αν έχει μία άλλη πηγή εισοδήματος, π.χ. αν έχει ένα μικρό διαμέρισμα το οποίο εισπράττει ένα ενίκιο,
τότε θα πρέπει κανονικά να υποβάλει την φορολογική του δήλωση. Σπύρο, είναι ένα μέτρο απλοποίησης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μπορεί να απλοποιείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης για όσους έχουν μία πηγή εισοδήματος. Παρ' όλα αυτά, οι φόροι που βαραίνουν τον Έλληνα φορολογούμενο δεν λένε να απλοποιηθούν, δεν λένε να μειωθούν σε αριθμό. Είμαστε πρωταθλήτρια στην φορολόγηση χώρα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι εδώ, ακόμη και ο Υπουργός Οικονομικών, βλέπουν την Ελλάδα και τους Έλληνες ως πολίτες μιας χώρας που δεν υπερφορολογούνται. Μαρία Παπά, τι μας λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων στην έρευνα που παρουσίασε? Ότι σε σύνολο 22 χρόνων η χώρα μας είναι στην πρώτη πεντάδα τόπη στη φορολόγηση ακινήτων, μαζί με την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Αυτό προέκυψε από τα στοιχεία που παρουσίασε η Πομιδά στη Γένοβα στην Ιταλία για την Παγκόσμια ημέρα ιδιοκτησίας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με 3 ετήσιους φόρους για τα ακίνητα που τώρα χρησιμοποιηθούν και μία από τις λίγες χώρες που φορολογούν την αξία των ακινήτων και όχι αυτοτελώς για κάθε ακίνητο. Έχουμε το μεγαλύτερο συντελεστή φόρου περιουσίας, 2% έτηση. Στη Γερμανία ο συντελεστής αυτός δεν ξεπερνά το 0,35% με λίγες μόνο εξαιρέσεις, ενώ δεν υπάρχει και το χάσμα στις αντικειμενικές και τις εμπορικές τιμές, που μαζί με την Ιταλία η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Οι αξίες των ακινήτων που φορολογούνται είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι κοστολογείται το ακίνητο, από ό,τι μπορεί να απολυθεί. Επίσης, είμαστε στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επιβάλλουν φόρο κληρονομιάς και γονικών παροχών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Και όλα αυτά συνήθως, όταν πρόκειται για συνταξιούχος τουλάχιστον, μόνο με μία σύνταξη. Μία μειωμένη σύνταξη, την οποία Κατερίνα Παναγοπούλου, πότε θα τη λάβουνε τόσο στον ιδιωτικό ή συνταξιούχοι του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου για τον μήνα Ιανουάριο? Είναι η πρώτη φορά, Πόπη, που αυτό το Δεκέμβριο θα δούνε τα λεφτά του Ιανουαρίου να μπαίνουν νωρίτερα. 23 Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, 20 Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, για τα υπόλοιπα του Οργανισμού δηλαδή Ασφάλιση Ελευθέρων Επαγγελματιών, και 23 για όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Όπως λέει το Υπουργείο Εργασίας, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, διότι να θυμίσουμε ότι τα δώρα έχουν καταργηθεί. Επομένως, οι άνθρωποι δεν θα έπαιρναν δώρο, τουλάχιστον ας πάρουν νωρίτερα τις συντάξεις τους, ώστε να πραγματοποιήσουν και τις αγορές των Χριστουγέννων. Και επίσης, τονίζει το Υπουργείο ότι είναι και η πρώτη φορά που καταβάλλονται τα χρήματα από τα όσα έχουν εξασφαλιστεί από τα ταμεία από το 2013 και όχι από τον προϋπολογισμό του 2014. Πάντως, η επόμενη σύνταξη θα καταβληθεί στο τέλος του Ιανουαρίου. Έτσι ακριβώς, στις 27 Ιανουαρίου. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να έχουν υπόψη τους οι συνταξιούχοι, οι οποίοι καλούνται να βγάλουν τις γιορτές των Χριστουγέννων με τη σύνταξη που κανονικά υπό κανονικές συνθήκες θα έβγαζαν μόνο τον Ιανουάριο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε, στη Ραλιό Λεπίδου. Είναι δίπλα της ένας από τους ανθρώπους που νομίζω ότι σας έδειξαν και στο Bloomberg. Νομίζω ότι όταν το Bloomberg ασχολήθηκε με τους Έλληνες που συνδέουν παράνομα το ρεύμα τους προκειμένου να φωτίσουν τα σπίτια τους και να ανάψουν την θέρμανσή τους, ένας από τους ανθρώπους που παρουσίασε ήσασταν κι εσείς, ή κάνω λάθος? Καλή σας μέρα. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Θα μας πείτε, θα μας ο πείτε. Γιάννης Καραμπετιάνη είναι. Κύριε Καραμπετιά, καλημέρα σας. Θα μας πείτε λοιπόν τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη? Καλημέρα σας. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και 2-2,5 χρόνια τουλάχιστον στήσαμε από την πρώτη στιγμή που κρίναμε αναγκαίο δομές αλληλεγγύης, επειδή για μας το ρεύμα όπως και το νερό είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό που όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη πρέπει να έχουν πρόσβαση. Στήσαμε κατευθείαν δομές βλέποντας και τα χαράτσια, αλλά και μετά την ιδιοφιέστατη ιδέα του Υπουργείου να φορολογήσει το πετρέλαιο. Έτσι ο κόσμος στράφηκε στο ρεύμα με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι λογαριασμοί. Οπότε εμείς, χωρίς να θέλουμε να αφήσουμε κανέναν απέναντι στην κρίση μόνο του, στήσαμε δομές αλληλεγγύης, δώσαμε τα τηλέφωνά μας, για να μην επιτρέψουμε, ας πούμε, αυτή τη λέλαπα να μπει μέσα στα σπίτια, να μην είναι κόσμος χωρίς ρεύμα. Με ποιο τρόπο τους βοηθούσατε? Πληρώνατε λογαριασμούς ή επανασυνδέατε ρολόγια τα οποία είναι είχαν διακοπή? Δύο τομείς. Ο πρώτος... Ναι. Είναι δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι από την Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου. Πηγαίναμε για διακανονισμό. Η ΔΕΗ σε άλλα υποκαταστήματα, ας πούμε, ήταν πιο χαλαρά, πιο φιλικά προς τον πολίτη, αλλά δεν δεχόντουσαν διακανονισμούς. Οπότε πηγαίναμε σε διακοπές και εμείς αναγκαζόμασταν να πάμε για αυθαίρετη επανασύνδεση. Αυτό τι σήμαινε? Γιατί αυτό που τονίζεται από κάθε πλευρά είναι ότι όταν κάποιος επανασυνδέει μόνος του, χωρίς να έχει δικές γνώσεις κλπ., διακινδυνεύει ακόμη και την ακεραιότητά του. Σωστά τα λέτε, γι' αυτό πρέπει να πάει ηλεκτρολόγος. Δηλαδή έχουμε και περιπτώσεις ατυχημάτων
από ιδιώτες που στον πανικό τους, που μέναν χωρίς ρέμα, προσπαθούσαν. Γιατί πλέον, ξέρετε, η ΔΕΗ δεν βγάζει απλά την ασφάλεια, πηγαίνει και κόβει τα καλώδια και τα κόβει σε δύσκολα σημεία που ένας απλός ιδιώτης πραγματικά κινδυνεύει. Χρειάζεται επαγγελματίας, δηλαδή να στραφεί σε εμάς, όχι σαν συντεχνιακά επαγγελματίας. Δεν το κάνουμε φιλανθρωπικά, το κάνουμε μέσω της αλληλεγγύης, δωρεάν είναι για τον κόσμο. Μην παρερμηνευτώ. Έχετε και ηλεκτρολόγους. Απλά δηλαδή, καλό είναι να μην βάζει ο πολίτης χέρι. Έχετε και ηλεκτρολόγους εσείς ναι, ναι. στις ομάδες. Εγώ είμαι ηλεκτρονικός, αλλά υπάρχουν και συνά. Πόσα άτομα είστε σε αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης, όπως το λέτε? Ειλικρινά δεν γνωρίζω πόσοι επαγγελματίες είμαστε που μπορούμε να συνδέσουμε το ρεύμα. Ξέρω ότι υπάρχουν στην Τούμπα παιδιά, ξέρω ότι υπάρχουν και δυτικά, ξέρω και στην Άνω Πόλη. Δεν γνωρίζω τον αριθμό γιατί. Πραγματικά δεν με αφορά. Εμένα με νοιάζει, ας πούμε, όταν κάποιος μάθω ότι μείνει χωρίς ρεύμα, να με ενημερώσει είτε το δίκτυό μας ή κάποιος ιδιώτης κατευθείαν εμένα και να πάω να το. Ξέρετε βεβαίως ότι αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή είναι αποδεικτικό του γεγονότος ότι κινείστε παρανόμως. Δηλαδή θα μπορούσε η δικαιοσύνη τώρα να κινηθεί εναντίον σας. Θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον μας, το γνωρίζω, το αναλαμβάνω προσωπικά εγώ αυτό το κόστος. Είναι τέτοιο αγαθό το ρεύμα που για μένα δεν περνάει καν από το μυαλό μου να αφήσω μια οικογένεια χωρίς πρόσβαση σε αυτό το αγαθό. Ακόμη και αν εσείς κληθείτε στη δικαιοσύνη. Τώρα, αν η δικαιοσύνη κρίνει ότι εγώ είμαι το πρόβλημα. Αν θεωρήσει η δικαιοσύνη ότι εγώ είμαι το πρόβλημα ανομίας σε αυτή τη χώρα, ας κινήσει τις διαδικασίες για να βγάλει κάποιο ένταλμα σύλληψη. Τι να πω, δεν ξέρω. Είστε διατεθειμένος να πάτε κρατητήριο, να καθίσετε στο εδόλιο? Είμαι διατεθειμένος να μην αφήσω κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Τι έχετε δει και έχετε ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή? Είμαι σίγουρη ότι κάποια εμπειρία είχατε. Προσωπική εμπειρία, έτσι. Κοιτάξτε, δεν θέλει να έχεις κάποια εμπειρία. Πρέπει να σκόβει λίγο το μυαλό, να ξέρεις ότι αν κάποιος δεν έχει ρεύμα, σε τι συνθήκες ζει. Έχουν δει πάρα πολύ τα μάτια μου, πάρα πολλά. Τι ήταν αυτό που σας σόκαρε περισσότερα από όλα? Πολύ άσχημες καταστάσεις. Οικογένεια τετραμελή στην Άνω Πόλη, εβδομάδες χωρίς ρεύμα. Όχι τετραμελή, πέντε παιδιά ήταν και οι γονείς. Σε μια κατάσταση, ας πούμε, που δεν μπορώ να περιγράψω. Και ήταν το μόνο σπίτι που αναγκάστηκα να μπω μέσα, γιατί το αποφεύγω, σέβομαι και το άσυλο. Ξέρετε, γιατί οι άνθρωποι ντρέπονται, ενώ δεν πρέπει να ντρέπονται. Αν είναι τέτοιες οι συνθήκες και οι καιροί, που είναι πολύ λογικό κάποιος να μην έχει να πληρώσει τα χρήματα που του ζητάνε για το ρεύμα. Δυστυχώς ο κόσμος ντρέπεται, δεν μας παίρνει εύκολα, φοβάται. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι ό,τι και να συναντάω, δεν πρόκειται να με σταματήσει, να μας πεισμώνει όλους, να μην αφήσουμε, όπως είπα και πριν, κανέναν μόνο του. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, για την οποία έχετε εικόνα, έχετε καλή εικόνα? Όταν λέμε σπίτια χωρίς ρεύμα, για πόσα σπίτια μιλάμε σε μια πόλη που έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό? Εντάξει, δεν γνωρίζω το νούμερο. Είναι σίγουρα χιλιάδες τα σπίτια αυτή τη στιγμή, τα ακίνητα χωρίς ρεύμα. Αυτό το λέω με βεβαιότητα. Και η κατάσταση στην πόλη είναι ότι η ΔΕΗ έχει πάρει μια απόφαση εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τα προχθεσινά, ότι μόλις εμείς συνδέαμε το ρεύμα, πήγαινε μετά από 2-3 μέρες να κοιτάξει αν έχει συνδεθεί το ρεύμα και αφαιρούσαν το ρολόι. Αυτό δημιουργήσε το εξής πρόβλημα. Εγώ για να το ξανασυνδέσω έπρεπε να παρακάμψω το μετρητή που δεν υπήρχε και θα γινόταν κλοπή. Εκεί είναι ποινικό, είναι και αρκετά επικίνδυνο. Εκείνο για μένα είναι ποινικό. Η κλοπή ρεύματος είναι προς συζήτηση. Αλλά το να μένει ο μετρητής πάνω και απλά να συνδέει ο ιδιώτης το ρεύμα δεν είναι για μένα. Εντάξει, παράνομο είναι, αλλά είναι παράλογο γιατί ο μετρητής υπάρχει και δεν κλέβει ρεύμα. Ο άνθρωπος απλά δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει και αναγκάστηκε να το συνδέσει μόνος του. Μάλιστα. Κύριε Καραμπετζιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξίζει να πούμε ότι στον 1,5 χρόνο... Να σας πω μόνο... Εμείς βλέπουμε ότι αυτοί οι ακτιβισμοί έχουν κάποια αποτελέσματα, όπως είδαμε και την απόφαση του Σαββάτου, όπου αποφάσισαν να μην κόβουν το ρεύμα, ας πούμε, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να μας ορίσουν ποιες είναι αυτές οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με ποσά, αν θα είναι τα 560 χιλιάρικα που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΗ, αν θα είναι αυτά τα εκατομμύρια που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, είτε στους υπαλλήλους όπως άκουσα από εσάς πριν, είτε στον οποιοδήποτε φορέα. Κύριε Καραμπετζιάν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ραλιό, τα ξαναλέμε.
να δούμε και μία εικόνα από τη ΔΕΗ. Έχουμε ουρές, μεγάλες ουρές, μέχρι και αυτή την ώρα. Δείτε κόσμος που είναι εκεί και προσπαθεί να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του. Οι ουρές, όπως θα μας πει ο Λάμπρος, είναι τεράστιες. Φεύγουν έξω από το κατάστημα, στρίβουν το δρόμο. Δείτε πόση ώρα προσπαθεί εκεί η κάμερα να κινηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που περιμένουν και να φτάσει στο Λάμπρο Χαβέλα, που τον βλέπουμε τώρα και συνεχίζει, μας λέει. Φτάσαμε στο πεζοδρόμιο. Έτσι. Φτάσαμε στο πεζοδρόμιο. Φτάσαμε στο πεζοδρόμιο, Πόπη. Εδώ, Αριστείδου. Ξεκινάει λοιπόν από εδώ η ουρά. Παρά το γεγονός ότι είναι όλα τα γκισέ ανοιχτά. Θα γυρίσει η κάμερα τώρα να γυρίσει. Είναι όλα τα γκισέ. Θα γυρίσει η κάμερα να παρακαλέσω να δείξουμε ο Γιάννης Ζήλικας να γυρίσει την κάμερα να δείτε πόση είναι η ουρά. Και φτάνει μέχρι μέσα τα ταμεία. Είναι πάνω από 150 άτομα, 200 άτομα αυτή τη στιγμή στην ουρά, περιμένοντας να φτάσουν στο ταμείο να κάνουν τι. Να πληρώσουν είτε τη δόση, είτε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Όλη αυτή η διαδρομή που κάνει η κάμερα πρέπει να την κάνει ο καταναλωτής σήμερα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Το αυτονόητο. Δηλαδή να φτάσει στον γκισέ και να πληρώσει το λογαριασμό του. Και βλέπετε και μέσα στο χώρο της ΔΕΗ πόσος κόσμος περιμένει υπομονετικά προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Όλα τα γκισέ ανοιχτά, οι υπάλληλοι στις θέσεις τους για να εξυπηρετηθούν. Εδώ, να ρωτήσουμε, πόση ώρα περιμένετε? 10 λεπτά, έχει παραπάνω. Μάλιστα. Εσείς περιμένετε λίγο. Υπάρχει κόσμος που περιμένει πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε, θα γυρίσει η κάμερα να δείτε, Πόπη, πού φτάνει η ουρά, φτάνει μέχρι έξω. Πρέπει να είναι πάνω από 200 άτομα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, τουλάχιστον να περπατάει γρήγορα η ουρά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπομονετικά. Ας είναι μεγάλη ουρά του. Αν περπατάει γρήγορα όμως, αν εξυπηρετούνται. 7 ταμεία. Εντάξει, 7 ταμεία. Έχει και άλλα περισσότερα και δεν τα έχουν ανοίξει, λες? Όχι, είναι αυτά τα ταμεία. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα τα ταμεία ανοιχτά. Προκειμένου να εξυπηρετήσουν, έχει δοθεί εντολή και από τον προϊστάμενο εδώ της ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά, είναι ο κόσμος πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω, Πόπη, ότι μας έλεγε ένας καταναλωτής, ένας πολίτης, ότι έρχονται εδώ στο υποκατάστημα της ΔΕΗ πολίτες από την Αγία Παρασκευή, από το Χαλάνδρι, από τα Γλυκά Νερά, από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Παρασκευής, γιατί το υποκατάστημα του Χαλανδρίου δεν έχει ταμεία να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να συνοστίζονται εδώ οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν δύο σειρές. Μάλιστα. Υπάρχει και μικρή αγανάκτηση από τον κόσμο. Ποιος θα είναι μπροστά, ποιος είναι πίσω. Όταν βλέπεις τόσο κόσμο μπροστά από σένα. Κόσμος και περιμένει. Είναι και αυτό λογικό, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παραμείνουμε στη σύνδεση μας με τη ΔΕΗ. Θα μιλήσουμε και με άλλους. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω εγώ ότι έχει πάει 11 και 4 το πηγαίνει η ώρα, ότι έχουμε και ένα λάπτοπ το οποίο σήμερα χαρίζουμε στους τηλεθεατές μας. Έναν τυχερό ή μία τυχερή. Στο 14748, στο πενταψήφιο νούμερο 14748, μπορείτε να το διεκδικήσετε. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι κάτω από 2,5 κιλά ζυγή το συγκεκριμένο λάπτοπ. Είναι όμως μεγάλο. Έχει 15,6 ίντσες οθόνη. Ωραίο πληκτρολόγιο, έχει Wi-Fi βεβαίως, τρεις θύρες USB, μία θύρα HDMI. Ζυγίζει, όπως είπαμε, 2450 και η οθόνη του στα 15,6 με μνήμη 4 γίγκα και 500 δίσκο. 14748 και αυτό το λάπτοπ θα γίνει δικό σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε τι γίνεται διαδικτυακά. Πώς δηλαδή η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος προσπαθεί να σώσει κόσμο που βρίσκεται στα όρια της απόγνωσης και απειλεί ακόμη και να βάλει τέρμα στη ζωή του. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ζητούν βοήθεια, χωρίς όμως να τη ζητούν απευθείας, με πλάγιο τρόπο, μέσω εκκλήσεων που απευθύνουν σε φίλους γνωστούς κλπ. Δηλώνουν την απόγνωσή τους και θέλουν να τελειώσουν. Αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά στο διαδίκτυο, διότι και το bullying καλά κρατεί, αλλά και η κρίση οικονομική έχει αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά των παιδιών μέσα στο διαδίκτυο. Αμέσως μετά με τον επικεφαλή της υπηρεσίας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα τα πούμε εδώ.
ξέρω αν διαβάσατε την κάρτα. Αυτό είναι είδηση, έτσι. Έγινε έλεγχο στη λίστα Λαγκάρντ. Οι πρώτοι 150 που έχουν ελεγχθεί έχουν μαζέψει 50 εκατομμύρια προστιματάκια από τους 150 της Λαγκάρντ. Τους πρώτους 150 της Λαγκάρντ. Εμείς θυμίζω ότι τρέχει ένα δώρο σήμερα από την εκπομπή για σας. Ένα λάπτοπ ελαφρύ, μεγάλο, της Hewlett Packard, για να κάνετε τη δουλειά σας στο σπίτι ή στο γραφείο. Ωραίο δώρο για να το χαρίσετε σε αγαπημένο σας πρόσωπο εν ώψη Χριστουγέννων. 500 δίσκο, 4 γίγκα μνήμη, 15,6 οθόνη επαναλαμβάνω και με Wi-Fi, 3 θύρες USB και μία HDMI. 2,5 κιλά ζυγίζει, δεν ζυγίζει, ελαφρύς δίσκος, ελαφρύ λάπτοπ στο 14748, επαναλαμβάνω, 14748, διεκδικήστε τον και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε όμως τώρα στο εξωτερικό δελτίο, πάμε στη Δέσποινα Μαρδελενάκη, καθώς έχουμε ειδήσεις και τις τελευταίες στιγμές, τραγικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό, με τις εικόνες που βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα. Πριν από λίγο, Πόπη, ήρθαν εικόνες αυτές από την Ινδονησία, όπου είχαμε σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με ένα φορτηγό που μετέφερε καύσιμα. Έγινε έκρηξη, πήρε αμέσως φωτιά το τρένο, εκτροχιάστηκαν και δύο βαγόνια. 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, τουλάχιστον 7 σκοτώθηκαν ακόμη. Δεν είναι επιβεβαιωμένος ο αριθμός των νεκρών. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενεπλάκη και ένα αυτοκίνητο το οποίο και εκείνο πήρε φωτιά. Πολλοί έκλαιγαν και ούρλιαζαν, όπως λένε οι πρώτες μαρτυρίες. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις, επίσης μεγάλες, έντονες από το εξωτερικό δελτίο. Να πάμε, βλέπουμε εδώ κόσμο έξω από το σπίτι του Νέλσον Μαντέλα στο Johannesburg. Συνεχώς κάθε μέρα υπάρχουν ξεχωριστές τελετές μνήμης. Μνήμης για τον ηγέτη του κινήματος κατά του Apartheid. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος συγκεντρώνεται κάθε μέρα για να αφήσει λίγα λουλούδια, να χορέψει, γιατί με αυτόν τον τρόπο τιμούν τη μνήμη του ηγέτη του κινήματος, αλλά και να τραγουδήσει έξω από το σπίτι του Νέλσον Μαντέλα. Να σου πω ότι 59 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν επιβεβαιώσει ότι θα παραστούν είτε στην επίσημη επιμνημόσυνη τελετή που θα γίνει αύριο, είτε στην κηδεία που θα γίνει στο χωριό του. Εκτός βέβαια από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, που για λόγους οικονομικού κόστους αποφάσισε να μην μεταβεί στην Νότια Αφρική. Για να πάμε και μέχρι την Ουκρανία στις διαδηλώσεις με την εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου, την αποκαθήλωση, θα τη δούμε τώρα εδώ, του αγάλματος του Λένιν. Η αποκαθήλωση εδώ το χτυπούν με σφυριά εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί, οι οποίοι βγήκαν, ξεχύθηκαν και νομίζω πάλι στους δρόμους του Κιέβου. Νομίζω ότι ήταν η εικόνα του Σαββατοκύριακου αυτή, έτσι. Ακριβώς, Πόπη, είναι εικόνες που κυριάρχησαν όλο το Σαββατοκύριακο, διότι δεν σταμάτησαν οι φιλοευρωπαϊστές Ουκρανοί, εκείνοι που επιθυμούν να γίνει προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαδηλώνουν και να κλείνουν το δρόμο προς τα κυβερνητικά. Βλέπουμε εδώ την εικόνα από την πλατεία όπου βρίσκεται το άγαλμα του Λένιν, το οποίο το αποκαθήλασαν. Βλέπουμε εδώ ποιος θα το φανταζόταν αυτό. Ποιος να το φανταζόταν στην Ουκρανία. Έτσι. Ότι θα γίνονταν αυτά. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και μάλιστα λένε ότι οι διαδηλώσεις αυτές του Σαββατοκύριακου ήταν από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, αλλά και οι μεγαλύτεροι από το 2004. Αλλά και στην Ταϊλάνδη έχουμε διαδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εκεί εξήγηλε εκλογές. Εξήγηλε εκλογές και πριν από λίγο έγινε γνωστή και η ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου θα γίνουν, όπως είπαν, οι εκλογές στην Ταϊλάνδη. Δεν λένε να σταματήσουν όμως οι διαδηλώσεις. Δεν λένε να σταματήσουν παρά τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την πρωθυπουργική υπόσχεση για την εξαγωγή εθνικών εκλογών, καθώς οι ηγέτες της αντιπολίτευσης είπαν ότι δεν θέλουν μια νέα εκλογή, αλλά επιθυμούν ένα καθόριστο, το ακαθόριστο και μη εκλεγμένο συμβούλιο του λαού να κυβερνήσει τη χώρα. Και Σιγκαπούρη ταραχές. Ναι, είχαμε και στη Σιγκαπούρη ταραχές, οι οποίες η πόλη κράτος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ξέσπασαν βίαιες ταραχές όταν εκατοντάδες αλλοδαποί εργάτες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Είχαμε 18 ανθρώπους που τραυματίστηκαν και όλα αυτά μετά το θάνατο ενός Ινδού, τον οποίο παρέσυρε λεωφορείο στην περιοχή Μικρή Ινδία, όπου εκεί εργάζονται και χιλιάδες εργάτες από την Νότιο-Ανατολική Ασία, μερικές φορές κάνοντας και κατάχρηση αλκοόλ εκεί. Μετά το τραγικό γεγονός, περίπου 400 άνθρωποι επιτέθηκαν, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, στα λεωφορεία και σε αυτοκίνητα της αστυνομίας. Μεταξύ των τραυματιών είναι και 10 αστυνομικοί. Πρωτοφανείς εικόνες αυτές για τη Σιγκαπούρη. Πραγματικά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυνατές όλες οι ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό δελτίο σήμερα. Από πού να ξεκινήσει κανείς, από την Ουκρανία, από πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει. Πάμε τώρα στο πολιτικό μας πάνελ. Είναι ο κύριος Διονύσης Σταμπενίτης κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σταμπενίτη. Ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Στρατούλη. Και ο κύριος Τάνος Μωραΐτης από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μωραΐτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
Έχουμε θέματα πολλά και μεγάλα και για τους τρεις σας σε επίπεδο κομμάτων πια. Δηλαδή, κύριε Σταμενίτη, οι Financial Times αναρωτιούνται μήπως ο κύριος Σαμαράς γίνει ξανά αντιμνημονιακός. Κρατήστε την απάντηση για σε πολύ λίγο από τώρα τη συζητήσουμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Μωραΐτη, και να κρατήσετε την απάντησή σας για τους 58, διότι αρχίζει και φυτρώνει ελιά στην Ελλάδα και θέλω να σας ρωτήσω αν στον ίσιο της βλέπετε κι άλλους να στεγάζονται, να αναπαύονται σε λίγο. Και κύριε Στρατούλη, δεν γίνεται να μην ξεκινήσω από εσάς. Τι γίνεται με το θέμα της δραχμής στο δικό σας κόμμα, στο εσωτερικό του κόμματός σας? Ναι, θα σας πω. Καταρχήν, να μην κάνουμε την τρίχα τριχιά στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα πάρα πολύ δημοκρατικό κόμμα. Μην κάνουμε κόμμα. Το ευρώ δραχμή είναι το ζήτημα. Όχι, τρίχα τριχιά είναι το λιγότερο. Έτσι όπως μας πάνε και με αυτές τις πολιτικές, τελικά και η τροϊκακή κυβέρνηση, αν συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν τη χώρα και σε χρεοκοπία άτακτη και σε έξοδο άτακτη από το ευρώ. Άλλο όμως αυτό, άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σε όλη την αριστερά, αλλά και στις πολιτικές δυνάμεις πιστεύω, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πάντα γίνεται αυτή η συζήτηση για την πορεία που θα πάρει η Ευρώπη. Επομένως, στα συλλογικά όργανα του κόμματος, στην Κεντρική Επιτροπή, που αλλού να μπουν οι απόψεις, κουβεντιάζονται αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Δηλαδή, το θέμα εξόδου χώρας από το ευρώ δεν είχε τελειώσει θεωρητικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν απόψεις που λένε για να είναι μέσα στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ η σύγκρουση με την Ευρωζώνη και το ευρώ, οι οποίες έχουν την απήχηση ενός πολύ μεγάλου τμήματος του κόμματος. Είχαν το 31%. Από εκεί και πέρα, αυτές οι απόψεις υπάρχουν, αλλά ισχύουν οι θέσεις οι συλλογικές του κόμματος που βγήκαν κατά πλειοψηφία στο συνέδριο. Και τις σεβόμαστε όλοι. Ανεξάρτητα τι απόψεις καταθέσαμε στο συνέδριο ή στις κεντρικές επιτροπές. Που δεν μπορεί να είναι, που δεν μπορεί να είναι οι κεντρικές επιτροπές δημοκρατικών κομμάτων πολιτικά νεκροταφεία. Όχι, εκεί κουβεντιάζονται οι απόψεις, καταλήγουν να βγουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε πότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την επιλογή του. Είναι σεβαστή αυτή η επιλογή του, οι συλλογικές του αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι τη μάχη θα τη δώσει μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι θα κάνει συμμαχίες με τις χώρες και τους λαούς της Ευρώπης και κυρίως του Νότου, με τις χώρες και τους λαούς του Νότου, και ότι θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές της αιώνιας λιτότητας υπό την γερμανική ηγεμονία, οι οποίες ισχύουν μέσα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η θέση της πλειοψηφίας που είναι η σεβαστή θέση, η δημόσια θέση προς τα έξω, και οι πολίτες με βάση αυτό θα το κρίνουν. Αυτό δεν απαγορεύει σε κόμματα δημοκρατικά να γίνεται μια εσωτερική συζήτηση. Αλίμονο, γι' αυτό είπα την τρίχα τριχιά. Πάντα μπαίνουν αυτά τα ζητήματα. Όταν όμως η εσωτερική συζήτηση επαναλαμβάνεται και ξανά και ξανά, με την πλειοψηφία να έχει δηλωμένη διαφορετική άποψη, για ποιο λόγο συμβαίνει, για ποιο λόγο επαναλαμβάνεται? Στα κόμματα πρέπει οι απόψεις να κουβεντιάζονται στα συλλογικά τους όργανα. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Από ό,τι ξέρετε, δημόσια, μία είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζεται με κατηγορηματικό τρόπο. Από εκεί και πέρα, εμποδίσεις το να γίνεται συζήτηση για μείζωνα ζητήματα, όπως το που πάει η Ευρώπη, δεν θα είσαι κόμμα της ριζοσπαστικής δημοκρατικής αριστεράς, θα είσαι Νέα Δημοκρατία, η οποία είπαν την άποψή τους τα στελέχη της ΔΑΚΕ, ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν σε κοινωνική γενοκτονία, mm-hmm. και διαγράφηκε ο κύριος Κουτσούκης. Τι να κάνουμε? Εμείς δεν είμαστε τέτοιο κόμμα. Έχουμε ελεύθερες τις απόψεις να διαδίδονται στις γραμμές μας, παίρνουμε τις αποφάσεις μας και από εκεί πέρα. Οι αποφάσεις μας κρίνονται και με βάση αυτές τις αποφάσεις θα μας ψηφίσουν ή όχι οι πολίτες. Και εμείς, όταν κάνουμε, κυρία Τσαπανίδου, κριτική στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στη Δημάρ, στο ΚΚΕ, δεν τους κάνουμε κριτική με βάση απόψεις οι οποίες κατατίθονται στις κεντρικές επιτροπές ή στα συνέδρια, τους κάνουμε κριτική με βάση τις αποφάσεις τους. Έτσι τους κάνουμε κριτική και αντιπαράθεση και έτσι θέλουν να μας κάνουν και εμάς. Την όποια απόφαση όμως του επικεφαλής του κόμματός σας, της πλειοψηφίας του κόμματός σας, να παραμείνει στο ευρώ με υποχωρήσεις. Ναι. Αν βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο σημείο. Αν βρεθεί ποτέ στην κυβέρνηση της χώρας, στη διακυβέρνηση της χώρας και στην αδιαλαξία των δανειστών. Την όποια υποχώρηση αποφασίσει η πλειοψηφία του κόμματός σας που είναι υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ, θα τη στηρίξετε εσείς? Το κόμμα μας. Γιατί αποτελείται μια μειοψηφία. Το κόμμα μας κατά πλειοψηφία στο συνέδριό του πήρε μεν την επιλογή ότι τη μάχη θα τη δώσει μέσα στην Ευρωζώνη και με το ευρώ για να αλλάξει την Ευρώπη και από πολιτικές λιτότητας να πάει σε αναπτυξιακές κοινωνικές πολιτικές, να ανατρέψει λοιπόν τις αντιλαϊκές, αντικοινωνικές πολιτικές. Αλλά από την άλλη, το κόμμα μας είπε με πολύ καθαρό τρόπο στο συνέδριό του ότι εφόσον εκβιαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τους κυρίαρχους εκβιασμούς, η κυβέρνηση της αριστεράς δεν θα υποκύψει σε αυτούς τους εκβιασμούς και ότι προτεραιότητα έχει το αντιμνημονιακό προοδευτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και επομένως,
δίνουμε τη μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση αριστεράς, γιατί ταμίζονται ζητήματα αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά είναι ωραία, είναι κύριε Στρατούλη. Κοιτάξτε, θα δείτε. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή το μεγάλο. Σας ξαναρωτώ ευθέως. Εκεί η δραχμή θα παίξει κάποιο ρόλο ή όχι. Να δείτε, εκεί θα το φέρετε στο τραπέζι και θα πείτε δεν πρέπει να υποκύψουμε, πάμε στην δραχμή. Το πρόβλημα του ελληνικού λαού που δίνουμε τη μάχη αυτή τη στιγμή σαν ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον ελληνικό λαό είναι να απελευθερωθεί η χώρα μας από το μνημόνιο και από τις πολιτικές οι οποίες, όπως είπα, οδηγούν το λαό μας στον κοινωνικό κεάδα. Και στη χώρα μας, αντί να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές κοινωνικής ισοπαίδωσης, να εφαρμοστεί ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτή τη μάχη δίνουμε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από τις επιμέρους απόψεις μας, και γι' αυτό ενδιαφέρεται ο ελληνικός λαός, γιατί είμαστε ελπίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό του, η αριστερά, είμαστε ελπίδα ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή και να χαράξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους στην πατρίδα μας. Μάλιστα, να έρθω σε εσάς, κύριε Σταμενίδη, καταρχάς. Για ένα σχόλιο στα όσα λέει ο κύριος Στρατούλης και δεύτερος, προφανώς, κατά πόσο θα γίνετε δεν έχει εσείς αντιμνημονιακοί και, και μέχρι πού θα το πάτε αυτό το αντιμνημονιακό που φοβούνται οι Financial Times ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια στάση Βερολίνο και καλύτερο όμως κυρία Τσαπανιδού να σχολιάσει, γιατί εμένα με ρωτήσατε το τι απόψεις διακινούνται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει, δεν θέλω να σας υποκαταστήσω φυσικά. Καθόλου, αντιθέτως. Για τις απόψεις της ΔΑΚΕ, για το κείμενο της ΔΑΚΕ και για τη διαγραφή του κυρίου Κιουτσούκη. Πρώτο είναι αυτό, όχι να σχολιάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τα δικά του γιατί, μισό λεπτά. Και αντιπολίτευση είσαστε. Αντιπολίτευση και έχετε ανοίξει ένα. Σχολιάστε πρώτα για τη ΔΑΚΕ. Όταν το 30% και παραπάνω τη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θέτει ένα ζήτημα συγκεκριμένο, σημαίνει ότι πράγματι μπορεί η πλειοψηφία να έχει αποφασίσει, αλλά είναι ένα ζήτημα που υπάρχει. Και ποιο είναι αυτό, στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν έχουν καταλήξει αν θα είναι υπέρ του ευρώ ή όχι. Γι' αυτό το θέμα τίθεται. Αλλιώς αυτοί που το θέτουν είναι δονκιχώτες και θέλουν να συζητάνε φιλολογικά ζητήματα όταν ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τους 18 τελευταίους μήνες έχει ένα και μόνο προσανατολισμό. Ποιος είναι αυτός? Να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση, αλλά και να διορθώσουμε τα αίτια που μας φέραν στην κρίση. Και αυτό βήμα-βήμα το υλοποιεί. Με την προχθεσινή ψήφιση του προϋπολογισμού, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει περίτρανα ότι επιτέλους αυτή η κόπη και αυτή η ταλαιπωρία του ελληνικού λαού αρχίζει και πιάνει τόπο. Τι ψηφίσαμε προχθές στον προϋπολογισμό? Και εκεί έχουν συμβεί 5 μεγάλες επαναστάσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτη επανάσταση ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, θα ξοδεύουμε λιγότερα από αυτά που έχουμε ως έσοδα. Πρώτη φορά δεν θα χρειαζόμαστε δανεικά για να ζήσουμε. Η δεύτερη επανάσταση ότι εξαλείφθηκε το εμπορικό ισοζύγιο. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα των πληρωμών. Τρίτη μεγάλη επανάσταση είναι ότι καταφέραμε και υλοποίησαμε σχεδόν όλα τα προϋπαιτούμενα του προϋπολογισμού. Αυτό πρώτη φορά έχει συμβεί στον προϋπολογισμό στα τελευταία 10 χρόνια στην ελληνική κυβέρνηση. Τέταρτη μεγάλη επανάσταση ότι έχουμε υπέρβαση των στόχων του προγράμματος που έχουμε συμφωνήσει με την Τρόικα. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό, ότι πάμε σε ανάκαμψη. Αυτά είναι τα 4-5 στοιχεία που μας δίνουν το δικαίωμα να προχωρούμε και χωρίς να έχουμε συμφωνήσει με την Τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΠ. Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός κατατέθηκε χωρίς να έχουμε συμφωνία. Θα προχωρήσουμε στη ρύθμιση των πληστηριασμών ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία για αυτούς που δεν έχουν και για τα μεσαία εισοδήματα. Θα προχωρήσουμε και στον νέο φόρο ακινήτων. Δείχνει δηλαδή ότι αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση. Πράγματι υπάρχει ταλαιπωρία του πληθυσμού. Κύριε Σταμενίδη, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί περιγράφεται μια εικόνα χώρας που δεν μοιάζει να είναι η Ελλάδα. Όμως είναι η πραγματικότητα. Και πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι τα νούμερα. Είναι τα νούμερα αυτά. Και είναι νούμερα που είναι απαραίτητα για εσάς προκειμένου εν ώψη εκλογών να αρχίσετε να μοιράζετε πλεονάσματα. Ένα λεπτό κάτι. Πόσο? Είναι συμφωνία ή όχι? Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ του. Υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους γιατί ζεσταίνονται με μαγκάλια. Υπάρχουν άνθρωποι που μετρούν για το τελευταίο ευρώ προκειμένου να κάνουν Χριστούγεννα. Πολύ μεγάλη μερίδα του λαού ανοίξει αυτή την κατάσταση που σας περιγράφω και εσείς αρχίζετε να τους μοιράζετε επιδόματα εν ώψη εκλογών. Είναι έτσι ή δεν είναι? Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και των δύο εταίρων που τη στηρίζουν σήμερα παρέλαβε αυτή την κατάσταση της χώρας. Παρέλαβε μια μεγάλη ανεργία, παρέλαβε κόσμο να ταλαιπωρείται. Και δεν κατάφερε, κόσμο, να, παρέλαβε δεν κατάφερε κόσμο, να μειώσει την παρέλαβε, ανεργία στο παρέλαβε κόσμο, παρέλαβε κόσμο ο οποίος είναι στα όρια της φτώχειας. Και τον άφησε εκεί και τον βήθησε ακόμη περισσότερο. Ενώ πέρσι προέβλεπαν ανεργία πάνω από το 33%, ο ρυθμός αύξησης ανεργίας μειώθηκε και προβλέπεται για το 14% μείωσή του. Έτσι, καταφέραμε και έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα για να μπορέσουμε να μοιράσουμε πάνω από 500 εκατομμύρια την άνοιξη και να καλύψουμε αδυναμίες και αστοχίες του προγράμματος. Να πιάσω λίγο το θέμα των πληστηριασμών, που είναι το πιο καυτό ζήτημα. Είναι καθαρό. Είναι καθαρό, κύριε Σταμενίδη. Έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι αυτοί που δεν έχουν
και αυτοί που είναι μεσαία εισοδήματα δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Όμως δεν μπορούμε να προστατεύουμε αυτούς που έχουν. Λίγο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Όταν η κυβέρνηση διαπραγματεύεται το θέμα των πληστηριασμών, από τη μία πλευρά έχει τον ελληνικό λαό που υποφέρει και δεν ξέρει τι θα γίνει με τα σπίτια του που είναι στα κόκκινα. Και από την άλλη μεριά έχει την Τρόικα. Όταν λοιπόν λέει στον ελληνικό λαό προστατεύω την πρώτη κατοικία, ακούει την Τρόικα από την άλλη να πιέζει για συνολική άρση του παγώματος των πληστηριασμών. Αν νομοθετήστε μονομερώς, το κάνετε προαπαιτούμενο το θέμα των πληστηριασμών ή όχι? Δηλαδή, αν κατεβάσετε ένα νόμο και πείτε για το 14 εμείς προστατεύουμε το χύψη ωμέγα σπίτι του χύψη αδύναμου δανειολήπτη, θα έρθει η Τρόικα και θα σας πει ότι για να σας δώσω τη δόση πρέπει να το ξεπαγώσετε όλο αυτό και να το απελευθερώσετε ή όχι? Ήδη ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2014 χωρίς να υπάρχει συμφωνία με την Τρόικα. Έχουμε δηλώσει απερίφραστα όλοι. Πόσο συμπληρωματικούς θα κατεβάσετε ακόμη, κύριε Σταμαρίδη? Κανένα. Όπως δεν έγινε και πέρσι. Σας θυμίζω τέτοια εποχή, αν βρισκόμαστε στο ίδιο πάνελ, θα λέγανε της αντιπολίτευσης και άλλοι ότι θα υπάρχει συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Όμως καταφέραμε το 2013 όχι μόνο να πιάσουμε τους στόχους προϋπολογισμού, αλλά και όλα να πάνε καλύτερα. Βλέπω έτσι λοιπόν προσδοκούμε ότι το 2014 θα έρθει ρύθμιση για τους πληστηριασμούς που θα υλοποιεί αυτό που έχει δηλώσει απερίφραστα κυβέρνηση και πρωθυπουργός ότι θα προστατευτούν αυτοί που δεν έχουν και τα μεσαία εισοδήματα. Όμως δεν μπορούμε να προστατεύουμε αυτούς που έχουν και να δημιουργούμε πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα και να δημιουργούμε εμπόδια στη ρευστότητα της αγοράς. Α, κύριε, που είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Κύριε Βορέη, την άρθω και σε εσάς, γιατί κυβέρνηση είσαστε. Συγγνώμη, γιατί εμένα το βασικό ερώτημα είναι εσωτερική. Να κάνω και δύο παρατηρήσεις όλα αυτά τα οποία έχουν. Θα απαντήσω για τη Δάκη. Απαντήστε πρώτα εσείς αν είστε υπέρ του ευρώ ή όχι. Καταλήξτε. Γιατί συζητάτε ένα χρόνο και το 30 και πλέον της 100 του πόδου της Επιτροπής είναι αλλού. Δεν δικαιούστε δικαιούμαστε να κουνάτε το δάκτυλο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε καταστρέψει το λαό και τη χώρα. Το λαό και τη χώρα. Προκειμένου να κρατήσετε τη χώρα στο ευρώ, αφήσατε τον ελληνικό λαό χωρίς ευρώ στις τσέπες. Δεν θέλετε ευρώ. Δεν θέλετε ευρώ. Δεν θέλετε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλετε συνεργασία. Θέλετε απομόνωση. Βρέστε τα πρώτα με τους συνδικαλιστές. Δηλαδή ότι είναι η πρόταση σοβαρή από το κατοχικό δάνειο θα μας λύσει το πρόβλημα. Η ΔΑΚΕ, οι συνδικαλιστές σας, ένα μεγάλο κομμάτι, το 40% των μελών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας λένε, σε έγγραφο, το 40% λέει ότι κάνετε με τις πολιτικές σας κοινωνική γενοκτονία. Πού το είδατε? Απαντήστε. Την επιστολή. Να κάνω και εγώ δύο παρατηρήσεις τώρα για να λήξει το... Όποιος ζητάει από τους βουλευτές, όποιος ζητάει από τους βουλευτές να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι δεν έχει καμία θέση και συμμετοχή στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μάλιστα. Ξεκάθαρα είναι πράγματα. Είναι το μέτρο της δημοκρατίας που έχετε στο κόμμα σας. Ξεκάθαρη όποιος άποψη. Διαφωνεί, έχουμε φράτς, ξεκάθαρη μακέρι. Άποψη. Έχουμε ξεκάθαρη Αλλά, άποψη. Δε. Δεν συζητάμε αν θα είμαι στο ευρώ ή όχι. Έχουμε μία και μόνο επιλογή να παραμείνει η χώρα στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και αρχίζουμε βήμα-βήμα και τα λύνουμε. Την πρότασή σας, πώς θα τα καταφέρουμε? Είστε υποταγμένοι στην κυρία Μέρκελ. Ό,τι πει η κυρία Μέρκελ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι τραπεζίτες. Φυσικά, γιατί να συζητάτε? Γι' αυτό και καταθέσαμε ένα προϋπολογισμό χωρίς τη συμφωνία. Πάτε να καταργήσετε μια ακόμη θέση εργασίας, τη δική μου. Σας παρακαλώ, μέρες που είναι, μην μείνουμε κι άνεργοι, παιδάκια μεγαλώνουμε. Παρακαλώ, κύριε Μωραίτη, εσείς είστε μέλος της κυβέρνησης αυτής? Όχι, μέλος κυβέρνησης δεν είμαι, βουλευτής είμαι, ενός κόμματος, το οποίο έχουμε ακριβώς την ίδια ιδιότητα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Με 153 ναι πέρασε ο προϋπολογισμός, 154 βάλουμε και τον κύριο Σπυριωτόπουλο που καθυστέρησε να έρθει. Και λοιπά και λοιπά. Θα πρέπει από εδώ και στο εξής να πηγαίνουν να σας φέρνουν με λιμουζίνες, να μην κοιμηθεί κανείς παραπάνω, να μην χάσει το αεροπλάνο, το τρένο και δεν προλάβει να είναι στη Βουλή να υπερψηφίσει? Όχι, κυρία Τσαπανιά. Δεν είναι πολύ έθραυστη αυτή η ισορροπία? Δεν θα έλεγα ότι είναι έθραυστη η ισορροπία. Αλλά αν τα δύο κόμματα τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή σοβαρά και υπεύθυνα εφαρμόσουν ένα μεγάλο μέρος της προγραμματικής συμφωνίας. Όπου έχει συμφωνηθεί, ένα, και δεύτερον. Ποια προγραμματική συμφωνία αυτή η οποία άργησε, αυτή η οποία. Το έχετε επίσης πολύ εύκολο. Το έχω πει, έχετε υπογράψει κάτι. Έχετε υπογράψει κάτι στην αρχή του 2012, εκεί που αναλάβατε να στηρίξετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος που μίλησε ότι άργησε η προγραμματική και συμφωνία. Και όλα αυτά τα ξεχάσατε στην είπε πορεία. Ότι θα μπορούσαν να την υπογράψουν όλοι ήμουν εγώ. Mm-hmm. Άρα σας λέω ότι παρόλα αυτά όμως υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων. Έτσι. Μετά υπάρχουν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, όπου και μια σειρά από ζητήματα έχουν λυθεί εκεί, αλλά
πιστεύω ότι η κυβέρνηση αυτή θα μπορεί να έχει επόμενη μέρα, κυρία Τσαπανίδου, αν μπορέσει να οδηγήσει τα πράγματα σε κάτι καλύτερο. Τι μπορεί να είναι αυτό? Ένας οδικός χάρτης, να πιστεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα, που 4 χρόνια τώρα έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος αυτών των θυσιών, ότι η χώρα μπορεί να χαράξει μια νέα πορεία. Δηλαδή, τι μας λείπει σήμερα? Ο δικός χάρτης, το αναπτυξιακό σχέδιο, το παραγωγικό πρότυπο, το οποίο θα πρέπει να έχουμε σαν χώρα και δεν το έχουμε. Εγώ στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό προχθές είπα ότι μια από τις μεγάλες ευθύνες αυτής της κυβέρνησης είναι ότι 18 μήνες δεν κάθισε να δει τις παθογένειες που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση και, αν θέλετε, να συγκρουστεί με αυτές τις παθογένειες για να δούμε πού θέλουμε να πάμε ως χώρα. Είμαστε λοιπόν στον 4ο-5ο χρόνο της κρίσης και, αν ρωτήσουμε σήμερα έναν Έλληνα ο οποίος δίνει τη μάχη στο πεζοδρόμιο, στην αγορά εργασίας, είναι εκτός αγοράς εργασίας, δεν ξέρει πού πηγαίνει η χώρα του. Άρα λοιπόν το ζητούμενο, πιστεύω, είναι αυτό. Αν η κυβέρνηση μαζί με τις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να πάρει το επόμενο τρίμηνο, και είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι αποφάσεις, και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει όλα τα κόμματα να μην έχουν θολό μήνυμα, γιατί θέλω να κάνω μετά 2 παρατηρήσεις αυτά που είπε ο κύριος Στρατούλης και ο κύριος Σταμενίδης. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν θολά μηνύματα, αν ξεκαθαρίσουμε το πού θέλουμε να πάμε μπροστά στις κρίσιμες αποφάσεις, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Κύριε Μαραίτη, επειδή το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια, πτωχεύσαμε κλπ. Αλλά είμαστε σε ύφεση από το 2008. Και συνεχώς μιλάμε για εθνικό σχέδιο σωτηρίας, στρατηγικό σχεδιασμό. Αν με αφήνετε να ολοκληρώσω, θα απαντούσα. Ξέρετε που θέλετε να πάτε τη χώρα. Ακριβώς. Σας είπα δεν το εξής. Πειράζει, κύριε Στρατούλη, και θέλω να απαντήσω, σε αυτό που. Στον προβληματισμό το δικό σας από ένα δημοσίευμα και ρωτήσατε τον κύριο Σταμενίτη. Αν γίνατε από του Financial Times. Αντιμνημονιακή κτλ. Το έργο το έχουμε δει. Ο κύριος Σαμαράς ξεκίνησε αντιμνημονιακός, έγινε μνημονιακός. Τώρα μπορεί να δούμε ένα έργο νούμερο 3, ο κύριος Σαμαράς αντιμνημονιακός. Αλλά εγώ θέλω να βάλω στην κουβέντα μας κάτι άλλο που το πιστεύω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Τσαπανίδου, η χώρα δεν βρίσκεται στο 2009. 24 δις πρωτογενές έλλειμμα. Μια χώρα απαξιωμένη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα η χώρα, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, έχει πετύχει κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν είναι σε μια νέα διαπραγματευτική θέση. Αυτή η νέα διαπραγματευτική θέση μας δίνει τη δυνατότητα μονομερώς, προσέξτε, να καταρτίζουμε και να ψηφίζουμε προϋπολογισμό. Μονομερώς μέχρι αυτή τη στιγμή, στο θέμα των πληστηριασμών που θέσατε και στον κύριο Σταμενίτη, να λέμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε παράταση και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αλλά αυτό θα πρέπει να το καταλάβει στο σύνολο της κυβέρνησης. Κύριε Μωραίτη, μισό λεπτό, επειδή το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Ναι. Εσείς, αν ήσασταν άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά και θέλει να επενδύσει, θα διαλέγατε αυτή τη χώρα για να επενδύσετε σε κάτι? Δεν θα επέλεγα. Δεν θα επέλεγα έχουν την Ελλάδα. Όμως και γιατί όμως? Γιατί? Κύριε Σταμενίδη, συγγνώμη. Κυρία Τσαπανίδου. Και ξένοι και ιδιώτες. Κύριε Σταμενίδη. Έχουν αρχίσει και επιλέγουν τη χώρα μας και αρχίζει βήμα-βήμα και γίνεται. Αρχίζουν και βλέπουν προς τη χώρα μας. Ακούστε. Αρχίζουν και βλέπουν προς τη χώρα μας, δεν επενδύουν προς τη χώρα μας. Γιατί ακόμη εμείς θα πρέπει, σας είπα και επαναλαμβάνω, να συγκρουστούμε με στρεβλώσεις και παθογένειες όπου αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη την κρατούν καθυλωμένη στο έδαφος. Και αυτό δεν το κάνει σήμερα, κυρία Τσαπανίδου, η κυβέρνηση. Να θέλουν να επενδύσουν στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Σε όλη την Ελλάδα μπορείς να το δεις αυτό. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε, είναι σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Δεν διαφωνούμε, Διονύση μου. Αφήστε να... Βλέπετε, κύριε Σταμενίδη, με συγχωρείτε, βλέπετε κάποιους φωτισμένους ανθρώπους, τολμηρούς ανθρώπους, που μέσα στην κρίση πριν ανακαλύπτουν ευκαιρίες. Ακριβώς. Και αυτό με το είναι ρίσκο, ένα σημαντικό βήμα, όμως. Και με το ρίσκο, δεν είναι σημαντικό βήμα. Προσέξτε με λίγο. Και με το ρίσκο να τους καταπιεί το κράτος που έχετε στήσει. Δεν διαφωνούμε. Επενδύουν όποια χρήματα έχουν. Πριν 18 μήνες επενδύσαμε για ακριοκοπία. Κυρία Τσαπανίδη, δεν αντιμετωπίζετε μόνο με επενδύσεις. Παρακαλώ, για να ολοκληρώσω εγώ. Αυτοί οι νέοι επενδυτές έχουν απέναντί τους ένα κακό ακόμη και αδύναμο κράτος να τους βοηθήσει. Το οποίο όμως βελτιώνεται, κύριε Μωρέ. Βεβαίως βελτιώνεται, αλλά έχουμε ευθύνη ότι ακόμη είναι εκεί που είναι σήμερα. Μα η προσπάθεια δεν τελείωσε. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, περιγράφεται... ο πυλώνας του τραπεζικού συστήματος, mm-hmm. έτσι, που όταν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, είναι ένας πυλώνας ζωτικός ο οποίος θα δώσει αρκετά σε αυτό το μεγάλο στοίχημα, σήμερα απλά παρακολουθεί. Θυμίζω ότι οι τράπεζες έχουν πάρει τα περισσότερα τα τελευταία 4-5 χρόνια και το μόνο το οποίο κάνουν είναι να παρακολουθούν
την μη παραγωγική διαδικασία της χώρας. Άρα λοιπόν. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Επαναλαμβάνω, κυρία Τσαπανίδου. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση και το ξαναλέω. Στο πώς θα μπορέσει. Βεβαίως και είμαστε. Βεβαίως. Και ήσασταν κυβέρνηση πριν από αυτό. Και λέμε τα τι πράγματα. Τι κάνατε για να διασφαλίσετε ότι τα χρήματα που πήραν οι τράπεζες θα τα ξαναρίξουν στην αγορά? Τι κάνατε για να διασφαλίσετε ότι ο ανήμπορος Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς θέρμανση, χωρίς φως, χωρίς νερό και δεν θα βρεθεί στο μπαλκόνι του με τον αγορά? Τι αδυναμίες λοιπόν είναι αυτή? Και σας λέω ότι όπως προχωρούμε μονομερώς και λύνουμε μια σειρά από ζητήματα, θα πρέπει επίσης και στο θέμα των τραπεζών και της ρευστότητας να μην το συζητάμε πλέον θεωρητικά, να μην το παρακολουθούμε μόνο, να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις για να μπορέσει να πέσει χρήμα στην αγορά και ο μικροεπαγγελματίας που δίνει τη μάχη επιβίωσης να μπορέσει να οραματιστεί μια επόμενη μέρα για αυτόν. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον. Δεν έκανε ένα σχόλιο σε αυτά που ο κύριος Στρατούλης και θα κάνετε το σχόλιο σε πολύ λίγο από τώρα. Σε πολύ λίγο από τώρα, γιατί έχει πάει 12 παρά 10 και θέλω να θυμίσω ότι έχουμε μια προσφορά σήμερα που τρέχει για εσάς. Χαρίζουμε ένα λάπτοπ της Hewlett Packard έτσι ώστε να κάνετε τη δουλειά στο γραφείο ή στο σπίτι για προσωπική χρήση ή να το χαρίσετε για εν ώψη Χριστουγέννων σε κάποιον που αγαπάτε. Είναι 15,6 ίντσες η οθόνη του. Είναι μνήμη 4 GB, 500 σκληρός δίσκος με 3 θύρες USB, μία θύρα HDMI. Μόνο δυόμιση, λιγότερο από 2,5 κιλά ζυγής. Είναι πολύ ελαφρύς δηλαδή υπολογιστής για να τον έχετε συνεχώς μαζί σας. Το 14748. 14748 τον διεκδικείτε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Οι ειδήσεις μας λοιπόν, οι οικονομικές σε τίτλους και το λάπτοπ το οποίο σήμερα χαρίζουμε πάντα στη διάθεσή σας για να το διεκδικήσετε και να το κερδίσετε. Ένα λάπτοπ της Hewlett Packard στο 14748 μπορείτε να το κερδίσετε. Ένα ελαφρύ λάπτοπ, μεγάλο, με σκληρό 500 δίσκο, 4 γίγκα μνήμη, 15,6 ίντσες, μεγάλη οθόνη δηλαδή, για να κάνετε τη δουλειά τόσο στο σπίτι όσο και στο γραφείο. 14748 το τηλέφωνο στο οποίο θα καλέσετε για να το διεκδικήσετε. Καλή επιτυχία σε όλους μέχρι τις 12.30 ανοιχτές οι γραμμές. Στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Σταμενίτης από την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Στρατούλης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μωραΐτης από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μωραΐτη, σας είχα διακόψει γιατί θέλετε να κάνετε δύο παρατηρήσεις πάνω στα όσα ακούστηκαν και φαντάζομαι αναφέρεστε στον κύριο Στρατούλη για το ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά σας κάνω μια ακόμη ερώτηση για τις ελιές. Ένα μικρό σχόλιο, γιατί σε αυτά που είπε ο κύριος Σταμενίτης, εγώ το σχόλιο μου το έκανα, αλλά να κάνω και ένα μικρό σχόλιο σε αυτό το οποίο ακούστηκαν από τον κύριο Στρατούλη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα κόμματα περνάνε δύσκολες ώρες, γιατί δεν είναι τίποτα εύκολο σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο πλέον. Και είναι δύσκολο και η σύνθεση των απόψεων και όλα. Αλλά ακούγοντας τον Δημήτρη τον Στρατούλη, τον φίλο και πατριώτη, τον έβλεπα ως μέλος μιας πολυμετοχικής εταιρείας, έτσι, που πράγματι προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Μια διαφορά, ότι σε μια εταιρεία παίζουν τα χρήματά τους, εμείς τα κόμματά μας παίζουμε τις ιδέες μας και αγωνιζόμαστε για αυτές. Και πιστεύω ότι εκεί ακριβώς είναι δύσκολη σύνθεση και γι' αυτό είπα πριν και το επαναλαμβάνω και τώρα, το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι θολό. Αλλά θα αναγκαστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τσαπανίδου, στο επόμενο τρίμηνο τετράμηνο που θα μεγαλώσει η κουβέντα για την επόμενη μέρα για τη χώρα, να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή στα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας, το αν θα πάμε σε μια νέα σύμβαση, ένα άλλο μνημόνιο ή θα πρέπει να βγούμε στις αγορές, με ποιον τρόπο και αν θα πρέπει η Τρόικα να φύγει και όλα αυτά τα οποία θα μπουν επιτακτικά και θα πρέπει να πάρουμε απόφαση και εκεί πέρα δεν θα κρυθούμε από το τι θα κάνουμε εμείς που μπορεί να στηρίζουμε σήμερα την κυβέρνηση, αλλά στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα της χώρας, όλα τα κόμματα, στο πόσο καθαρά θα εκπέμψουν το τι ακριβώς θέλουν. Και εκεί ακριβώς πιστεύω ότι όλα αυτά μπορεί να λυθούν. Κάτι άλλο με ρωτήσατε. Ζητάτε ξεκάθαρες απαντήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό. Έτσι, εσείς το έχουμε ανάγκη. Εσείς δηλαδή, δίνετε αυτό το οποίο θα σας πω ακριβώς. Εσείς δίνετε ξεκάθαρες απαντήσεις. Βεβαίως. Αν με ρωτάτε προσωπικά, το έχω κάνει και στην εκπομπή σας, αλλά και το κόμμα με αυτή τη στιγμή αγωνίζεται, σας είπα, στο πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πάνω σε πάρα πολλά ζητήματα, ώστε το Μάρτιο, τον Απρίλιο, που θα κληθούμε να πάρουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις, να ξέρουμε ότι η χώρα θα πρέπει να αφήσει πίσω την Τρόικα, ότι η χώρα θα πρέπει σιγά σιγά να βγει στις αγορές, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να έχουμε έναν συγκεκριμένο δικό χάρτη που θα απαντά με ένα συγκεκριμένο παραγωγικό πρότυπο
στο μεγάλο έλλειμμα της ανάπτυξης σήμερα και να μην το προσεγγίζουμε θεωρητικά, όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία δεν υπάρχει ο χρόνος. Πώς θα τα κάνετε όλα αυτά, ως Πασόκ θα τα κάνετε? Όχι, όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν. Κοιτάξτε, σήμερα ως Πασόκ. Τις προτάσεις σας εννοώ. Σήμερα ως Πασόκ συμμετέχουμε σε μια. Συμμετέχουμε, ως θα, πάω, ελιά, θα πάω ως... εκεί. Σήμερα ως Πασόκ συμμετέχουμε, κυρία Τσαπανίδου, σε μια κυβέρνηση και διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα και μεταξύ μας για το πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα πω ότι η απάντηση σε αυτές τις πολιτικές είναι ένα προοδευτικό μέτωπο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί στη χώρα το επόμενο διάστημα και να είναι απέναντι από αυτές τις πολιτικές που μας επέβαλε η συντηρητική Ευρώπη από το 2009 στη χώρα. Αλλά αυτό όμως είναι μια 58, πολύ μεγάλη κουβέντα. 59-60. Όχι, η κεντροαριστερά και η 58 είναι κάτι άλλο. Το σχόλιο μου από αυτού τώρα. Λοιπόν, πράγματι, είναι η αγωνία κάποιων συντρόφων, φίλων από τα παλιά, ανθρώπων που έχουν κινηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς ή της Δημοκρατικής Παράταξης, που βρίσκεται σε μια κρίση αυτή τη στιγμή, σε μια πολύ μεγάλη κρίση, και είναι σε κρίση γιατί τα τελευταία 4-5 χρόνια αλλάξαν τα πάντα σε αυτή τη χώρα και βεβαίως κάποιοι σύντροφοι επέλεξαν μια προσωπική στρατηγική. Αυτό το οποίο θέλω να καταθέσω όμως κι εγώ είναι ότι δεν χρειαζόμαστε μια ελιά στελεχών, κυρία Τσαπανίδου. Χρειαζόμαστε μια ελιά ιδεών η οποία θα απαντήσει με ένα σχέδιο για τη χώρα, θα απαντήσει απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και θα χαράξει έναν καινούριο δρόμο. Εκεί ακριβώς πιστεύω ότι είναι το ζητούμενο, αυτό έχουμε ανάγκη σήμερα και δεν μπορεί η κεντροαριστερά να έχει επόμενη μέρα από τα πάνω. Λυπάμαι που το λέω κεντροαριστερά, μακριά από την κοινωνία, μακριά από τα διέξοδα και τα προβλήματα του λαού. Και κεντροαριστερά στελεχών από μόνη της δεν μπορεί να έχει λοιπόν, επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όλα αυτά ακούγονται εξαιρετικά όταν ακούγονται στη θεωρία. Δηλαδή, είμαι, από όλους σας... αρκετά πρακτικός όμως, όλους γιατί σας έφερα, συνεχώς... σας έφερα και παραδείγματα, έτσι, το πώς όλοι σας θεωρώ... καταδεικνύετε την ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, να υπάρξει ένας άνθρωπος με όραμα που θα πάει τη χώρα μπροστά, πλην όμως στην πράξη, κανένας δεν έχει απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Έρχομαι λοιπόν, κύριε Σταμενίτη, σε εσάς. Σας ρωτώ τι θα κάνετε με τους ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα. Έπρεπε να πεθάνουν άνθρωποι με μαγκάλια για να κάνετε τι? Να πετάξετε το μπαλάκι στους δήμους και να πείτε βρείτε ποιοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη και μην τους αφήσετε να μείνουν χωρίς ρεύμα. Η κυβέρνηση αυτή αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Έτσι. Μπορεί πράγματι το θέμα. Είναι τρόπος αυτός αντιμετώπισης του προβλήματος. Το να αφήνεις το χρόνο να τελειώνει, να εξαντλείται. Για το θέμα των πληστηριασμών, για παράδειγμα. Και να φτάνεις τελευταία στιγμή να αναζητάς σχέδιο που θα είναι ικανοποιητικό για όλους. Το θέμα των πληστηριασμών. Συγγνώμη, κύριε Τσαπανίδου. Σας φέρνω όλα τα θέματα. Σας απαντώ. Που έχετε να αντιμετωπίσετε τώρα και έχετε εξαντλήσει όλο το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να τα φτιάξετε σωστά. Το θέμα των πληστηριασμών έχει απαντήσει η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό ποιο θα είναι το σχέδιό της. Θα έρθει και θα εφαρμοστεί. Και ισχύει η προστασία των πληστηριασμών μέχρι 31 Δεκάτου. Άρα λοιπόν ο χρόνος υπάρχει και η απόφαση υπάρχει. Για το θέμα του ρεύματος έδωσε λύση, νομίζω είναι η καλύτερη, λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Και 18 μήνες τώρα και αυτή τη μεγάλη του σημασία, το τι κάνει βήμα-βήμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο. Δεν πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Ποιο είναι αυτό το εθνικό σχέδιο? 18 μήνες πριν πιστεύαμε ότι η χώρα θα χρεοκοπήσει. Σήμερα η χώρα έχει και αξιοπιστία, σήμερα η χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα η χώρα είναι στο ευρώ. Σήμερα η χώρα έχει πρωτογενή πλεονάσματα, έχει καλύτερα έσοδα από αυτά που είχε και προχωράει σιγά σιγά για να γίνει μια φυσιολογική χώρα. Χωρίς η χώρα μας να γίνει φυσιολογική. Βεβαίως βλέπετε τη μισή πραγματικότητα. Βλέπετε τη λογιστική πραγματικότητα και αγνοείτε το γεγονός ότι η χώρα έχει 1.300.000 ανέργους. Μετράει πόσους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, όχι μόνο επειδή αυτοκτόνησαν, αλλά γιατί κάηκαν ζωντανοί μέσα στα σπίτια τους για να ζεσταθούν ή για να το φωτίσουν. Σήμερα η χώρα μετράει στρατιές ανέργων που αναζητούν τη μοίρα τους στο εξωτερικό. Μετράει εβδομάδες κλειστών πανεπιστημίων. Μετράει εβδομάδες κλειστού νοσοκομείου και γιατρών ΕΟΠΗ κλπ. Έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα που μόλις το αναδιορθώσατε και το κάνατε ΕΟΠΗ. Τώρα βρίσκεται ότι υπάρχει γιατί ανάγκη να ξανασχεδιαστεί. Αλλάζουμε όλα αυτά που μας φέραν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ναι, αυτά είναι, είναι τα δύσκολα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι το μνημόνιο δεν μας έφερε στην οικονομική κρίση. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και μια στρέβλωση στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, οι σπατάλες στα νοσοκομεία, οι σπατάλες στην ιατρομαθητική περίληψη, τα κλειστά πανεπιστήμια, η εχθρότητα απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά ήταν μια στρεβλά. Το γεγονός ότι η χώρα ζούσε με δανεικά και πίστευε ότι αυτή η εφορία που υπήρχε ήταν πραγματική. Αυτά ήταν στρεβλώσεις που αυτή η κυβέρνηση τα παρέλαβε και εδώ σας το απαντάω. Τα παρέλαβε. Παρέλαβε υψηλή ανεργία. Παρέλαβε και κόσμο σε φτώχεια.
παρέλαβε κόσμο να ταλαιπωρείται. Και βήμα-βήμα αλλάζει την εικόνα. Αν η χώρα δεν γίνει φυσιολογική, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε κανένα από τα προβλήματα. Φυσιολογικό, κατά την άποψή. Φυσιολογική χώρα είναι η χώρα που μπορεί να δανείζεται από τις αγορές. Φυσιολογική χώρα είναι που μπορεί μια τράπεζα να δανείζεται από την άλλη. Φυσιολογική χώρα που μπορεί ο επιχειρηματίας να μπορεί να επιχειρεί. Φυσιολογική χώρα είναι ανοιχτό το πανεπιστήμιο. Φυσιολογική χώρα είναι να μην πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα σε φάρμακα. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Στρατούλη, λέμε διάφορα πράγματα, αλλά στα 500 εκατομμύρια μητροπολογία που μειώθηκε δεν την ψηφίσαμε. Αυτό σημαίνει φυσιολογική χώρα. Αφήστε τα φάρμακα που έχει πολλά υποκεφάλαια. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Τι θα πει υποκεφάλαια. 500 εκατομμύρια γλιτώσαμε από τον ένα. Και μπορείτε να το μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, το περίφημο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο πόσα χρόνια το περιμένουμε, ένα δίκαιο φορολογικό ήρθε νομοσχέδιο. Πρώτη, ήρθε πόσα πρώτη. Χρόνια το περιμένουμε, νομίζω... Αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Μπράβο. Ήρθε η πρώτη προσέγγιση τον Ιανουάριο. Προσέγγιση. Ήρθε μια πρώτη πρόταση. Έτσι. Πρώτη πρόταση. Μειώθηκε η φορολογία σε επιχειρήσεις, ενοποιήθηκαν οι ατομικές επιχειρήσεις, η ΕΠΕ και η ΑΕ. Κύριε Σαμενίτη, ερώτηση. Και εγώ, υπάρχει ο στόχος... Εγώ έχω στην άκρη τις οικονομίες μιας ζωής και θέλω να τις κάνω μαγαζάκι στην Ελλάδα. Θέλω να κάνω μια μικρή βιοτεχνία. Ποιο τρόπο θα φορολογηθώ, πόσο καιρό θα φορολογούμε με αυτή την κλίμακα, πώς θα με αντιμετωπίσει φορολογικά δηλαδή αυτή η πολιτεία, μπορείτε να μου απαντήσετε, με πλαίσιο συγκεκριμένο. Ξεκάθαρα και σε απαντώ. Πρώτον, καταφέραμε και προστατεύσαμε τα χρήματα που είχατε στις τράπεζες, που δεν ήταν βέβαιο πριν 18 μήνες ότι θα συνέβαινε. Δεύτερον, παίρνοντάς τα υπό την μορφή φόρων. Όχι, δεν είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε, μας βγάλατε από το δίλημα. Δεν είναι έτσι, κυρία Ζαπανίδου, γιατί πριν 18 μήνες οι Έλληνες βγάζαν τα λεφτά της τράπεζας, τα στέλναν στο εξωτερικό, τα πήγαιναν σπίτι τους. Γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα υπάρχει τραπεζικό σύστημα και δεν θα υπάρχει χώρα. Και μετά τα ξαναβγάλαν από τις τράπεζες και τα δώσανε στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Σταμενίτη, με συγχωρείτε. 8% η φορολογία των επιχειρήσεων. Μειώθηκε 8% η φορολογία των επιχειρήσεων. Και ο στόχος είναι να μειωθεί και άλλο. Όταν αυτό το επιτρέψουν συνθήκες. Και έχουμε συνθήκες τώρα στον προπολογισμό του 2014 που αυτό μας επιτρέπει. Μάλιστα. Για το 2014 λοιπόν, είμαστε καλύτερα. Ανοίγω... Άρα λοιπόν και κλείνω. Ποια είναι η φυσιολογική χώρα? Είναι η φυσιολογική χώρα που όλα μπαίνουν σε μία κύριε σειρά Στρατούλη, και προχωράνε. Για αυτό πρόταση... είναι ο εθνικός στόχος και αρχίζει η υλοποίηση. Για την πρόταση τη δική σας θα έρθω σε πολύ λίγο, αλλά ανοίγω ένα κεφάλαιο για να δούμε τι συνέβη στην Πρέσπα, στη μικρή Πρέσπα στη Φλόρινα. Με τον αστυνομικό που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής ένοπλης με δύο Αλβανούς κακοποιούς. Είναι ο Βάιος Σύρος που θα μας δώσει περισσότερα. Βάιο. Πρόκειται για τον Ηλία Κοστένη, 43 ετών, πατέρα ενός κορισιού 12 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Πρέσπα, στην μικρή Πρέσπα, στο Βροντανό Φλόρινας. Οι αστυνομικοί με θερμικές κάμερες είχαν εντοπίσει κίνηση ατόμων σε μια καλύβα στην περιοχή. Πήγαν εκεί, ενδεχομένως ψάχνοντας για παράνομη αλληλεία, αλλά όταν ο αστυνομικός μπήκε μέσα, πετάχτηκε ένας από τους δύο δράστες, οι οποίοι και αυτοί σκοτώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δύο αδέρφια, το δεν μένει παρά να πιστοποιηθεί αυτό από τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και τον πυροβόλησαν σχεδόν πισόπλατα από απόσταση 2 μέτρων με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να χάσει τη ζωή του γιατί δεν υπήρχε και μεταφορικό μέσο. Μάλιστα οι αστυνομικοί χρειάστηκαν να περπατήσουν τουλάχιστον 40 λεπτά από το σημείο που άφησαν το τζιπ μέχρι το σημείο που ήταν αυτή η αυτοσχέδια καλύβα. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα γιατί δεν μπορούσε ο Αλεξής Φραγκιλέκα. Γιατί πρώτον ήταν τεράστια η απόσταση που έπρεπε να διανύσουν μέσα σε ένα πολύ κακοτράχυλο δρόμο και βέβαια στα πυρά του Καλάσνικοφ αυτό ο Αλεξής Φραγκιλέκα. Δεν κάνει το παραμικρό. Γυναίκα και το παιδί του μείναν πίσω τώρα. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα η κηδεία του. Πάμε στην Βάλια Σκούρα στα Πανεπιστήμια. Στην νομική σχολή είναι. Από το πρωί είχαν συγκεντρωθεί εκεί φοιτητές προκειμένου να δουν αν θα ανοίξει η σχολή, να κάνουν τα μαθήματά τους, να γραφτούν. Τώρα, ποια κατάσταση επικρατεί εκεί? Η σχολή Πόπη Νομική Αθηνών δεν άνοιξε τελικά ποτέ. Μετά από τον λεκτικό διαξηφισμό που είδαμε ότι υπήρξε πριν λίγο ανάμεσα στους φοιτητές που περιφρουρούσαν την απεργία και σε εκείνους που ήθελαν να ανοίξει η σχολή, τα πνεύματα ηρέμησαν. Ωστόσο, η νομική σχολή παραμένει κλειστή. Παραμένουν κυρίως οι φοιτητές οι οποίοι περιφρουρούν την απεργία και την κατάληψη. Είναι κλειστή λοιπόν η σχολή. Υπάρχει νέα συνέλευση των φοιτητών το απόγευμα για να δουν αν θα συνεχιστεί η απεργία του σε σχέση πάντα και με την απόφαση που θα βγάλουν οι διοικητικοί, οι οποίοι λίγα μέτρα πιο πέρα επίσης συνεδριάζουν για να δουν τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις τους. Να δούμε τι θα γίνει στη διάρκεια της εκπομπής και εμείς. Θα ξαναμιλήσουμε με Βάλια Σκούρα. Στο μεταξύ σας είπαμε ότι και στην υγεία τα πράγματα καθ' άλλο παρακαλά είναι. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις εδώ και ημέρες. Πότε λήγουν αυτές και τι πρόκειται να γίνει την Τετάρτη, Κατερίνα Παπακοστοπούλου?
Καλημέρα σας. Είχε ζητήσει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης από τους γιατρούς του ΕΟΠΗ να παραστούν την Τετάρτη στη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να γίνει αυτός ο ανοιχτός διάλογος με το θέμα του ΕΟΠΗ. Θυμάστε ότι αρχικά οι γιατροί το είχαν αρνηθεί, είχαν πει ότι προχωρούν σε κινητοποίησεις μέχρι και τις 13. Η χθεσινή τους απόφαση όσον αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί τους, γιατί σήμερα συνεδριάζουν στη 1 η ώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία και εκπρόσωποι των Προέδρων των Συλλόγων της Περιφέρειας, είναι πως θα παραστούν σίγουρα στο διάλογο μαζί και με την ΟΕΝΓΕ, δηλαδή τους νοσοκομιακούς γιατρούς, ενδεχομένως τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Θα συνεχίσουν σίγουρα κανονικά μέχρι και την Τετάρτη της κινητοποίησης. Από εκεί και πέρα, αναλόγως το πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα στη συζήτηση με τον Υπουργό και τους εκπροσώπους των κομμάτων, θα αποφασίσουν αν θα το πάνε μέχρι και την Παρασκευή ή ενδεχομένως και να συνεχίσουν και παραπέρα. Ωστόσο, το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης που ο Υπουργός περίμενε την Παρασκευή, πριν δύο μέρες δηλαδή, δεν του το έδωσαν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ήθελε η Επιτροπή να το χτενίσει λίγο περισσότερο, να υπάρξουν δηλαδή κάποιες ακόμα λεπτομέρειες που θα συζητηθούν. Θα το έχει Τετάρτη πρωί στα χέρια του Υπουργός. Δευτέρα, Τρίτη θα λείπει στις Βρυξέλλες. Τετάρτη πρωί έχει στα χέρια του το πόρισμα. Τετάρτη μεσημέρι συζητάει στη Βουλή το θέμα με τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους γιατρούς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν συνεχίζεται η απεργία και πού πορευόμαστε. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Στο εξωτερικό δελτίο, η Δέσποινα Μανδελενάκη θα μας δείξει και τις εικόνες από όσα συνέβησαν αυτό το άγριο ξύλο που έπεσε σε στάδιο στην Βραζιλία. Αυτή είναι μια μάχη πραγματικά σώμα με σώμα, Πόπη, ανάμεσα σε οπαδούς δύο ομάδων στη Βραζιλία, στις Κερκίδες. Οι οπαδοί συγκρούστηκαν άγρια μεταξύ τους. 15 λεπτά αφότου η μία ομάδα έβαλε γκολ και προπορευόταν στο σκορ. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τα βραζιλιάνικα μέσα για ένα νεκρό. Η αστυνομία δεν κατάφερε αμέσως να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια της και προσπάθησε με σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα να διαλύσει τους οπαδούς. Υπήρχαν άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Ένας άνθρωπος λιπόθυμος στις κερκίδες, τον οποίο συνεχίζουν να κλωτσούν χωρίς έλεος οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, και μάλιστα προσγειώθηκε μέσα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου και ένα ελικόπτερο προκειμένου να παραλάβει τον σοβαρά τραυματισμένο οπαδό της ομάδας. Φυσικά ο αγώνας, βλέπουμε εδώ και το πλάνο από το που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά ο αγώνας διακόπηκε για πολλή ώρα μετά από τις βίαιες εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου. Και που δεν τις βλέπουμε κάθε μέρα πια. Πριν το παγκόσμιο κύπελο στη Βραζιλία από όπου. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και θυμάστε πριν από μερικές ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, μιλούσαμε για το δώρο της θάλασσας στους κατοίκους της Λέσβου. Ξέβρασε η θάλασσα, ξυλία αξίας 600.000 ευρώ. Δεν ήξερε κανείς σε ποιον ανήκει. Δεν υπήρχε κάποιο πλοίο που είχε αναφέρει ότι του έφυγε φορτίο κλπ. Και παρόλα αυτά, δείτε τι έβγαλε η θάλασσα, ξυλία, την οποία ο κόσμος έσπευσε βεβαίως να πάρει και να εκμεταλλευτεί. Ξινά τους βγήκανε τα ξύλα αυτά. Ακριβώς, ξινά τους βγήκαν λοιπόν Πόπη, τα ξύλα που πήραν οι άνθρωποι, λοιπόν οι πολίτες από την παραλία Μεστεγνών στη Λέσβο. Και γιατί αυτό? Γιατί είναι αντιμέτωποι με παραβάσεις της εφορίας αλλά και της τροχέας. Τι έγινε, δύο κλιμάκια. Κάτσε περίπου της εφορίας, ας πούμε το καταλαβαίνουμε. Δεν υπήρχαν παραστατικά. Αλλά της τροχέας από πού και ως πού. Υπήρχε κλιμάκι λοιπόν της τροχέας, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι για παράνομη στάθμευση. Παρακαλώ. Παράνομη στάθμευση. Πάνω από 170 οχήματα βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Στα ξυλένια. Συγγνώμη. Για να πάρουν λοιπόν τα ξύλα στα αγροτικά τους. Ήταν άλλοι, είχαν πάει με αυτοκίνητα, αγροτικά, άλλοι πεζοί και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, οι παραβάσεις είναι τρεις. Μία που σας είπα από την τροχιά και δύο από την εφορία. Από την εφορία οι παραβάσεις είναι μεταφορά αλότριου φορτίου σε αγροτικά. Τα αγροτικά είναι για άλλο πράγμα, έχουν πάρει άδεια. Η εφορία δηλαδή τους βάζει πρόστιμα γιατί μεταφέρανε την ξυλία με αυτοκίνητα. Σε αγροτικό που δεν είναι το αγροτικό, άδεια έχουν πάρει για άλλα, για άλλες μεταφορές. Και η δεύτερη μεταφορά εμπορεύματος χωρίς τα παραστατικά. Και γιατί είναι εμπόρευμα κάτι που ξεβράστηκε από τη θάλασσα? Δηλαδή, αν εγώ πάω και μαζέψω ένα από τα ξύλα της θάλασσας, θα έρθει η εφορία και θα μου βάλει πρόστιμο? Γιατί θεωρητικά, όπως ισχυρίζεται η εφορία, και μιλήσαμε με τον διευθυντή λοιπόν της εφορίας της Μυτιλής, μας είπε ότι ανήκει ουσιαστικά στο δημόσιο όλο και όταν, αυτό το πράγμα. Όταν μιλά, ανοίξει στο δημόσιο αυτό, Κανονικά, ναι, ανοίξει στο δημόσιο. Σίγουρα με τον νόμο, ακούγεται λογικό. Γιατί, αν είναι κάτι που μέσα από τι βρίσκεται με στη θάλασσα, για τα ναυάγια με την ίδια λογική. Αν δεν υπάρχει λύπη. Αν πάω και τα πιάσω, έτσι είναι. Αν και τυπικά θα άνοικε στο δημόσιο, αν υπήρχε εκεί κάποιο, το λιμενερχείο π.χ., που θα μπορούσε να το διαφυλάξει. Αλλά είναι λίγο περίεργη ιστορία αυτή, βέβαια. Πολύ σίγουρα θα καλύπτεται κάτω από ένα νόμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Τι είδου πρόστιμα, τι ύψου πρόστιμα είναι αυτά που επιβλήθηκαν? Από την τροχιά τα πρόστιμα είναι τα γνωστά. Δηλαδή αφαίρεση πινακίδων από τα αυτοκίνητα. Και το δεύτερο ελέγχεται τώρα για τις δεύτερες παραβάσεις, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα από την εφορία. Από ό,τι μας είπε ο διευθυντής λοιπόν της εφορίας. Και πού ξέρουν ποιοι είναι?
Έχουν καταγράψει τους αριθμούς πινακίδων από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή έσπευσε η εφορία και η τροχέα εκεί και κρατούσαν σημειώσεις. Δύο κλιμάκια εφορίας και τροχέας κατέγραφαν, από ό,τι έχουμε μάθει και με το ρεπορτάζ, τους αριθμούς αυτοκινήτων. Κρυμμένοι. Στην αρχή κατέβηκαν κάτω στην παραλία, αλλά επειδή υπήρχαν αντιδράσεις έντονες από τους κατοίκους, ανέβηκαν από ό,τι έχουμε μάθει. Τους είδαν οι κάτοικοι και προσπάθησαν να τους διώξουν. Ακριβώς, ανέβηκαν ψηλότερα σε άλλο σημείο και κατέγραφαν τα αυτοκίνητα. Και άλλοι. Τους αριθμούς δηλαδή. Κύριε Σταμενίτη. Θα έκαναν τα ξύλα αυτοί. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έκαναν τα ξύλα αυτοί. Έτσι. Τι θα έκαναν τα ξύλα οι κάτοικοι. Όχι. Θα στρώρανε κανένα καινούργιο πάτωμα στο σπίτι, ξέρω εγώ. Κύριε Στρατούλη. Να πω και εγώ γιατί. Βεβαίως και να πείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι παρόλο που το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο στη χώρα μας θέλει να καταστήσει ορισμένα θέματα ταμπού και για αυτά τα θέματα απαγορευμένη τη συζήτηση, αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα υιοθετεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν ταμπού, όλα κουβεντιάζονται και για την Ευρώπη και για την Ευρώζα. Αυτό εννοείται. Ακούστε. Σας παρακαλώ, σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Είπα ότι αν θέλει το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο να απαγορεύσει μια συζήτηση στην Ελλάδα που γίνεται. Σας παρακαλώ για το ευρώ, μα σας είπα, μην με διακόπτετε, δεν σας διέκοψα. Είναι λίγος ο χρόνος μου, αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, απαγορευμένες συζητήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν. Όλα τα κουβεντιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγει με δημοκρατικό τρόπο στις αποφάσεις του και όλοι μαζί εργαζόμαστε για την υλοποίηση των αποφάσεων. Και αυτή τη βδομάδα η προτεραιότητα που έχουμε και θα στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις είναι τα εξής τρία οι προτεραιότητες. Πρώτο, είναι το ζήτημα των πληστηριασμών, διότι ετοιμάζεται είτε με πράξη νομοθετικού περιεχόμενου που θα είναι πολύ πιο επέσχυντο και πολύ πιο αντιδημοκρατικό αν το κάνει και δεν φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο να κουβεντιάσουν τα κόμματα, να αντιμετωπίσει το θέμα των πληστηριασμών ανοίγοντας παράθυρα για να γίνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις στην πρώτη κατοικία. Αυτό είναι. Αφήστε με, σχολιάστε με μετά. Σχολιάστε με μετά. Ανοίγει την Κερκόπορτα. Αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί με τις πολιτικές η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις έκαναν το λαό φτωχό. Τώρα θα τον κάνουν και, θα τον κάνουν και άστεγο. Αυτό τους είπε η Τρόικα. Κοιτάξτε πού θα τους βάλετε. Δεύτερο, ξέρουμε καλά ποιους προστατεύετε. Δεν ξέρω, θα το δούμε όμως. Εσείς συνεχίζετε να προστατεύετε εφοπλιστές με 55 φοροαπαλλαγές, λίστες Λαγκάρντ, offshore εταιρείες, φοροφυλάδες κλπ. Εσείς δεν τα ψηφίσατε, κύριε Σταμενίδη. Δίνοντας χρήματα στους ξένους και να ακούσουμε τι λέει η παραγωγή. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμενίδη. Αφήστε τώρα. Τα 500 εκατομμύρια στις τσέπες των ασφαλισμένων μεταφορών. Πρώτη προτεραιότητα είναι οι πληστηριασμοί. Να ακουγόμαστε, δεν ακούγεται. Έχουμε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή που λέμε να ανασταλούν για άλλο ένα χρόνο οι πληστηριασμοί της πρώτης οικίας κατοικίας και η τροπολογία μας λέει επίσης ότι να απογορευτεί η μεταφορά των στεγαστικών ή άλλων ενυπόθηκων με σπίτια δανείων στους γήπες, στα distress fund, αυτά τα επιθετικά fund, τα οποία θα πάρουν τα σπίτια από τον κόσμο. Θα έρθουν να τα πάρουν με μεθόδους μαφίας ή με μεθόδους Far West. Την τροπολογία αυτή περιμένουμε. Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει ούτε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εάν την υιοθετούν. Περιμένουμε ακόμα. Το ότι δεν την υιοθετούν φαίνεται ότι οι προτεραιότητες είναι. Τι λένε η Τρόικα, οι τραπεζίτες. Έχουμε βρει λύση και μόνοι μας είμαστε Τρόικα. Δεν είναι μόνο ότι θα μείνει άστεγος ο κόσμος. Είναι και εργαλείο η πληστηριασμή. Κυρία Σταμενίτη, αφήστε τώρα. Ξέρουμε ποιους προστατεύετε. Τους τραπεζίτες προστατεύετε. Εμείς πάντως φαρμακοβιομηχανούς. Και τους φαρμακοβιομηχανούς τους προστατεύετε. Εσείς, και τους πολυεθνικές. Δεν ψηφίσετε 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, αφήστε με τώρα να πω. Ξέρετε, δεν θα με διακόψετε. Φυσικά και δεν ψηφίσαμε 500 εκατομμύρια που θα για να μειωθεί, για να μειωθεί από τις φαρμακοβιομηχανούς. Καλά τώρα αυτά. Αφήστε τα τώρα τα υπόλοιπα. Τα ξέρουμε τώρα αυτά. Στην πράξη. Ναι, ξέρουμε. Μειώσαμε στην πράξη, κατά 500 εκατομμύρια λοιπόν, τη φαρμακευτική κυρία δαπάνη. Κυρία Σταμενίτη, άμα θέλετε να προβοκάρετε την παρέμβασή μου, δεν σας το επιτρέπω. Έχω εμπειρία τηλεοπτική πάρα πολύ μεγάλη και ξέρετε ότι βλάκα είμαι πολιτικά να τον εχθώ. Όταν έρθει η σειρά σα. Προτεραιότητα λοιπόν οι πληστηριασμοί, γιατί κινδυνεύουν και τα σπίτια του λαού, η πρώτη και κύρια κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν και τη χώρα στο χέρι τους, διότι γίνεται ευκολότερο να ιδιωτικοποιηθούν οι τράπεζες αλλά και τα σπίτια του κόσμου. Η δεύτερη προτεραιότητα για μας είναι η φορολογία ακινήτων, διότι με αυτή τη φορολογία δημεύουν σταδιακά την ακίνητη περιουσία, κυρίως των μικρών και μεσαίων στρωμάτων. Και τρίτη προτεραιότητα είναι να μην περάσει η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, γιατί θα σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες νέες απολύσεις, θα σημαίνει μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας και είναι εγκληματικό σε μια χώρα που η
μνημονιακές πολιτικές έκαναν 1,5 εκατομμύριο συμπατριώτες μας και κυρίως νέα παιδιά που ξενιτεύονται ανέργους να σκέφτονται να απελευθερώσουν και τις ομαδικές απολύσεις. Αυτές είναι προτεραιότητες μας. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, την επιτυχία αυτών των πολιτικών που επικαλείται ο κύριος Σταμενίτης και που το προϋπολογισμός ο κρατικός που εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία λέει ότι θα συνεχιστούν. Το αποτέλεσμα που είχε, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι και την πλειοψηφία αυτή, κύριε Σταμενίτη. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό τονίζει ο άνθρωπος, και το τελευταίο χρόνο. Κύριε Τσίπρα, προσθέστε με 10 δευτερόλεπτα να τελειώσω. Να ακούσουμε τον κύριο. Λέω λοιπόν, το αποτέλεσμα της είναι ότι επί 4 χρόνια που έχουμε τα μνημόνια, 3,5 χρόνια, αφαιρέθηκαν από τον ελληνικό λαό 40 δισεκατομμύρια ευρώ, 30 δις με το πρώτο μνημόνιο και 10 δις, 11 με το δεύτερο μνημόνιο. Μας επικαλεστήκαν ότι το κάνουν για το δημόσιο χρέος της χώρας, γιατί η χώρα θα χρεοκοπήσει. Όταν το έκαναν και βάλαν τη χώρα στο Δουνουτού και στην Τρόικα, το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν 129% του ΑΕΠ. Σήμερα, παρά τις θυσίες, τις σφαγιαστικές, τις αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού από τα μνημόνια, το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί. Για το 2014 θα εκτιναχθεί με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό στο 178%. Μία τρύπα στο νερό κάναν με τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά κάποιοι ωφελήθηκαν από αυτή την ιστορία. Και αυτές τις πολιτικές αποδεικνύουν ότι δεν τις έκαναν για το δημόσιο χρέος, που αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Τις έκαναν για να έχουν μεγαλύτερα κέρδη μεγάλες επιχειρήσεις με μισθούς Κίνας και εργασιακές σχέσεις Ουγγάντας και για να μπουν μέσα οι πολυεθνικές τους, οι οποίες για ένα κομμάτι ψωμί θα απασχολούν τους Έλληνες. Κύριε Μωραήτη, κάτι τελευταίο και από εσάς για να σας χαιρετήσω. Ένα σχόλιο πάνω στα τρία που ο κύριος Στρατούλης έβαλε στην κουβέντα μας τελευταία. Πληστηριασμοί. Υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να δοθεί ένας χρόνος παράτασης, αλλά παράλληλα θα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι όλοι, κύριε Στρατούλη, αλλά και οι τράπεζες, για να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Το να πετάμε κάθε χρόνο το πρόβλημα κάτω κύριε από το χαλί. Κύριε Μωραήτη, με συγχωρείτε, αλλά θέμα, μην βιάζεστε, έχετε χρόνο μπροστά δεύτερο σας. Θέμα, δεύτερο στο θέμα τέλος του 13 σε μερικές μέρες. Δεύτερο θέμα είναι ο φόρος, είναι ο φόρος ακινήτων. Άλλο θέμα που είχατε 12 μήνες. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είπε ένα όχι. Έχουμε ένα νέο σχέδιο, πιστεύω, σε μια σωστή κατεύθυνση. Τρίτο θέμα, ομαδικές απολύσεις. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ το έβαλε, ο κ. Βενιζέλος, ότι δεν θα δεχθούμε καμία ομαδική απόλυση. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Η μεγαλύτερη συνεισφορά στον ελληνικό λαό είναι να σταματήσουμε να τον παραπλανούμε. Και για μένα είναι παραπλάνηση το να λέμε ότι φταίει το μνημόνιο και δεν φταίει η οικονομική και η κατάσταση της χώρας που μας έφερε στο μνημόνιο. Όπως είναι μνημόνιο, όπως είναι μύθος, όπως είναι μύθος, να λέμε ότι προστατεύουμε τον λαό και να μην ψηφίσουμε τα 500 εκατομμύρια μείωση φαρμακευτικής δαπάνης. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις για 10 λεπτά. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε για 10 λεπτά ακόμα, 15 λεπτά ακόμα ανοιχτές τις γραμμές. 12 λεπτά μου λένε ακόμα ανοιχτές οι γραμμές για να διεκδικήσετε. Στο 14-7-48 το λάπτοπ που βλέπετε είναι μεγάλο λάπτοπ. 15,6 ίντσες η οθόνη του. Είναι μνήμη 4 γίγκα, είναι 500 δίσκος και ζυγίζει μόλις 2,45. 2 κιλά και 450 γραμμάρια για να το μεταφέρετε εύκολα παντού όπου θέλετε στη δουλειά, στο σπίτι. 14-7-48, διεκδικήστε το και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ λοιπόν έχουμε επιστρέψει κοντά σας και έχουμε ακόμη 6 λεπτά, μου λένε, από το κοντρόλ για να είναι ανοιχτές οι γραμμές μας και μπορείτε να διεκδικήσετε το λάπτοπ της Hewlett Packard που προσφέρουμε σήμερα στους τηλεθεατές μας. Ελαφρύ. Μπορείτε να το έχετε κοντά σας, δηλαδή τόσο στο γραφείο όσο και στη δουλειά, με μεγάλη ευκολία, γιατί δεν ζυγίζει ούτε καν 2,5 κιλά. 2,45 μου λένε από τις προδιαγραφές που μου έχουν δώσει. Έχει WiFi, 3 θύρες USB, μία θύρα HDMI. Έχει 500 δίσκο και 4 γίγκα μνήμη. Ένα πολύ ωραίο δώρο ενώψη Χριστουγέννων. Διεκδικήστε το για 6 ακόμη λεπτά στο 14-7-48 και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε στο Βάιο Ζήρο τώρα. Είναι στο αστυνομικό μας δελτίο, καθώς πριν από λίγο ακούστηκαν πυροβολισμοί στο Παλαιό Φάληρο. Ακριβώς στο Δέλτα Φαλέρου. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν? Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για πιθανή διάρρηξη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όταν φτάσαν λοιπόν οι αστυνομικοί με δύο μηχανές, είδαν ένα αυτοκίνητο να φεύγει, το θεώρησαν ύποπτο, με πινακίδες Θεσσαλονίκης. Το ακολούθησαν και στο Δέλτα Φαλέρου, εκεί που ανοίγει ο δρόμος, έκαναν σινιάλο για να σταματήσει. Τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αστυνομικών, οι δύο επιβάτες έκαναν όπισθεν με σκοπό να χτυπήσουν τους αστυνομικούς και εκεί ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πυροβολούσαν οι αστυνομικοί σε μια αντίδραση να κινητοποιήσουν τους δράστες ή δέχτηκαν πειρά από τους αγνώστους. Τραυματισμός δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Συνελήφθησαν... και αναζητούνται ακόμη.
Καταδίωξη σε εξέλιξη ή εξαφανίστηκαν και τους ψάχνουν. Έχουν τα στοιχεία του αυτοκινήτου, έχουν το χρώμα, τον τύπο. Νομίζω ότι η καταδίωξη είναι σε εξέλιξη. Ενδεχομένως να τους εντοπίσουν, να τους έχουν εντοπίσει ήδη. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Στο μεταξύ, πάμε στη Δέσποινα Μανδελενάκη για να δούμε εικόνες που μας έρχονται από τη Σιβηρία. Δείτε πώς εκεί ένα αυτοκίνητο προσπαθεί να διασχίσει ένα ποτάμι. Βλέπεις, Πόπη, μερικοί φάντες... Είναι πραγματικές εικόνες αυτές, δεν είναι γραφικό, έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου γραφικό. Είναι εικόνες από τη Σιβηρία. Αυτό το σκέφτηκαν κάποιοι φάντες στη Ρώση, οι οποίοι συνάντησαν αδιέξοδο μπροστά τους όταν έφτασαν στη διαδρομή τους στο βουνό με το αυτοκίνητο. Έφτασαν μπροστά σε ένα ποτάμι και δεν μπόρεσαν να βρουν άλλη διέξοδο. Οπότε, για να μην γυρίσουν πίσω, για να μην κάνουν και έναν τεράστιο κύκλο, αποφάσισαν να δέσουν με σύρμα το αυτοκίνητο και να το περάσουν απέναντι. Πολύ έξυπνο, βέβαια, το αυτοκίνητο δεν έπεσε καθόλου μες στο ποτάμι. Μια χαρά έφτασε στον προορισμό του. Το βλέπουμε εδώ. Το στήσανε, από τη ολόκληρο οι ταξιδιώτες οι οποίοι είχαν πάνω τους όλο αυτό το υλικό για να κρεμάσουν το αυτοκίνητό τους από σύρματόπλεγμα. Προφανώς υπήρχε και η βάση. Είδες, υπάρχουν κάποια τέτοια σύρματα όπου άνθρωποι δένονται πολλές φορές ορειβάτες και περνούν απέναντι. Γιατί δεν υπάρχει δρόμος, άρα μάλλον ο τρόπος αυτός είναι διαδεδομένος. Νομίζω ότι και σε ένα ποτάμι ελληνικό έχουμε έναν τέτοιο τρόπο ακόμη. Για να περνά απέναντι ο κάτοικος της περιοχής και ό,τι κουβαλά μαζί του. Αυτοκίνητα δεν έχω δει να περνάνε, η αλήθεια είναι. Να δούμε, μπορεί να δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Έρχονται τα Χριστούγεννα και έχουμε στολίσει οι περισσότεροι στο σπίτι, όσοι στολίζουν κάθε χρόνο, στολίσανε μάλλον και φέτος. Στην Αθήνα θα στολίσουμε η Ελένια Ουίλιαμς ή όχι? Θα στολίσουμε στην Αθήνα, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο φέτος. Δέντρο θα στήσουμε φέτος. Δέντρο δεν θα στήσουμε φέτος. Χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν θα έχει Αθήνα. Όχι. Θα έχει ένα κόκκινο καράβι Αθήνα φέτος. Πάμε στα παραδοσιακά ελληνικά λοιπόν. Ακριβώς έτσι. Πού είναι εκείνα τα μεγαλεία με τα ψηλότερα δέντρα της Ευρώπης. Κάτι κατασκευές μεταλλικές που στείναμε παλιά, που πηγαίναμε όλοι και τα χαζεύαμε και λέγαμε τι είναι αυτό. Και τώρα καραβάκι. Του Συντάγματος που είχε έτσι που στηνόντουσαν όλα αυτά, πηγαίναμε σαν παιδιά, τα θυμάμαι κι εγώ. Έτσι, σαν παιδιά πηγαίναμε, Ελένια, και εσύ κι εγώ. Εσύ σαν παιδί με τη μαμά σου και εγώ σαν μαμά με το παιδί. Όλοι μας. Απλά να σου πω ότι από αύριο, 10ο μηνός, θα δώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων το σύνθημα για τη φωταγώγηση του κόκκινου. Αύριο ανάβει λοιπόν, ε. Ακριβώς, αύριο ανάβει. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους περισσότερους Δήμους της Αθήνας. Και όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, ότι δεν θέλει κανένας φέτος να μείνει μόνος του, να νιώσει μόνος του. Επίσης, ετοιμάζονται εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι δωρεάν για το κοινό και μέσα στις επόμενες ημέρες μαζεύεις ό,τι δωρεάν θα γίνει στην Αθήνα να κάνουμε εμείς την ατζέντα για τους φίλους που μας βλέπουν και είναι άνεργοι και δεν έχουν λεφτά, να μην μείνουν μέσα τέτοιες μέρες, να ξέρουν πού θα πάνε χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν εισιτήρια. Βεβαίως, θα κάνουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ και θα το δώσουμε στους τηλεθεατές. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στη Δήμητρα Καδάμια και το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει την τιμητική του αυτές τις ημέρες. Πώς θα στολίσουμε το σπίτι? Χωρίς να διάσει το πορτοφόλι. Πόπι, το ΚΕΠΚΑ, το Κέντρο Καταναλωτή Θεσσαλονίκης, έκανε μια μεγάλη έρευνα για τις τιμές, το κόστος του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Πάνω από 1000% υψέλλεται τις τιμές. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο μικρό ξεκινά από 40 ευρώ, λέει ενδεικτικά, και μπορεί να φτάσει μέχρι 370 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα με μια σειρά από συμβουλές που μας δίνει για το πώς δεν θα μας κοστίσει κοστίσουν οι αγορές του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Λοιπόν, λέει να κάνουμε ένα κατάλογο με τα προϊόντα που θέλουμε. Να μην ξεφεύγουμε από τον προγραμματισμό μας, να κάνουμε μια μίνι έρευνα αγοράς, να προτιμούμε τα επώνυμα προϊόντα για να μπορούμε να αποζημιωθούμε, να διαβάζουμε με προσοχή την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες να είναι πάντα στα ελληνικά, να ενημερωνόμαστε πάντα για τις προδιαγραφές ασφάλειας των προϊόντων και να επιμένουμε πάντα στην έκδοση απόδειξης πληρωμής. Νομίζω πια τα κάνουμε όλα. Ούτως ή άλλως, Δήμητρα, δεν περιμέναμε να μας το πει κανείς. Έχουμε αρχίσει και το κάνουμε και τις λίστες μας και έλεγχο και πώς το λένε, βγαίνουμε και κάνουμε ρεπορτάζ, αγοράζεις τα πάντα όλα. Σε ευχαριστούμε. Πόπι, ότι υπάρχει μεγάλη ψαλίδα όμως ακόμα στις τιμές, ακόμα και στα τρόφιμα και στα είδη διατροφής των Χριστουγέννων, οπότε καλό είναι ο κόσμος να το γνωρίζει. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πάμε στην Ελένια Ουίλιαμς ξανά. Ελένια, αν κάνουμε μια βόλτα από την Ομόνοια σε λίγο θα τη γνωρίζουμε ή όχι? Σε λίγο. Ελπίζουμε να μην τη γνωρίζουμε. Θα γίνει ξανά, έχει εκδοθεί έτσι ένα ομόφωνο νέο, ας πούμε, από το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο έδωσε στην πολιτεία την μελέτη για να ξεκινήσει η ανάπλαση του κέντρου. Δηλαδή για να ξανασκεφτούμε το του κέντρο. Του κέντρου, γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι η Ομόνοια. Ακριβώς. Θα είναι κυρίως στην Πανεπιστημίου, όπου θα υπάρχει. Η Ομόνοια, για να σου πω, επειδή μου είπες για πριν για την Ομόνοια, θα τετραγωνιστεί πάλι, όπως ήταν κάποτε. Έτσι.
και η Πανεπιστημίου θα γίνει έτσι ένας δρόμος κυρίως πεζόδρομος, mm-hmm. όπου τον κύριο λόγο θα έχει το τραμ, τα ταξί και τον τελευταίο λόγο θα έχουν τα αυτοκίνητα. Περίμενε, θα τετραγωνιστεί, δεν θα γίνει όπως ήταν στις ταινίες τις παλιές που είπες, κυκλική δηλαδή. Θα τετραγωνιστεί, έτσι θα λέει. Θα τετραγωνίσουν την κυκλική Ομόνοια που την είχαν οι μη τετραγωνίσει, εννοείς. Ακριβώς. Ελληνικά πράγματα τέλεια. Αυτά, ωραία. Ωραία. Έτσι θα γίνει. Αυτό δηλαδή, λέει, για να σε ρωτήσω κάτι, όταν λες θα γίνει όπως παλιά, εννοείς θα γίνει τετράγωνη. Ναι. Μέχρι εκεί φτάνει η μνήμη σου. Γιατί όταν εγώ λέω παλιά, πώς ήταν παλιά, ήταν στρογγυλή. Και πήγαινες και γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τόσο παλιά δεν θα ρωτήσω όμως και θα σας ενημερώσω σίγουρα. Δεν υπάρχει πολύ γλυκιά. Σας ευχαριστώ. Αν ανοίξεις να δεις καμιά παλιά ελληνική ταινία, λέει ο Αλέξης. Έχω δει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες να ενημερώσω το Chunky Stack. Λοιπόν, διαμηνή. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένια. Λοιπόν, και από την Ελένια πάμε στο Βαγγέλη Θεοδόρου να δούμε ένα γάμο μέσα στον οποίο μπήκαν ίντζα. Τι έγινε, στο star.gr το έχουμε ανεβάσει, εκεί ανεβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το star.gr. Θα δούμε ένα γάμο που μπούκαραν ακόμη και νίτζα, τους οποίους ακόμα πιο ωραία εξολόθρευση παράνυφος. Έτσι ήταν ο γαμπρός. Αυτός είναι ο γαμπρός, ο Άνταμ, ο οποίος είναι σχεδιαστής βίντεο παιχνιδιών. Να σας πω ότι ούτε καλή του γνώριζε τι είχε κανονίσει για το γάμο τους. Την αρχή έκανε ένας υπότης, τους βλέπουμε εδώ που μονομαχούν για την καρδιά της Μισελ. Ενώ η γαμήλια τελετή συνεχίστηκε με νίτζα να μπουκάρουν από παντού μες στο ξενοδοχείο, τις παρανύφους να, με τις τσάντες τους να τους εξολοθρεύουν. Και στο τέλος βλέπουμε τον Iron Man και τον Batman να τσακώνονται για το ποιος θα πάρει βοηθό του το γαμπρό. Να σας πω μόνο ότι ο γαμπρός δεν δέχτηκε να γίνει τιμωρός του εγκλήματος, αλλά προτίμησε να γίνει ένας απλός σύζυγος. Απλός σύζυγος. Απλός. Χωρίς τιμωρός, χωρίς τίποτα. Σούπερ ήρωας είναι όποιος παντρεύεται. Αστείευεσαι τώρα. Είναι και η δουλειά του τέτοια, οπότε το σχεδίασε πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και το σπίτι που επιπλέει. Να δούμε και ένα δεν σπίτι το οποίο τους, δεν ξέρω αν γι' αυτό σίγουρα γλιτώνουμε το χαράτσι. Δεν ξέρω τον ενιαίο φόρο αν το γλιτώνουμε. Είναι λοιπόν ένα πλωτό σπίτι, το οποίο έχει σχεδιάσει γαλλική εταιρεία. Το παίρνεις και το πας όπου θες. Έχει δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, σαλόνι, κουζίνα και μεγάλες βεράντες για να απολαμβάνεις τη θέα. Κινείται κιόλας, έχει και μηχανές. Σαφώς, το βάζεις όπου θέλεις. Μπορείς σήμερα να μένεις στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, για παράδειγμα, και αύριο στο Αιγαίο. Μάλιστα. Κάπως θα βρουν να το φορολογήσουν και αυτό πάντως, αν πάει κάποιος από εμάς να το πάρει. Πώς είπες? Λογικά θα μας το φορολογήσουν και αυτό, αν πάει κάποιος από εμάς να το πάρει. Μάλιστα, να γλιτώσει το χαράτσι. Με διπλή φορολογία. Και φόρο ακινήτου θα του βάλουν και. Και για σκάφη. Και για σκάφη θα το φορολογήσουν. Και για αυτοκίνητο μπορεί. Σου λέει, ποιος ξέρει, μπορεί να βγαίνει και σε στεριά. Και ακινητή περιουσία θα το φορολογήσουν και για ακινητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Βάει ο Σύρος, θα έρθει ξανά κοντά μας, διότι ακούστε τι συνέβη σε τράπεζα στο Ναύπλιο, την οποία τράπεζα ανακαίνησαν. Λοιπόν, μέσα στην ανακαίνιση πήραν μια κούτα με 200.000 ευρώ και τα πετάξαν στα σκουπίδια. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία σε ναυπλιώτες να γίνουν, να πάρουν μια μεγάλη οικονομική ανάσα. Αυτά τα λένε, παιδιά. Κούτα... Λένε, ανακαινίζουμε, περάστε. η κούτα ήταν εκτεθειμένη 24 ώρες έξω στον δρόμο, σε έναν κάδο με μπάζα. Τι ακριβώς γινόταν, μια τράπεζα. Έμεινε λοιπόν... μια μέρα έξω. Βεβαίως. Και δεν βρήκε κανείς τίποτα. Πρωί και βράδυ. Θα σου πω λοιπόν, γινόταν μια ανακαίνιση. Βγάλαν ό,τι υπήρχε παλιά συντεριά και τα λοιπά με συντεριές και βγάλαν και μια κούτα τώρα συντεριά καθαρισμού η οποία περιείχε 200.000 ευρώ. Το ψάχναν οι αστυνομικοί το ποσό. Οι αστυνομικοί. Τραπεζικοί. Δεν φτάσαμε ακόμα στην αστυνομία. Λοιπόν, το ψάχναν οι τραπεζικοί, δεν το βρίσκαν πουθενά. Βγήκαν λοιπόν έξω, θυμήθηκε κάποιο ότι ήταν σε κούτα, βγήκαν έξω και ευτυχώς βρήκανε την κούτα με τα λεφτά μέσα κανονικά στον κάδο. Είχαν κάνει φτερά όμως οι μεταλλικές κατασκευές. Πέρασαν κάποιοι που μαζεύουν τα μέταλλα. Δεν σκέφτηκαν να ανοίξουν. Δηλαδή αυτοί κάποιοι πήραν τα μέταλλα και αφήσαν 200.000 στα σκουπίδια. Ψάχναν για μέταλλα. Όπου ατυχία του καημένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Δηλαδή, αν χαθούν τα χρήματα αυτά με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται? Η τυχερός είναι αυτός που τα βρίσκει. Καλά, γιατί στο τυχερό δεν είναι υποσημειωμένα. Ο τραπεζικός υπάλληλος. Άτυχος υπάρχει, άτυχος. Λοιπόν, Βάη, ευχαριστούμε πολύ. Τι είδηση ήταν και αυτή από τις ειδήσεις, δεν πιστεύεις τα αυτιά σου. Λοιπόν, για να υποδεχτούμε τώρα τον αγαπημένο Δημήτρη Λιγνάτη που είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Καλημέρα σου, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Πόπη μου. Πώς τα ακούς όλα αυτά καταρχάς? Παραλογισμός, ωραίος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά. Αν δεν είναι επικίνδυνα και δυσάρεστα, εμπασχέτωση παραλογισμός. Η ωραιότερη είδηση της ημέρας πάντως σήμερα ήταν η Λέσβος. Ξέρεις τι έμαθες που βγήκανε ξύλα εκεί, ένα φορτίο. Α, ξύλα και τα πήρα, το είχα διαβάσει, ναι, το είχα διαβάσει ειδήσεις. Πήγε τώρα η τροχιά και τους έκοψε κλήσεις.
Ότι. Καθότι όχι, έγραφε τις πινακίδες στον αυτοκινήτο για παράνομη στάθμευση και παράνομη μεταφορά. Σου λέει πώς βάζεις την ξυλία που είναι εμπόρευμα σε ένα αυτοκίνητο που έχεις σε αγροτικές μετακινήσεις. Μάλλον μου αρέσει πολύ για το πλωτό σπίτι που είδα πριν από λίγο. Αυτό το θέμα είναι να πιάσουν μποφόρτι γίνεται. Και είσαι καλεσμένος, ας πούμε. Εντάξει, θα κουνηθείς λίγο. Θα κουνηθείς, αλλά το λιγότερο. Λοιπόν, για πες μας για το τέλος του παιχνιδιού. Δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά, τέλος παιχνιδιού στο απομηχανής θέατρο. Είναι ένα εμβληματικό, πολύ κλασικό και πολύ δυνατό έργο του Μπέκετ. Θα λέω έτσι λίγο περιεκτικά, γιατί ξέρω ότι και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει πολλά. Θα ακούει τουλάχιστον περιεκτικά πράγματα. Το κάνουμε στο απομηχανής θέατρο στο Μεταξουργείο. Ο Σάμουελ Μπέκετ είναι, θεωρείται, ένας ο σύγχρονος τέταρτος τραγικός ποιητής μετά τον Σοφοκλή, Ευρυπίδη και Ασχύλο. Ήταν ένα από τα θέλω μου από πολύ παλιά να το κάνω αυτό το έργο. Το είχα πρωτοδεί με το Μινωτή. Και τηρώντας ευλαβικά όλη αυτή την, ας το πούμε έτσι, την τρέλα που με διέπει στις επιλογές μου από τις βάκχες του Ευρυπίδη με το Σάκη Ρουβά, μετά πάλι στο Μπέκετ, μετά στο Καμπαρέ, μετά δεν ξέρω και εγώ πού. Και γενικά προσπαθώ τουλάχιστον σε αυτή τη δουλειά, αν δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, τουλάχιστον να μην κάνω ό,τι δεν θέλω. Πες μου κάτι, αυτό είναι τι, είναι ενδιαφέρον να αλλάζεις, να γνωρίζεις καινούργια πράγματα, βαριέσαι να επαναλαμβάνεις τα ίδια. Αυτή είναι αλλαγή σε χαρακτήρες, επιλογές, ρόλων, έργων που επιμελείσαι κιόλας εσύ, σκηνοθετής κλπ. Ναι. Αυτό δεν γίνεται, ξέρεις Πόπη, αυτό δεν γίνεται με σκοπό, αυτό μου προκύπτει. Απλώς μετά, όταν περάσει καιρός και το βλέπεις, λες, κοίτα να δεις τώρα τι τρενάκι του Λούνα Πάρκ, ας πούμε, έχω κάνει. Νομίζω ότι ενυπάρχει ο φόβος μιας πλήξης. Ότι θέλεις να ανανεώνεσαι συνέχεια, αυτό το έχουν όλοι οι άνθρωποι σε άλλες εκφάνσεις ζωής τους. Ναι, μην το λες. Πολλοί προτιμούν τη σιγουριά του ίδιου πράγματος. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτού του στυλ. Και νομίζω ότι εντάξει, μεγαλώνοντας έχει μπει και μία, ας το πούμε έτσι, ψιλοεκπαιδευτική παράμετρος, ότι να πω τουλάχιστον σε αυτούς που έρχονται μετά από μένα, να πω μερικά πράγματα που ίσως πρέπει να τα πω για να τα μάθουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι και μία μικρή έτσι εκπαίδευση. Και πώς τα καταφέρνεις τόσο καλά σε όλα, που είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθείς κάποιος στο θέατρο, ό,τι κι αν κάνεις, από το Καμπαρέ μέχρι τώρα το Μπέκετ, και να μην μπει, μα είναι εκπληκτικός. Ξέρεις ποια είναι η έκφραση. Καλά, έτσι. Λίγο υπερβολή. Λιγνάδης Θεός. Εντάξει. Τι υπερβολή, γιατί. Καλά, έχει πολλούς θεούς. Έχει πολλούς θεούς. Έχει τουλάχιστον τον 12ο Θεό. Το καλλιτεχνικό γυμναστή. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω καλά. Πάντως καταφέρνω να με εντάξει με τη συνείδησή μου. Ή πολλή δουλειά. Ή συνδυασμό. Εγώ δεν ξέρω καν τι είναι ταλέντο για να πω αν το διαθέτω ή όχι. Ίσως κάποιοι έχουμε ένα χάρισμα, έχουμε ένα ταλέντο να πείθουμε ότι έχουμε ταλέντο. Να πείθουν ότι έχουν ταλέντο. Ναι. Μ' αρέσει αυτό που αυτό, λες. Αυτό μπορεί να είναι ένα είδος ταλέντου, ας πούμε. Είναι ένα απειλίκο, ένα κλάσμα, δηλαδή ανάμεσα στο χάρισμα που ίσως κάποιος μπορεί να έχει και στον τρόπο με τον οποίο το καλλιεργεί. Δηλαδή, ο Θεός σου δίνει ένα σπόρο, από εκεί πέρα πήγαινε βάλει τον σε ένα γόνιμο έδαφος για να βλαστήσει. Και επίσης, όταν είσαι δημιουργός, γιατί μιλάμε και σε μια Ελλάδα του σήμερα με την κρίση και με όλα αυτά. Να, ας πούμε, στον Μπέκετ, όταν είσαι δημιουργός, πρέπει να κάνεις ένα συνυπολογισμό των διαθέσεων, δηλαδή αυτών που θέλεις να κάνεις, και των διαθεσιμοτήτων, αυτών που μπορείς να κάνεις και που μπορεί να αποδεχτεί ο κόσμος. Γι' αυτό και μπορεί να ακούει κάποιος τώρα το τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ, που είναι ένα υπαρξιακό έργο με βαθύτατο προβληματισμό, αλλά πολύ απλό και πολύ θεατρικά δοσμένο. Ωστόσο, προσπαθήσαμε τον Άκη του Βλουτή να το δώσουμε πάρα πολύ απλά. Και χωρίς διθενιές. Νομίζω σήμερα λίγο η τέχνη μας πάσχει από διθενιές. Από και καλά, ότι κάτι γίνεται πολύ ιερό και πολύ βαρύ και δεν ξέρω και εγώ τι. Και όσο δεν το καταλαβαίνεις, τόσο πιο ωραίο είναι, έτσι. Και όσο το καταλαβαίνεις, τόσο πιο ωραίο είναι. Και κυρίως από την πλευρά των δημιουργών, όσο δεν μπορείς να το κάνεις, λες, ας το κάνω λίγο ακαταλαβίστικο, να τελειώνουμε, μπας και το πουλήσω ως τέτοιο. Ναι, αλλά είστε δεύτερη χρονιά. Αυτό δείχνει ότι το κάνατε με τέτοιο τρόπο που τα αγάπησε πολύ ο κόσμος. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος το αγάπησε και όχι μόνο ως προσέλευση, αλλά και ως προς αντιδράσεις, ας πούμε. Είναι ένα έργο που μιλάει πάρα πολύ, αν αφαιθείς και ακούσεις το λόγο, μιλάει πάρα πολύ στη βαθύτερη ψυχολογία του κράτα ανθρώπου. Κράτα την ατάκα που θα την πάρουμε μαζί μας φεύγοντας. Ποια είναι η ατάκα που κάποια σου στιγμή μένει. Είναι δύο τύποι, έτσι, κάτι σαν άνθρωποι, κάτι σαν κλόουν, κάτι ενδιάμεσο. Ο ένας λέει, ποια δυστυχία κάνει ο πατέρας μου, και απαντάω εγώ ως κλόβ. Κλαίει. Και απαντάει ο άλλος, άρα ζει. Δηλαδή αυτό που θα κρατούσα από αυτό το έργο είναι κλαίει, άρα ζει. Άρα λοιπόν να μην το βάζουμε κάτω. Αντιθέτως και το κλάμα να το εκτιμούμε, γιατί... Σαφώς και όχι, σίγουρα δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω και τουλάχιστον εγώ δεν το βάζω ποτέ κάτω. Μιλάς εσύ, δηλαδή τοποθετείσαι πάνω στα πράγματα, κοντράρεις.
Φοβάσαι ότι μπορεί να. Όχι, δεν φοβάμαι. Βάλεις απέναντί σου ανθρώπους που σε θαυμάζουν, αλλά έχουν διαφορετικές σκέψεις από σένα και πεποιθήσεις από σένα. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι θαυμάζουν μια ειλικρίνεια στον άλλο. Δεν θαυμάζουν ένα δίθεν. Λοιπόν, εάν πρόκειται κάποιος να με θαυμάζει για το ψέμα, ας μην με θαυμάζει. Αν πρόκειται να με εκτιμήσει επειδή λέω την αλήθεια, ας με εκτιμήσει. Του κάτω-κάτω, μια ψυχή παραδίνουμε. Όλοι. Θα σε δούμε μέρες. Από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, στο Απομηχανής Θέατρο στο Μεταξιουργείο, το τέλος του παιχνιδιού του Σάμουελ Μπέκετ. Φιλιά πολλά. Δημήτρη Λιγνάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με την Ερστάτ έχουμε το μεγαλύτερο αποπληθωρισμό 50 και πλέον ετών που σημειώθηκε στη χώρα τον προηγούμενο μήνα. Κατά 2,9 είχαμε μείωση, νωρίτερα ο προηγούμενος μήνας ήταν 2% μειωμένος και πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό αποπληθωρισμού, επαναλαμβάνω, από το 1960 μέχρι σήμερα, από όταν δηλαδή ξεκίνησε και η καταγραφή των μηνιαίων στοιχείων για το δίκτυο αυτό. Περισσότερα θα έχετε και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, αλλά και αύριο στην εκπομπή. Στο μεταξύ, το λάπτοπ το σημερινό το κέρδισε ο κύριος Δήμος Θένης Βλαχόπουλος και του ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερός έτσι και να είναι ο πιο γρήγορος και ο πιο να διακρίνεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Οι υπόλοιποι θα δοκιμάσουμε την τύχη μας αύριο. Μάκη Διώγο Γέλα κοντά μας και για την αθλητική μας ενημέρωση. Καλή σου μέρα. Καλά. Εσύ πώς είσαι? Λοιπόν, σε αριθμούς Ολυμπιακού αύριο στο Καραϊσκάκι υποδέχεται την Άντερλεχτ με νίκη. Περνάει στους 16 του Champions League, μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Χθες ο Παναθηναϊκός, πολύ καλή εμφάνιση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, κέρδισε 4-0 την Καλονή, 14η αγωνιστική. Ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα του Πανιωνίου στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Να δούμε τα γκολ. Ναι, βέβαια να δούμε γκολ. Πάμε θέαμα. Με την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλονής με 4-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ολοκληρώθηκε το κυριακάτικο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής Super League. Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 29 με τον Μπέρκ να βγάζει τον Πράνιτς σε θέση βολής και ο Κροάτης να μην αστοχεί. Δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπέρκ με άψογο τρόπο σκόραρε και ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 2-0. Στο 67 ο Πράνιτς με σουτ μέσα από την περιοχή ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-0 για τον Παναθηναϊκό, ενώ το τελικό 4-0 για το Τριφύλι διαμόρφωσε τις καθυστερήσεις του αγώνα Μπέιτ μετά από πάσα του Κλωναρίδη. Στον Ολυμπιακό όλα κινούνται στους ρυθμούς του αυριανού καθοριστικού αγώνα με την Άντερλεχτ στο Καραϊσκάκι και το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη για να μην ασχοληθούν καθόλου με τον αγώνα της Μπενφίκα με την Παρίς Σεν-Ζερμέν. Ο Μίτσελ δεν υπολογίζει τα αγωνιστικά του πλάνα του τραυματίες Κώστα Μήτρογλου και Γιάννη Μανιάτη, τους οποίους θα αντικαταστήσουν στην αρχική ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων ο Χαβιέ Σαβιόλα και ο Πάολο Μασάντο. Έτσι, η πιθανότερη ενδεκάδα για τον Ολυμπιακό θα αποτελείται από τους Ρομπέρτο, Σαλίνο, Μανολά, Σιώβα και Χολέμπα στην άμυνα, Σάμαρη, Μασάντο, Φουστήρ, Βάη στη μεσαία γραμμή, ενώ πίσω από τον προθυμένο Σαβιόλα θα αγωνιστεί ο Τσόρι Ντομίνκες. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας, πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στις Άνες που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να σας χαιρόμαστε και να μας χαίρεστε κι εσείς που σας αγαπάμε. Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι.